Καλημέρα. Να τα λέμε αυτά. Εικόνες από το Σαββατοκύριακό μας ήταν αυτές. Ναι. Διότι και κόσμο έχουμε στα νησιά και κόσμο πήγε στις παραλίες. Και εσύ για να δω. Εντάξει. Το βρέξε στον μπράτσο. Λίγο. Τον μπράτσο. Ναι. Τι λες, Χριστιανέ μου, και ο μπράτσο. Τρελάθηκες μέχρι τη γάμπα, είπαμε. Α, δεν πήγε σπίτι, πάλι δεν πήγε. Και όχι, βέβαια. Τι πας εσύ τώρα. Για ηλιοθεραπεία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Πάω για να κάνει το παιδί. Αυτά πώς μπαίνουν, μπορείς να μου εξηγήσεις. Δεν έχουν. Πραγματικά, όλοι οι γονείς είναι έξω. Ναι. Μόνο παιδιά μέσα στη θάλασσα. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπαίνουν κατευθείαν, όχι αυτό που κάνουμε εμείς. Λίγο-λίγο. Ναι. Και κάθονται 5 ώρες μέσα στο νερό, 6 ώρες. Και τα βλέπεις μετά βγαίνουν, είναι μοβ λίγο. Πετσέτα. Αλλά του έχει αλλάξει τα φώτα και του έχει ευχαριστηθεί και τα λοιπά. Και γι' αυτά είναι η ζωή. Γι' αυτά, είναι, γι' αυτά τα κάνουν όλα. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία του Μαΐου. Άντε πάει γι' αυτός. Παιδιά, ναι, από αύριο θα λέμε καλό καλοκαίρι και επισήμως. Εντάξει, σήμερα τελευταία μέρα. Νομίζω δεν θα μας αφήσει και πολύ καλά ο Μάιος. Θα μας τα πει ο κλέρκος σε λίγο. Σωστά. Στη Βόρεια Ελλάδα το έδειξε λίγο το πρόσωπο αυτό, το ύπουλο πρόσωπο ο Μάιος. Το αποχαιρετισμού. Έτσι, σωστά. Mm-hmm. Θα μας έρθει και εδώ αυτό, δεν θα είναι κάτι έντονο. Νομίζω σιγά σιγά θα μπούμε για τα καλά στο έτσι, καλοκαίρι. Υπομονή, δηλαδή μια μέρα είναι, καμιά βροχούλα θα κάνει. Άντε να κάνει και καμιά καναρίξη, καμιά καταιγιδούλα, θα μας τα πει σε λίγο ο κλήρυαρχος. Κατά τα άλλα. Είχαμε εδώ τα επίσημά μας. Βέβαια τώρα. Και τα έχουμε ακόμη. Αρχίζει από, ναι, από σήμερα το επίσημο. Ναι, εντάξει. Του είπανε, κάνει την ιδιωτική επίσκεψη στο τέλος της επίσημης επίσκεψης, άνθρωπε Θεού. Του Θεού λέμε τώρα. Όχι, λέει, δεν με βολεύει το πρόγραμμα. Πήγε ο κύριος Τσαβούσογλου πάνω στην Κομποτινή, σαν κολλημένη βελόνα. Ναι, νομίζω ότι του έχει μείνει αυτό. Το έχει αποθυμένο πολύ έντονο. Ναι. Δηλαδή το λέγαμε. Ναι, ναι. Όλη την εβδομάδα το λέγαμε ότι εκεί που θα εστιάσει και αυτό που θα, το μήνυμα που θα στείλει. Τουρκική μειονότητα. Έχει κολλήσει βελόνα. Τουρκική μειονότητα. Ναι. Τι και αν έχουν Twitter, υπογράψει. Και στις εκεί πέρα δηλώσεις του και στις χαιρετούρες κτλ. Ναι. Αυτό. Δεν υπάρχει συνθήκη της Λοζάνης, δεν υπάρχει τίποτα. Σωστά. Δεν δέχθηκε και Έλληνες δημοσιογράφους να πλησιάσουν. Κοντά του λέει, ναι. Δεν μας ήθελε. Δεν μας ήθελε. Δεν πειράζει. Καλά να είναι ο κύριος Τσαβούσογλου. Από απόσταση οι Έλληνες δημοσιογράφοι, μόνο στη η Τουρκία. Μία η ώρα περιμένουμε τη συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη με τον κύριο Δένδια. Μία και τέταρτο. Εκεί στρέφεται η προσοχή να δούμε μήπως επιχειρήσει, εν πάση περιπτώσει, να πάρει το αίμα του πίσω, να κάνει ρελάνς. Ό,τι είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα πει. Σαν σήμερα, παιδιά, πριν από 46 χρόνια. Σαν σήμερα είχε γίνει συνάντηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και είχαν συμφωνήσει να παραπέμψουν το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας στη Χάγη. 46 χρόνια πίσω. Ναι. 46 χρόνια μετά τα ίδια ζητήματα συζητάμε. Σκέψου. Έτσι. Σκέψου. Και προκοπή δεν έχουμε δει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα βγάλει η μέρα. Ναι, θα δούμε τι έγινε ακριβώς χθες. Θα το συζητήσουμε, θα το αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε δηλαδή. Βεβαίως. Να ερμηνεύσουμε τι ακριβώς, με τι έχει έρθει. Τι διαθέσεις έχει έρθει. Ακριβώς, έχει έρθει ο κύριος Τσαβούσογλου εδώ. Η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό λίγο μετά τις 10. Ναι. Αμέσως μετά με τον Υπουργό Εξωτερικών συναντηθήκαν και χθες, έτσι ανεπισήμως. Ναι, ο Πρωθυπουργός ανταποδίδει την διπλωματική ευγένεια. Ακριβώς. Στον κύριο Τσαβούσογλου, γιατί και τον κύριο Δένδια τον είχε δει ο κύριος Ερντογάν. Mm. Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός λέει θα συνεδριάσω και εγώ. Άλλωστε και οι δύο πλευρές λένε, όχι καθεμία με το δικό της τρόπο, ότι εμείς επιθυμούμε το διάλογο. Ναι. Η Τουρκία δεν το πολύ εννοεί, γιατί τι να το κάνεις τώρα όταν έχετε ιδιωτική επίσκεψη και έχεις τόσες παραβιάσεις, τόσες παραβάσεις του εθνικού εναείου χώρου και την ίδια ώρα έχεις και αυτή την καρακή της. Την καρακή της φιέστας. Καλά, εντάξει, πραγματικά νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες που έχουμε δει ποτέ για τα 568 χρόνια από την άλωση. Αλλά πραγματικά τόσο kitsch νομίζω δεν ήταν δηλαδή. Ποτέ. Δες εδώ κατάσταση. Έχει και ήχο. Για να δούμε, ρε παιδιά, να πάρουμε λίγο γεύση από αυτό το kitsch. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Efsane odur ki, büyük tufandan beri Cudi Dağı üzerinde duran Nuh'un gemisine ait ahşap parçalar, Hızır'ın bir işaretiyle getirilip Ayasofya'nın kutlu orta kapısını oluşturur. Devam. Ve denilir ki... Ούτε σε D-movie αποκαλύφθηκε την αισθητική του κύριου, όχι B, D-movie, παιδιά, τελευταίο ράφι.
αποκαλύπτει και την αισθητική του κύριου Ερντογάν για τα πράγματα και την άποψή του κτλ. Εκεί είναι κολλημένος. Είναι το θέαμα που είναι το μοναδικό προφανώς που μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν στον τουρκικό λαό. Στον εσωτερικό διάλογο. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή. Κοίτα εδώ κατάσταση. Μόνο που μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Μόνο που μας πικραίνει πάρα πολύ. Το να γίνεται η Αγία Σοφιά το θέατρο αυτής του Καρακιτσαριού, αυτής της προπαγάνδας του κυρίου Ερντογάν. Δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό. Δηλαδή, να θες να το περιγράψεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Τι είναι αυτό που βλέπουμε, ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Βλέπεις μόνο ένα πράγμα το οποίο είναι, εν πάση περιπτώσει, άστο να πάει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, παιδιά, για πρώτη φορά μετά τις 10 Μαρτίου. Έχουμε κάτω από 500 διασωληνωμένους. Σωστά. Κάτι καλό λέει αυτό. Ναι, κάτι καλό είναι αυτό. Άλιστα. Και κάτω από χίλια και τα κρούσματα με λίγα τεστ μεν. 30 συνάνθρωποι μας έφυγαν ωστόσο από επιπλοκές της πανδημίας. Εδώ είναι αυτό που λες, 497 οι διασωληνωμένοι. Γιατί οι διασωληνωμένοι δεν επηρεάζονται όταν γίνονται πολλά ή λίγα τεστ. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρουμε ότι αυτό είναι το καλό στοιχείο. Σωστά. Και πρωταθλήτρια σε αυτά τα λίγα κρούσματα. Με τα λίγα τεστ είναι η Αττική με 445, 92 στη Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά μπαίνουν και άλλες ηλικιακές ομάδες. Ανακοινώθηκε ότι από σήμερα 18 έως 30 self-test. Μπαίνουν στη διαδικασία των self-test. Μάλιστα. Ακριβώς. Θα είναι διαθέσιμο το ένα αυτό self-test, το οποίο κατ' εμέ είναι λίγο. Το ναι. Ένα self-test, το λέμε ναι. Και το ξαναλέμε από την πρώτη στιγμή. Εντάξει. Και για εμάς τους εργαζόμενους και για τα σχολεία. Πάντως είναι ένα καλό εργαλείο όσο μπορούμε. Δεν ξέρω, να κάνουμε κι εμείς ένα δικό μας χρήση, τεστ. Οι παιδιά και όσο μπορούμε αυτό που λέει τώρα. Έχουν και πέσει και οι τιμές. Και εμείς για τις οικογένειές μας έχουν πέσει. Έχουν πέσει ναι. Δεν είναι για να αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι ασφαλείς, να πάρουμε ένα δεύτερο μέσα στην εβδομάδα. Μέχρι δεν είναι κακό. Μέχρι να εμβολιαστούμε όλοι διπλά. Ναι. Και να ησυχάσουμε. Σήμερα ανοίγουν τα γυμναστήρια. Εκεί υπάρχουν διάφορες απορίες, διότι σου λέει ότι και με διπλή μάσκα θα μπαίνεις μέσα ή με K95 στα αναερόβια, στις αναερόβιες ασκήσεις, στα βάρη κτλ. Δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική με διπλή μάσκα. Πώς θα κάνεις, ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω. Και στο διάδρομο λέει ότι βγάζουμε ένα απόσταση 3 μέτρων. Δεν ξέρω, ούτε διάδρομοι σε απόσταση 3 μέτρων υπάρχουν, αλλά και στα μηχανήματα ακόμη να είσαι. Με διπλή μάσκα δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική. Βέβαια δεν μπορείς. Δηλαδή, βέβαια δεν μπορείς. Μια βόλτα πηγαίνεις με τα πόδια και σε ενοχλεί η μάσκα. Ένας φίλος γυμναστής έστειλε μήνυμα χθες το βράδυ σε όλους τους πελάτες του και τους είπε: μόνο με self-test θα μπαίνετε μέσα. Μόνο με self-test. Ναι. Με τις μάσκες σας όπου είσαστε κοντά. Οι άνθρωποι, επειδή είναι καλοκαίρι, έχουν χρησιμοποιήσει όλους τους εξωτερικούς χώρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διάφορα προγράμματα με απόσταση 2-3 μέτρων. Τα αποδυτήρια δεν θα χρησιμοποιηθούν, δική σας πετσέτα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν τώρα. Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο τώρα κάποιος να πάει να γυμναστεί με διπλή μάσκα. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Και φού, παιδιά, και υδρώνεις παραπάνω. Και να μου πεις και τι να κάνουμε. Και νοτίζει η μάσκα, άστο να πάει στο καλό. Δύσκολα πράγματα είναι αυτά. Πολύ. Έτσι, άντε να κάνεις διάδρομο με τη μάσκα τώρα και να τρέχεις και τα μυρια όσα. Λοιπόν. Παιδιά, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πάμε όμως στην ελευθερία τη Σπυράκη, γιατί χθες. Ξανά. 6 ώρα το απόγευμα, πραγματικά φοβερό, ανάμεσα σε ανυποψίαστους πολίτες, σε καφέ. Η ελευθερία Σπυράκη βρίσκεται εκεί. Στο κεντρό της Αθήνας, σε πόλια. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά μας έκανε τρομερή εντύπωση. Κάθε τόσο έχουμε ένα περιστατικό. Ναι. Άλλη μια άγρια δολοφονία, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, να μας πει η ελευθερία Σπυράκη περισσότερα. Νομίζω πιο πολύ προκάλεσε είδηση. Καλημέρα, Ελευθερία, καλή εβδομάδα. Η ώρα που έγινε, το πού έγινε, το πώς έγινε, παρότι έχουμε μια δολοφονία ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Ελευθερία. Καλή σας ημέρα. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως βλέπετε με τη βοήθεια του Δημήτρη του Ζήσιμου. Βλέπετε ότι το καφέ αυτό το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο βρίσκεται ανάμεσα σε άλλες επιχειρήσεις. Πιο δίπλα βρίσκονται άλλα σπίτια. Παρ' όλα αυτά, ο δράστης φαίνεται ότι απτόητος. Έφτασε εδώ λίγα λεπτά πριν από τις 6, χτύπησε, πυροβόλησε για την ακρίβεια 8 φορές, σύμφωνα με τους αστυνομικούς και τους κάλικες που βρέθηκαν, βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο, σε συγκεκριμένο καφέ.
Αξίζει να αναφέρουμε, Άγγε, και τώρα ότι ο 34χρονος με καταγωγή από την Βόρεια Ήπειρο είχε γίνει στόχος 4 φορές. Ωστόσο, η τέταρτη ήταν χθες και πιο μοιραία, καθώς ο άνθρωπος έχασε την ζωή του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τι θέλω να σας πω τώρα στο σημείο αυτό. Η πρώτη φορά όπου ο συγκεκριμένος, ο 34χρονος, έγινε στόχος ήταν το 2008 στην Αχαρνών. Δεύτερη φορά ήταν το 2019 στον σταθμό Λαρίσης. Η τρίτη φορά και πιο χαρακτηριστική, αξίζει να σας πω, ήταν στον Άγιο Παντελεήμονα. Και γιατί τι θεωρούν οι αστυνομικοί χαρακτηριστικοί? Διότι τότε οι δύο δράστες τον πυροβόλησαν, ναι, έφυγαν από το σημείο με ταξί και αφού απείλησαν και τον ίδιο το ταξιτζή να τους μεταφέρει στο σταθμό Λαρίσης, εκεί κατά την αποβίβαση άφησαν το όπλο και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Βέβαια, λίγο διάστημα αργότερα συνελήφθη. Ενώ σε ό,τι αφορά τον 34χρονο, ο οποίος τότε μεταφέρθηκε, ήταν τυχερός με την ατυχία του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι. Ναι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 34χρονος, ο οποίος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για διάφορα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, για διακίνηση ναρκωτικών σε πιάτσες στο κέντρο της Αθήνας, mm-hmm, αλλά και για ανθρωποκτονίες. Τότε λοιπόν, 3 ημέρες πριν το τρίτο χτύπημα σε βάρος του, είχε συλληφθεί από αστυνομικούς στην πλατεία Ομονίας να κυκλοφορεί με πατίνι και φορώντας αλεξίσφαιρο, Άκη και τώρα, και κρατώντας και όπλο. Μάλιστα, τώρα χθες τι έγινε, μπήκε μέσα ο εκτελεστής. Χθες λοιπόν τι ακριβώς συνέβη. Έφτασε λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από αυτόπτες μάρτυρες τουλάχιστον, φορούσε ένα τζόκεϊ, φορούσε χειρουργική μάσκα, μπήκε μέσα, πυροβόλησε τον δράστη και στη συνέχεια έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι επιβιβάστηκε σε ταξί. Βέβαια, είναι μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, ναι, μέχρι στιγμής. Ωστόσο, αυτό προκύπτει. Ότι είχε πελάτες μέσα, Ελευθερία. Είχε πελάτες εκείνη, είχε και άλλους πελάτες. Εκείνη την ώρα υπήρχαν λιγοστοί πελάτες, οι οποίοι ευτυχώς από τα πυρά που δέχτηκε ο 34χρονος, δεν τραυματίστηκαν. Το μόνο παρήγορο, αν θέλετε, στην όλη υπόθεση. Ναι. Πάντως, εδώ μιλάμε για 8 σφαίρες, έτσι. Μέχρι 8 σφαίρες είναι στο καφεδάκι σου. Με την παρέα σου μπαίνει ένα καλόπεδο εκεί πέρα, βγάζει το κουμπούρι, έχει το στόχο του μπροστά, 8 σφαίρες. Και φεύγει ανενόχλητος. Δεν είναι και μικρό πράγμα να το πεις. Μην πηγαίνετε μακριά. Αν θυμάστε καλά ότι το περασμένο διάστημα, πριν από λίγες εβδομάδες και στο Νέο Ηράκλειο, θυμάστε τι έγινε ακριβώς έξω από μαγαζί εστίασης, που εκτέλεσαν εψυχρό τον πρώην Παλαιστή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Πάντως αυτό δεν είναι κανονικό, Ελευθερία μου. Τέτοιες ώρες με ανυποψία στους περαστικούς και θαμώνες σε μαγαζιά. Ώρα αιχμής. Ώρα αιχμής ακριβώς να εκτελούνται εμψυχρό. Είτε πρόκειται για ποινικούς, είτε πρόκειται για ανυποψία στους, εν πάση περιπτώσει, είτε για ανθρώπους της νύχτας. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κανονικό. Από μια αδέσποτη σφαίρα μπορεί να φύγει ένας ανυποψίαστος πολίτης. Μπορούσε να πατάει μια οικογένεια με τα παιδάκια της. Δεν είναι κανονικό αυτό. Εδώ λοιπόν έχει ανοίξει ένας κύκλος ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με συμβόλαια θανάτου κτλ. Αυτό εξετάζουν οι αρχές κατά πως φαίνεται. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούν να το σταματήσουν από ό,τι βλέπουμε. Κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες έχουμε και ένα περιστατικό. Οι αστυνομικοί πάντως προσανατολίζονται ως προς μια κατεύθυνση. Μάλιστα, φέρεται ότι ο δράστης, αλλά και οι υπόλοιποι που βρίσκονται πίσω, ναι, από αυτόν, γιατί οι αστυνομικοί, όπως μας είπαν και χθες, κατά πάσα πιθανότητα προσανατολίζεται ότι πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση, από την συγκεκριμένη ψυχρό δολοφονία χθες εδώ στα Σεπόλια, βρίσκεται μια σπήρα η οποία μάλιστα εξιχνιάστηκε. Μερικά από τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συγκεκριμένη σπήρα είχαν συλληφθεί το περασμένο διάστημα και μάλιστα είχαν και επαφές με την αλβανική μαφία. Βέβαια, να καταλαβαίνετε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών της Ωστόσο, αυτοί που δεν συνελήφθησαν έκαναν τη δουλειά τους, από ό,τι φαίνεται. Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πραγματικά. Καλημέρα. Είναι αυτό που λέμε. Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο, το Φρεμεντίτη, να τον καλημερίσουμε. Ο Σπύρος μας είναι εδώ. Σπύρο, βλέπεις τι γίνεται, έτσι. Δεν μπορεί να μην έχεις κάτι να πεις γι' αυτό. Βέβαια. Γι' αυτό. Δεν γίνεται να μην έχεις κάτι να πεις γι' αυτό. Εντάξει, τι έχω να πω. American Bar.
Α, ναι, American Bar, δεν μπορούμε να πεις. American Bar μπορεί να πεις. Καταρχάς, η ιστορία είναι ότι είναι σε σημασμένοι περισσότεροι εξ αυτών. Δηλαδή, έχουν... Και είναι ελεύθεροι. Καλό παιδά, γνωστά παιδά. Και είναι ελεύθεροι. Είναι ελεύθεροι, ναι. Μην την ανοίξεις αυτή τη συζήτηση, δεν θα βγάλουμε άκρη. Έχουν παραβατική συμπεριφορά ούτως ή άλλως. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι πλέον έχει σκληρύνει η κατάσταση. Δηλαδή το ξεκαθάρισμα λογαριασμών είναι μια εύκολη υπόθεση. Κάθε εβδομάδα έχουμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Τα συμβόλαια θανάτου σε υψηλότερο επίπεδο ή και σε αυτό το επίπεδο τώρα, γιατί δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο μιλάμε για το συγκεκριμένο κακοποιό. Έλαντε. Έτσι, φαίνεται ότι είναι πολύ εύκολη υπόθεση στην Ελλάδα και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει και το Υπουργείο, φαντάζομαι. Δημοσίου. Νομίζω θα προβληματιστούμε, απεύχομαι. Νομίζω ότι θα προβληματιζόμασταν πολύ περισσότερο αν είχαμε θύμα. Αθώο πολίτη. Έτσι, γιατί τώρα νομίζω ότι το περνάμε πολύ. Σου λέει μεταξύ του σκοτώνονται τα καλοπέρα. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί βλέπεις που γίνονται αυτά τα περιστατικά. Σε καφετέρια 6 ώρα το απόγευμα δεν έχει μικρό. Είναι λοιπόν, Σικάγο η κατάσταση. Σικάγο, έτσι, ναι. Δηλαδή, μην θρυνήσουμε αθώα θύματα περαστικούς, παιδιά, γονείς που περνάνε οι άνθρωποι και θυμηθούμε μετά να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έλα, κύριε Σπυρό. Νομίζω ότι η εικόνα ήταν η μητέρα του θύματος, η οποία σπάραζε ουσιαστικά όταν αντίκρισε το παιδί της νεκρό. Εντάξει. Είχε ένα βίο και δύο βίους και δύο πολιτείες, από ό,τι φαίνεται. Πάμε. Πάμε. Πράξη ομοθετικού περιεχομένου. Μάλιστα. Για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμό. Από σήμερα. Από αύριο τύπης. Από αύριο. 1η Ιουλίου. Μάλιστα. Είναι η ημέρα. 1η Ιουνίου. Οποία... Ιουνίου, μη βιάζεσαι. Ιουνίου, ναι. 1η Ιουνίου. Βιάζεσαι να πω 1η Ιουλίου, ναι. Γιατί σε επίπεδο ενώσεως, Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 1η Ιουλίου θα καθιερωθεί. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που το εφαρμόζει χώρες, ακριβώς. Ακριβώς. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που το εντάσσουμε, πράξη ομοθετικού περιεχομένου. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι απαραίτητο για να μετακινηθώ, υπό ποια έννοια. Είναι θεμελιώδης δικαίωμα, ευρωπαϊκό δικαίωμα το να μπορώ να μετακινηθώ ελευθέρως από τη μία χώρα στην άλλη. Όμως θα διευκολύνει τις μετακινήσεις καθώς θα έχει τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, το εμβόλιο, αν τυχόν αυτή είναι η εικόνα που βλέπουν τις δέκτες τους, αυτό δηλαδή θα είναι το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό κορονοϊού, θα έχει στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα προσωπικά μου δεδομένα, στο ποιο είμαι, έτσι. Αν έχω κάνει και, τόπο γέννηση, ημερομηνία γέννηση κλπ. Ναι. Αν έχω κάνει εμβόλιο, ποιο εμβόλιο έχω κάνει και πότε το έχω κάνει, εάν έχω υποβληθεί σε μοριακό τεστ ή σε rapid test και επίσης αν έχω νοσήσει από κορονοϊό, έτσι, και βεβαίως για την πρώτη, για τη δεύτερη κατηγορία του μοριακού ή του rapid test, βεβαίως αν έχω, είναι αρνητικό το αποτέλεσμα. Έτσι. Ναι. Αυτά τα βασικά στοιχεία θα έχει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Λέμε ότι από αύριο, 1η Ιουνίου, σωστά, η Ελλάδα το φέρνει από τις πρώτες χώρες στο προσκήνιο. Και είναι μια ευρωπαϊκή γραμμή, αλλά όχι όμως μια γραμμή η οποία απαγορεύει τον οποιοδήποτε να μετακινηθεί εφόσον δεν το έχει εκδώσει. Θα εκδίδεται μέσω του gov.gr. Στις επόμενες ημέρες θα δούμε και μέσα από τα ΚΕΠ να εκδίδεται αυτό, να μπορεί να το εκδώσει κάποιος. Έλα, Άκη, Ρώτα, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Όχι, από 1η Ιουλίου θα είναι υποχρεωτική η επίδειξή του. Από 1η Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα το έχει ως υποχρεωτικό το τεστ, αυτό το συγκεκριμένο ψηφιακό. Αλλά. Το να είσαι εμβολιασμένος δεν θα είναι απαραίτητο στοιχείο για να μπορέσει να κινηθείς, θα κάνεις ένα μοριακό. Ένα από τα τρία. Αυτό θα πρέπει να το επιδεικνύει, Σπύρο μου. Ναι, γι' αυτό καθιερώνεται αυτό. Ναι, απλά προσέξτε ένα λεπτό. Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό ως προς το ότι θα πρέπει να είσαι εμβολιασμένος για να μετακινηθείς. Αυτό ναι, το είπαμε αυτό. Ένα λέμε από τα τρία. Αν δεν έχεις πρέπει να έχεις το μοριακό. Αν δεν έχεις το μοριακό, πρέπει να έχεις το rapid. Το μοριακό 72 ωρών. Το rapid 24 ωρών. Ακριβώς. Έτσι μπορούμε λοιπόν να μετακινηθούμε. Πάντως δεν σου απαγορεύει να μετακινηθείς αν δεν έχεις εμβολιαστεί. Το λέω γιατί είχαμε μηνύματα και ερωτήματα για αυτό το θέμα. Το αν θα έχω εμβολιαστεί και δεν θα μπορώ να μετακινηθώ. Δεν είναι απαραίτητο να έχω εμβολιαστεί για να μετακινηθώ. Είναι υποχρεωτικός όμως ο έλεγχος. Εάν δεν έχεις κανένα από τα τρία, δεν θα μπορείς να μπεις στη χώρα. Δεν θα μπορείς να μπεις. Αν είσαι τουρίστα. Δεν θα μπορείς να κινηθείς. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωτικό να επιδεικνύεις ένα από τα τρία παιδιά. Γι' αυτό καθιερώνουμε το πιστοποιητικό. Το πράσινο πιστοποιητικό. Αυτό εδώ για το κορονοϊού. Το και η αλήθεια είναι ότι πρωτοπορούμε, η αλήθεια είναι ότι ανοίγουμε τον δρόμο. Γι' αυτό είχε έρθει και ο Μπισελ με τόσα σόλια εδώ πέρα και μας είπαν ότι παιδιά μας μένει στην παρουσίαση. Το σκηνά και το παρουσίασαν. Του κερακάκι, σωστά, με τον Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αποστερεί ή απομειώνει ή κουρεύει, ψαλιδίζει τις ατομικές ελευθερίες μας. Αυτό συμφώνησαν να έχουμε στα χέρια μας. Όσο προχωρούν και οι εμβολιασμοί, θα είναι και λιγότεροι αυτοί που θα λένε: παιδιά, έχω κάνει τεστ. Εμβολιασμένοι θα είμαστε όλοι. Άρα λοιπόν, κάπως έτσι
προσδοκούμε. Πάντως τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1η Ιουλίου το φέρνουν στην ζωή μας. Έτσι, από 1η Ιουλίου. Εμείς το φέρνουμε νωρίτερα σαν χώρα και το βάζουμε από την 1η του μηνός, από αύριο. Από αύριο. Και θυμίζω ότι πέρσι το καλοκαίρι, Σπύρο μου, είχαμε κάνει μεγάλο καυγά. Και καλά είχαμε κάνει τον καυγά, όταν γιατί λέγαμε ότι είχαμε ανοίξει, ναι, χωρίς αυτό. Χωρίς να έχουμε κάτι. Αυτό τότε δεν υπήρχε ως εργαλείο. Γιατί ήρθαν οι τουρίστες και το πληρώσαμε. Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα νομίζω το πληρώσαμε. Το πληρώσαμε το αποτέλεσμα, γιατί δεν μπορούσες να το ελέγξεις όλο αυτό. Τώρα τις καθίσαν και συμφώνησαν αυτό εδώ το εργαλείο. Το κάνουμε πρώτοι εμείς. Καλό είναι. Καλό είναι. Πάμε τώρα, τι άλλο μας έχεις. Τώρα πάμε για πληρωμές του ΟΠΕΚΑ. Έχουμε τα επιδόματα σήμερα που πληρώνονται. Μια σειρά από επιδομάτων. Μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα. Βλέπουν οι φίλοι μας τηλεθεατές. Είναι τα οικογενειακά επιδόματα παιδιών, τα αναπηρικά επιδόματα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, επίδομα επίσης για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Μιλάμε για 67 ετών και άνω. Θυμίζω εδώ μια ειδική κατηγορία συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν έχουν καμία σύνταξη. Άρα το επίδομα είναι που δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα βιωσιμότητας. Το επίδομα γέννησης, η συνεισφορά του δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος Γέφυρα λόγω του COVID-19. Επίσης έχουμε το επίδομα των ομογενών προσφύγων, τα έξοδα κηδείας ανασφαλίστων και η συνεισφορά του δημοσίου σε δάνεια προστασίας κύριας κατοικίας. Τώρα να πούμε επίσης για τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 30 έτη και πλέον, για το πότε πληρώνονται. Είναι δύο κατηγορίες συνταξιούχων. Είναι αυτοί οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/5/16, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίοι έχουν 30 έως 44 χρόνια ασφάλισης. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την κατηγορία θα πάρουν αναδρομικά 20 έως 21 μήνες. Η πληρωμή θα γίνει τέλη Ιουνίου, θα είναι η σύνταξη ουσιαστικά του Ιουλίου την οποία θα λάβουν. Ένα παράδειγμα πολύ σύντομα να δώσουμε. Ένα παράδειγμα το οποίο το έχουμε δει και στις ηλεκτρονικές εκδόσεις του ομίλου, ημερησία.gr, πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Ναι. Ασφαλισμένος με 36 χρόνια εργασίας, με ένα μισθό, αν υποθέσουμε, 1.000 ευρώ και σύνταξη 738 ευρώ. Η νέα σύνταξη θα είναι 782, δηλαδή θα δει μια αύξηση 44 ευρώ και τα αναδρομικά για αυτούς τους 20 μήνες, αν υπολογίσουμε, 44. Θα είναι 44 ευρώ επί 20 μήνες, είναι 968 ευρώ. Μάλιστα. Επίσης, να δούμε πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι με 30 χρόνια, αλλά προσέξτε, που έχουν κάνει έτοιμα συνταξιοδότηση πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Εδώ μιλάμε για πληρωμή η οποία θα έρθει τέλη Ιουλίου με τη σύνταξη του Αυγούστου. Ναι. Και η συγκεκριμένη κατηγορία πρέπει να πούμε ότι έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, συμψηφισμό των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, αλλά και αναδρομικά τα οποία θα τα λάβουν σε 5 ετήσιες δόσεις έως 20 έως το 24. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για αυτούς, θα πρέπει να περιμένουν. Και να κλείσουμε με μια ρύθμιση οφειλών. Ο πτωχευτικός μπαίνει και αυτός αύριο σε ισχύ. Ναι. Εδώ έχουμε μια δυνητική μεγάλη ομάδα δικαιούχων, οφειλετών μάλλον, 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, χρέη προς τράπεζες. Μπορούν να τα ρυθμίσουν σε 420 δόσεις, μιλάμε για 35 χρόνια. Ναι, ναι. Προβλέπεται στο σχετικό νόμο. Ναι. Ναι, ναι. Παιδιά, τι 35 χρόνια ρύθμιση δηλαδή. Θα δεις τώρα παρακάτω με ποια ηλικία μπορείς να το ρυθμίσεις. Χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία έως 240 δόσεις, 20 χρόνια. Τα μη εξασφαλισμένα δάνεια νομικών προσώπων θα έχουν όριο τις 180 δόσεις, δηλαδή τα 15 χρόνια. Ναι. Χαίρετα μας. Αφορά παλαιά και νέα χρέη πάνω από 10.000 ευρώ. Ένας αλγόριθμος θα κάνει το κούρεμα του χρέους και των προσαυξήσεων. Η αίτηση θα γίνεται από αύριο σε πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους. Θα παρουσιαστεί μάλλον και λίγο αργότερα προς το μεσημέρι από τον Υπουργό τον κύριο Σταϊκούρα. Ναι. Αυτή την πληροφορία είχα. Ναι. Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση της. Θα πρέπει να είναι έως 85 ετών, εκτός αν μπει εγγυητής, για να ρυθμίσει. Ναι, για τα 35 χρόνια που ρώτησε και τώρα. Ναι. Πρέπει να είσαι έως 85. Το ελάχιστο ποσό της δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο στοιχείο, το συνολικό χρέος του οφειλέτη, θα πρέπει να είναι θεστικά μαζί με τόκους και προσαυξήσεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν χρέη τουλάχιστον δύο πιστωτές, εφορία, ταμεία, τράπεζες και ούτω καθεξής, και στη ρύθμιση εντάσσονται και όσοι έχουν χρέη μόνο στην εφορία ή στα ταμεία. Μάλιστα. Μιλώντας χθες το βράδυ με το Υπουργείο, ναι, ρώτησα αν για παράδειγμα εγώ έχω ρυθμίσει το χρέος μου προς την εφορία. Ναι, ναι. Στις 100 δόσεις για παράδειγμα, ναι, ναι, ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Είμαι ελεύθερος επαγγελματής. Ναι. Μπαίνω στη ρύθμιση για τις τράπεζες. Και χρωστάω στις τράπεζες πάνω από 10.000 ευρώ. Μου είπαν το εξής. Θα πρέπει να τα μαζέψω όλα μαζί, ναι, για μία ακόμη φορά, ναι, τα χρέη στα δημόσια ταμεία. Για να τα κάνεις ένα. Και θα τα κάνω ένα διακανονισμό. Μπράβο, μάλλον δύο διακανονισμούς, γιατί είναι για τα δημόσια ταμεία 240 ειδόσεις και για τους 420. 420, ακριβώς, 35 χρόνια. 35 χρόνια. Λοιπόν, Σπύρο, και θα πρέπει να αποφασίσουν. Μπερδευτήκαμε με τους αριθμούς. Δεν μπερδευτήκαμε καθόλου. Για λέγε.
θα πρέπει να αποφασίσουν, να συμφωνήσουν οι οφειλέτες, ναι. Μάλλον οι δανειστές μου, οι τράπεζες δηλαδή, ναι. Ότι αποδέχονται τη δόση που μου βγάλει ο αλγόριθμος. Τι, χωρίς συμφωνία. Τι νόμιζες. Καλημέρα, κύριε Σιμέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μέχρι τα 80, 85. 85. Μετά, άμα σε καλέσει ο μεγαλοδύναμος, ποιος πληρώνει το... Ο εγγύητης. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, παιδιά. Πληρώνει μετά. Ωραία. Υποχρεωτικό από σήμερα το self-test στους εργαζόμενους. Μην ξεχαστείτε, παιδιά. Είναι υποχρεωτικό από σήμερα το self-test. Έτσι ώστε σου λέει ότι τα περισσότερα από τα κρούσματα που βρίσκουμε είναι από τα self-test. Πράγματι. Λειτουργεί το εργαλειάκι αυτό. Ναι. Με τις όποιες επισφαλίες. Γι' αυτό λέμε να γίνει παραπάνω από ένα. Μάλιστα. Δεν έχουμε και φωνάζουμε. Δεν έχουμε. Να έχουμε. Δεν έχουμε. Τι πάει να πει, δεν έχουμε. Δεν παράγει το να μαγαζί. Βρούμε. Α, εντάξει. Να βρούμε. Δεν γίνεται να μην έχουμε και αν πας στο φαρμακείο να το πληρώσεις να έχεις άκυμο. Σωστό. Δεν γίνεται. Το θυμήθηκες και αυτό. Τα νέα. Συντάξεις σε μία μέρα με αυτόματη διαδικασία βάσει του μοντέλου των εμβολίων. Πώς μέχρι το τέλος. Εδώ κοιτά, συντάξεις με βάση το μοντέλο των εμβολίων. Ωραίο και αυτό. Πώς μέχρι το τέλος του 2021 η συντριπτική πλειονότητα των νέων συντάξεων θα εκδίδεται σε 24 ώρες. Άντε, παιδιά, να το δούμε. Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε. Ακόμη ανεπιθύμητος στα Πομακοχώρια, πιεστικός στην Αθήνα, οι δύο όψεις της επίσκεψης Τσαβούσογλου. Στην εφημερίδα των συντακτών, 41 εργατικά κέντρα εναντίον κεραμαίως με επιστολή στην πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητούν την απόσυρση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής μέτωπο της εργασίας για ίσες ευκαιρίες στην παιδεία. Στον ελεύθερο τύπο, σύνταξη έως τα 62 με αιτήσεις εντός του 2021, μπαράζαν οι στόροι των προκλήσεων σόου Τσαβούσογλου στη Θράκη με κορώνες για τουρκική μειονότητα. Αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ από την πασοκοποίηση, εκεί έχουν τα εσωτερικά τους. Πρωτιά για Δυσσή με μικρές απολύες, δημοκρατικός συναγερμός στις κυπριακές εκλογές και δωρεάν self-test και για τους νέους 18 και έως 30 ετών από σήμερα. Στην εφημερίδα Δημοκρατία τσιφλίκη των Τούρκων η Θράκη, εξωφρενικό ρεσιτάλ προκλήσεων στη δίθεν ιδιωτική επίσκεψη Τσαβούσογλου, απέκλεισαν τους Έλληνες δημοσιογράφους αλλά επέτρεψαν την είσοδο στους Τούρκους. Μείζον πρόβλημα για το Σαμαρά οι συνεισφορές στο ίδρυμά του. Θα δέχεται ενισχύσεις από offshore και θα δεχθεί μαρτυρίες και τεκμήρια για σκοτεινές υποθέσεις με ερωτηματικό. Και ονειρεύεται τη χώρα ως πληρωμένο πάρκινγκ μεταναστών. Αποκαλυπτικό άρθρο του Γιώργου Χαρβαλιά. Απαράδεκτη συνέντευξη Μητσοτάκη. Πάμε στην κόντρα. Νόμιμο το σκάνδαλο των απευθείας αναθέσεων. Με προκλητική ανακοίνωση η πολιτική προστασία επιβεβαιώνει τις αποκαλύψεις μας για ύποπτες συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ. Απροετοίμαστος ο αναδοχός, αφού άρπαξε τη δουλειά, έτρεχε και παρακαλούσε απελπισμένα να νοικιάσει προσωπικό από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία. Και μετά την τουρκική μειονότητα είδε και τουρκικά γυμνάσια θέλει. Ναι. Πήγε στα μειονοτικά σχολεία. Ναι. Και λέει, τα παιδιά μας λέει. Τα παιδιά μας. Είναι δικά του παιδιά αυτά. Ναι. Ναι, και ουσιαστικά. Θα μαθαίνουν τη γλώσσα. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Ότι τα χαρακτήρισε πάντως τουρκικά. Μπράβο. Και εκεί, έτσι, πέρα από την τουρκική μειονότητα, τουρκικά σχολεία. Στην Εστία, οι Πομάκοι έδιωξαν τον Τσαβούσογλου από την ορεινή Θράκη. Δεν πήγε στη Μεθόρειο της Ξάνθης μετά την ανακοίνωσή τους ότι είναι persona non grata. Άλλαξε το πρόγραμμα και κλείστηκε στο προξενείο. Στη Star Press, ιντερνετικό παιχνίδι την έσπρωξε στο θάνατο. Βαριές καταγγελίες από τη γιαγιά της 11χρονης για πιθανή διαδικτυακή εφαρμογή αυτοκτονίας. Κλεινόταν στο δωμάτιό της και έπαιζε επί ώρες αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμη το χαμένο κινητό που θα δείξει την αλήθεια. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, Δόκτωρ Χάρος Κλόνος του Σόρα, το απίθανο κόλπο του ψευτογιατρού που έλεγε ότι είχε άκρες με τον Αντώνη Σαμαρά, με την τράπεζα της Ανατολής του Αρτέμι. Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα που οικονομούσε εις βάρος καρκινοπαθών, θα καθίσει στο σκαμνί για 12 θανάτους. Μάλιστα. Η ναυτεμπορική, οι ανατροπές που φέρνει το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, σε ισχύ από αύριο ρυθμίσεις χρεών προς δημόσιο, ΕΦΚΑ και τράπεζες και προκλήσεις με το καλημέρα από τον Μευλούτ Τσαβούσογλου παρά την αγκαλιά εδώ με τον κύριο Δένδια. Ναι. Ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Τσαβούσογλου λένε ότι είναι φίλοι. Γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έχουν πολλά να συζητήσουν. Ναι. Μα ο Δένδιας δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι ευγενής. Όχι, βέβαια. Είναι. Οικοδεσπότης είναι. Βέβαια. Δεν αποκλείω καθόλου, εάν το πάει γυρεύοντας ο κύριος Τσαβούσογλου, να του ξαναπαντήσει ο Δένδιας. Για να δούμε.
Τι αγώνα Μαρουσάκη. Καλημέρα. Γεια σου, Κλέρχε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Τι αλλάζει, θα κάνει σήμερα. Αλλάζει λίγο ο καιρός, έχουμε λίγο αστάθεια σήμερα. Όπως είχαμε και χτες, στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χαλάζει. Και σήμερα όμως θα είναι μια μέρα αρκετά επικίνδυνη, μεσημέρι κυρίως και απόγευμα, να εκδοθούν βροχές σε καταιγίδες. Αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να περιορίζεται η αστάθεια. Επιστρέφει το καλοκαίρι την Τετάρτη και μετά. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Όπως μπορούμε να δούμε και στον πρώτο μας χάρτη, βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα έχουμε σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά με τους χρωματισμούς απεικονίζονται οι βροχοπτώσεις. Όσο πιο σκούρα είναι τα χρώματα, τόσο πιο έντονα φαινόμενα αναμένουμε. Είμαστε σε μια εποχή που οι βροχοπτώσεις αυτές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν ευεργετικές, σαν καλές βροχοπτώσεις. Και αυτό το λέμε γιατί επικρατούν έντονες θερμοκρασιακές διαφορές. Ο ήλιος ζεσταίνει αρκετά γρήγορα και έντονα την επιφάνεια του εδάφους και τη χαμηλή βέβαια ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν το επόμενο 48ωρο στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, να δημιουργείται έντονη αστάθεια. Βλέπετε λοιπόν σήμερα ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τα ισχυρά φαινόμενα. Ήδη και τώρα νωρίς το πρωί έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του κεντρικού, ανατολικού και βόρειου Αιγαίου. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα η αστάθεια αυτή θα μετατοπιστεί πάνω από την Ξηρά. Οπότε λοιπόν βλέπετε περιοχές από την Πελοπόννησο και πιο βόρεια θα έρθουν αντιμέτωπες με αυτά τα φαινόμενα. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα ή ακόμη και χαλάζι. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και στους κεραυνούς, το λέμε για άλλη μία φορά. Είναι μια εποχή όπου οι κεραυνοί χτυπούν χαμηλά. Όταν βλέπουμε την εκδήλωση των φαινομένων, απομακρυνόμαστε γενικά από ελεύθερους χώρους αλλά και από τη θάλασσα. Πάμε όμως να δούμε με τι θερμοκρασίες ξημερώνει η σημερινή ημέρα. Θα παρατηρήσουμε ότι κάνει αρκετή ψύχρα προς κρύο, θα μπορούσαμε να πούμε, κυρίως στη βόρεια βόρειο-δυτική Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα δείχνουν 9 με 10 βαθμούς Κελσίου προς τα Ιωάννινα, προς τη Φλόρινα και στο κάτω νευροκόπη της Δράμας. Κάνει αρκετό κρύο. Παρατηρήστε ότι έχει πέσει θερμοκρασία και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δεν ξεπερνάμε τους 13 με 14 βαθμούς και γενικά θα μπορούσαμε να πούμε από τη Θεσσαλία και πιο βόρεια έχει γίνει αρκετά έντονη αυτή η μεταβολή του καιρού και ως προς τη θερμοκρασία. Λίγο όμως πιο νότια, βλέπετε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν στο εσωτερικό της Θεσσαλίας προς τη Λάρισα προσεγγίζουμε αυτή τη στιγμή τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Λίγο τώρα πιο νότια, για άλλη μία μέρα στο εσωτερικό της Πελοποννήσου κάνει αρκετό κρύο, στην Τρίπολη, ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αυτά εκεί τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Ο υδράργυρος αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνά τους 8 με 9 βαθμούς Κελσίου, ανεβαίνει όμως και εδώ η θερμοκρασία, καθώς μετατοπιζόμαστε σε πιο παιδινές θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, προσεγγίζουμε τους 18 με 20 βαθμούς. Σημειώνουμε αυτή τη στιγμή την περιοχή της Αττικής, στο κέντρο της πόλης, είμαστε κοντά στους 18 με 19 βαθμούς, κοντά στους 17 με 18 βαθμούς προς την Πάτρα και την Καλαμάτα και προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο, βλέπετε ότι προσεγγίζουμε τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου απεικονίζεται αυτή η διαταραχή που ήδη έχει αρχίσει και επηρεάζει τη χώρα μας και έχει εισέλθει μέσα στο Αιγαίο. Βλέπετε λοιπόν με τις συμπαγείς συννεφιές προς το κεντρικό, ανατολικό και βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης και προς τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα προς την Μακεδονία και τη Θράκη. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι απόγευμα, αυτές οι συννεφιές θα εξαπλωθούν και στον υπηρετικό κορμό της χώρας μας για να δώσουν τα φαινόμενα τα οποία αναλύσαμε προηγουμένως. Θα τα δούμε όμως τώρα αναλυτικά στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπετε λοιπόν ότι για σήμερα Δευτέρα η εβδομάδα λοιπόν ξεκινάει με έναν άστατο καιρό, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά διαμερίσματα της χώρας μας, όπως επίσης και μέσα στο Αιγαίο, προς το κεντρικό, ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Σε αυτές οι μόνες περιοχές περιμένουμε βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Θα υπάρχουν όμως και διαστήματα με βελτίωση. Σημειώστε ότι πάνω από την Ξηρά, δηλαδή σε υπηρετικές περιοχές, τα φαινόμενα αυτά θα παρατηρούνται κυρίως μεσημέρι και απόγευμα και γύρω από τη θάλασσα και πάνω από τη θάλασσα το βράδυ και νωρίς το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα φυσούν από βορείες διευθύνσεις, τις μεγαλύτερες εντάσεις αναμένουμε μέσα στο Ιόνιο και τα νότια θαλάσσια τμήματα, 6 τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία σε μια έτσι μικρή πτώση εξαιτίας και της αστάθειας κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου θα βρεθεί ο υδράργυρος. Εστιάζουμε τώρα στην περιοχή της Αττικής, όπου και εδώ για σήμερα Δευτέρα περιμένουμε αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, που σημαίνει ότι θα έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα
θα ξεκινήσουν από τους ορεινούς όγκους στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Ημιτό και προς το απόγευμα θα εξαπλωθούν και προς το Λεκανοπέδιο. Μέσα στη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, βλέπετε χαρακτηριστικά, θα πλένουν από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις, ο υδράργυρος κοντά στους 26 με 27 βαθμούς στο εσωτερικό της πόλης. Και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, εδώ περιμένουμε έναν έντονα άστατο καιρό, βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ιδιαίτερα μεσημέρι και απόγευμα. Δείχνουμε λοιπόν την απαιτούμενη προσοχή και προς την περιοχή της Χαλκιδικής. Οι άνεμοι εδώ θα φυσούν από βόρειες διευθύνσεις με τις εντάσεις τους κοντά στα 4 τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ με τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κρατήστε ότι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων οι άνεμοι είναι πιθανόν να ενισχύονται σε τοπικό επίπεδο. Λίγο τώρα πιο ανατολικά προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο και εδώ περιμένουμε έναν έντονα άστατο καιρό, βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κατά διαστήματα. Κυρίως μεσημέρι και απόγευμα πάνω από την Ξηρά προς το βόρειο και το βορειοανατολικό Αιγαίο, κυρίως προς τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα φυσούν από βόρειες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις κοντά στα 4 τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ. Με τη θερμοκρασία σε πτώση, βλέπετε ότι σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Λίγο όμως πιο νότια, βλέπετε καθώς κατευθυνόμαστε σε θαλάσσιες εκτάσεις. Πλέον εδώ η αστάθεια περιορίζεται, ο ήλιος θα κυριαρχεί, ηλιοφάνεια λοιπόν, με εξαίρεση όμως το Ανατολικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες. Εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα φυσούν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα με εντάσεις στα 5 με 6 τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ. Προς τη θάλασσα του Καστελόριζου, πιο ήπιες εντάσεις των ανέμων θα είμαστε κοντά στα 4 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία εδώ δεν φαίνεται να επηρεάζεται αξιόλογα. Θα προσεγγίσουμε τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, την περισσότερη ζέστη προς το πιο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας μας. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε βάλει και πάλι το χάρτη των βροχοπτώσεων για να δείξουμε ότι η αστάθεια θα επιμείνει και αύριο με έμφαση την ανατολική και βόρεια επιρωτική χώρα, όπως επίσης και περιοχές μέσα στο Αιγαίο, κεντρικό, ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν εστιάζεται αυτή η διαταραχή, εκεί εστιάζεται αυτή η ψυχρή λίμνη, αυτές οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες για τη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα και βέβαια για την εποχή που διανύουμε. Άρα λοιπόν μεσημέρι και απόγευμα θα έχουμε και πάλι αστάθεια, όμως από την Τετάρτη περιορίζονται τα φαινόμενα σε ορεινές περιοχές και ο καιρός τίνει και πάλι να γίνει πιο καλοκαιρινός. Πάμε στον επόμενο μας χάρτη για να έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα των φαινομένων που περιμένουμε για αύριο Τρίτη. Βλέπετε λοιπόν με τους χρωματισμούς και πάλι σε υπηρωτικές περιοχές, μεσημέρι και απόγευμα και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, σε ορεινές και ημιωνές περιοχές προς την Τρίπολη, γενικότερα προς την Αρκαδία, προς την Αργολίδα, γύρω-γύρω εκεί στις ορεινές περιοχές, προς την περιοχή της Αττικής. Βλέπετε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του νομού και όσο πιο βόρεια και βορειοανατολικά πηγαίνουμε, τόσο πιο έντονα γίνονται τα χρώματα, που σημαίνει θα είναι περισσότερα τα φαινόμενα με μεγαλύτερη διάρκεια. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή, το λέμε για άλλη μια φορά. Κλείνουμε με τον τελευταίο μας χάρτη, όπου μπορείτε να παρατηρήσετε τις αέριες μάζες. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Ήπιες θερμοκρασίες, με ήπιες γενικά θερμοκρασίες, θα κυλήσει η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας. Μια έτσι περισσότερη ζέστη θα την νιώσουμε από την Πέμπτη και μετά, καθώς βέβαια θα αρχίσει να υποχωρεί και η αστάθεια. Παρόλα αυτά όμως, δεν περιμένουμε κάποιο έτσι ισχυρό κύμα ζέστης μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Κλέαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το πιούμε και αυτό το ποτήρι. Δύο ημέρες είναι υπομονή. Εντάξει, κύριε Κλέαρχε. Θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή καλημέρα. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα στην εβδομάδα. Και παιδιά, έρχεται καινούριο δώρο. Προσέξτε, παρακαλούμε πολύ. Το Penelope Village. Μύκονος είναι αυτό. Μύκονος. Καλό λιβάδι αυτό που βλέπετε, παιδιά. Ανοίγει 18 Ιουνίου και προσφέρει σε ένα τυχερό δωρεάν 2 δωμάτια για 4 άτομα, φίλους ή οικογένεια, με πρωινό για 4 ημέρες στη Μύκονο, στο Καλό Λιβάδι, στο Penelope Village, 100 μέτρα από τη γραφική παραλία του Καλού Λιβαδιού. Πανοραμική θέαση, θάλασσα, εξωτερική πισίνα, υδρομασάζ, δωρεάν Wi-Fi, θέσεις parking δωρεάν, απέραντη θέα στο Αιγαίο, υδρομασάζ, χορό πισίνας, 6 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, έτσι. Για τους φίλους που θα το κερδίσουν. Μπείτε στο www.penelopevillage.gr και δείτε όλες τις παροχές, γιατί είναι πάρα πολλές. Μέσω του 14999 διεκδικείτε αυτό το τετραήμερο. Το ονειρικό τετραήμερο. Ας πω κι εγώ απλά έτσι για ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα, έτσι, να θυμίσω στους φίλους μας ότι διεκδικούν το Toyota CHR Hybrid αξίας 24.000 ευρώ με δωρεάν τριετή οδική βοήθεια και πάρα πολλές εγγυήσεις μέχρι 180.000 χιλιόμετρα για μπαταρία αλλά και για άλλα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, παιδιά. 14.999 από σταθερό κινητό, η μήνυμα open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Φύγαμε. Ανάσα και υπαρξιστεύουμε.
Επιστρέφουμε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά, σε όλους. Να είμαστε όλοι καλά. Στον κύριο Ιακιμίδη την καλημέρα μας. Καλές εκπομπές μέχρι τις διακοπές. Τι καλή, τι ωραία έφυγε, κύριο Ιακιμίδη. Μην νομίζετε αντίστοφα μετά. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα, στον κύριο Θάνο, στην κυρία Καρά. Τι σου λέει, κυρία Σταυρούλα? Α, έχεις την καλημέρα ενός παλιού συμμαθητή σου από το δεύτερο λύκειο ψυχικού. Α, να είναι καλά. Πείτε μας και το όνομά του. Να είναι καλά. Λοιπόν, ωραία, είχαμε περάσει. Στην κυρία Καρά, καλημέρα. Αποχές, 15 βελί, τέτοια. Ωραία πράγματα. Αποχές, αυτό θυμάσαι από το σχολείο, σε. Ναι, αποχές, 15 βελί, κοπάνες. Μάλιστα. Μάλιστα. Στη Σάμο μας, στον κύριο Χατζικωνσταντή, στην κυρία Τατιάνα, στον κύριο Βούτσι. Σας ευχαριστώ, κύριε Βούτσι, πολύ. Στον κύριο Χατζηνικόλα, στην κυρία Στάσα Αυγερινού. Εύχεται μόνο υγεία, καλή εβδομάδα μετά από καιρό. Στην κυρία Σταμέλου, στον κύριο Χατζηρίζο, στον κύριο Δουλάκα. Τι ωραίο δώρο, λέει, τι μου θυμίζει η Μύκονος. Ναι, ναι, ναι. Και σε εμάς. Α, τριάλφα κεφαλαία, παιδιά. Άρα, κύριε Δουλάκα μου, σας θυμίζει πολλά. Και σε εμάς, λοιπόν, στον κύριο Αλέξανδρο, καλημέρα. Κλείσε ραντεβού για εμβολιασμό, επειδή άλλαξε το πρόγραμμα στη δουλειά λόγω συμπτωμάτων κορονοϊού συναδέλφων. Μπήκα να αλλάξω την ώρα και τη μέρα του ραντεβού δύο φορές, η πρώτη λόγω λάθους υπολογισμού. Λόγω πέναλτι. Ναι, τι είναι το πέναλτι? Του έκλεισε η εφαρμογή λόγω πέναλτι. Ναι, λέει, αν αλλάξεις δύο φορές, παιδιά, τρως πέναλτι 16 μέρες. Σε 16 μέρες πας και το ξανακανονίζεις το ραντεβού. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Βασιλείου, στον κύριο Καραφίλη στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Βόρεια Εύβοια στον κύριο Τάκη, στον κύριο Τσάκα στην Κέρκυρα. Την καλημέρα μας, στην κυρία Βλάχου, να είμαστε όλοι καλά. Στον κύριο Σικιώτη, στον κύριο Ταμβάκη στη Μυτιλίνη, στον κύριο Καζέπη. Τα βάζει με τον Τζαβούσογλου. Ο Τούρκος φίλος δεν γίνεται, λέει ποτέ. Ναι. Ναι. Στον κύριο Μαυροκεφαλίδη, δύναμη ψυχής για όλους μας στο Δίλεση. Στο παραδοσιακό καφενείο Πλατεία στην Στοιχείο, την καλημέρα μας. Στον κύριο Μαθιούδη, στον κύριο Μαλαφούρη, φυσικά. Στο παραδοσιακό καφενείο στην Πάτρα. Στον κύριο Δούκα στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας. Στον κύριο Παλαμίδα στη Μηχανιώνα. Στον κύριο Κοράλη, στην κυρία Μπάνου, στην κυρία Παναγιωτάκη, στην κυρία Δροσινού. Στον κύριο Καλαρίτη, στον κύριο Καρτερό, στον κύριο Μαλούση, στην κυρία Καραπροήμου. Τι ωραία να ξυπνάς, να ξεκινάς εκπομπή και να έχεις τόσα μηνύματα. Στην κυρία Ντέπη Γεωργίτση, στον κύριο Κάτσικα στην Ελασσόνα, στη Ρόδο μας, στον κύριο Μαυριανό. Γιορτάζουμε 13 χρόνια γάμου. Μπράβο. Με τη γυναίκα μου, την Μπράβο. Αγάπη μου και τηλεοπτικά. Κύριε Στράτο μας, να είστε καλά. Πάντα αγαπημένοι. Και τα φιλιά στη γυναίκα σας. Λοιπόν, στον κύριο Γιάννη στη Δράμα. Έχει γενέθλια. Σήμερα που έχω γενέθλια, λέει, σας αφιερώνω το έτσι της αγάπης ακαράς. Οι στίχοι σας ταιριάζουν. Θα σας το βάλουμε, κύριε Μάλιστα. Γιάννη. Θα βάλουμε και καρά σε αυτή την εκπομπή. Πάμε. Λοιπόν, στον κύριο Παυλίδη στη Χαλκιδική, στον κύριο Κιάφο, στον κύριο Δοκάρη και μέσα φυσικά, στον κύριο Τζελά στη Χαλκίδα, στον κύριο Γκόκο στην Κέρκυρα, στην κυρία Μούκου, στην κυρία Ελένη. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Καλημέρα. Καλό σχολείο και σήμερα να έχεις. Καλή καλημέρα εβδομάδα. Στην Μαρία από τη Νέα Υόρκη που μας βλέπει. Καλημέρα, Μαρία μας. Και στην κυρία Ελένη Κανιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και στον κύριο Καραγεωργίου στο Καπανδρίτη και στον κύριο Κατζιστρατή που λέει τα δικά του. Στον κύριο Μουρατίδη στο Ασβεστοχώρι, στον κύριο Μάτζαρη. Στον κύριο Δουλάκα. Εμένα μου θυμίζει ότι δεν. Η Μύκονος, ε. Εντάξει. Ο Δουλάκας, ναι. Εντάξει. Στον κύριο Αρτέμι στην Ιθάκη. Στον κύριο Μπεκίμ, στον κύριο Ρουμάνο, στην κυρία Τάνια Ανδρίκου, στην Αλεξανδρούπολη. Θα λέω μέχρι να καθίσουμε, θα λέω περιοχές. Για να σας πω, η Μύκονος είναι πάρα πολύ ωραία. Για όσους έχουν πάει, όσοι έχουν πάει το ξέρουν. Και στην Καστοριά. Όσοι δεν έχουν πάει, το φαντάζονται. Είναι η Ήμπιζα της Ελλάδας τώρα η Μύκονος. Εντάξει, έχει φοβερές παραλίες. Η Μύκονος δεν είναι μόνο τα Ματογιάννια και η διασκέδαση και τα μπάρ και οι σελέμπιτες και τα λοιπά. Ναι. Έχει φοβερές παραλίες. Να σου πω κάτι τώρα, σε μια χώρα που έχει βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Όχι, στην Αλκιδική δεν έχουμε. Πώς δεν έχουμε. Φοβερές παραλίες. Πώς δεν έχουμε. Πώς. Σαν την Αμουλιανή σου λέει, δεν είναι άλλη. Λοιπόν, για πάμε να καλημερίσουμε κοντά μας τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, τον εκπρόσωπο και συνδικαλιστή των αστυνομικών στην άμεση δράση και τον κύριο Αποστολίτρα, τον ποινικό λόγο. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλό ξεκίνημα να έχουμε. Πρέπει να πούμε ότι η μαρτυρία, η κατάθεση ψυχής, κύριε Μπαλάσκα, του συναδέλφου σας, του Χρήστου Βαρδίκου, που μπήκε στο σπίτι όπου έγινε η τραγωδία με την εισβολή των ληστών και η άγρια δολοφονία της 20χρονης μάνας της Καρολάιν, μας συγκίνησε όλους, γιατί ο άνθρωπος αυτός μίλησε από καρδιάς, ναι. Για αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος το μωρό 11 μηνών πάνω στο κρεβάτι με την νεκρή μάνα του. Όσο εκπαιδευμένος και να είσαι, γιατί οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται και για αυτό. Όσο εκπαιδευμένος και να είσαι,
Δεν μπορείς να μην λυγίσεις αντικρίζοντας αυτή την εικόνα. Πάμε να τον ακούσουμε και να το σχολιάσουμε αυτό, αλλά και να δούμε πώς εξελίσσεται και η υπόθεση και ο εντοπισμός των δραστών. Έτσι. Για πάμε. Η πρώτη μου σκέψη όταν είδα το παιδί ήταν, δεν ήταν σκέψη ουσιαστικά, ήταν μια κατάρρευση συναισθηματική. Δηλαδή, όσος καιρός και να περάσει, είναι δεδομένο ότι ένα κομμάτι από την καρδιά μου θα έχει μείνει σε αυτό το δωμάτιο. Πήρα το μωρό στην αγκαλιά μου, επειδή ήταν γυμνό, ήταν μόνο με το... Ήταν μόνο το Pampers, το πήρα αγκαλιά, του βάλω την κουβερτούλα του και αμέσως κατεβήκαμε κάτω στο ισόγειο προκειμένου να ασφαλίσουμε τη σκηνή του εγκλήματος, να μην τιμωλύνουμε κτλ. Η μία μοναδική εικόνα που έχει χαραχτεί και δεν θα φύγει ποτέ είναι το μωρό να είναι πάνω στο κρεβάτι μαζί με την νεκρή μητέρα του. Βλέπουμε το σκύλο, ο οποίος ήταν κρεμασμένος και κρεμόταν από την κουπαστή. Διαπιστώνουμε τη γυναίκα να είναι νεκρή πάνω στο κρεβάτι μπρούμητα. Ακριβώς δίπλα της, πάνω στο... Πάνω στο κρεβάτι ήταν το μωρό, το 11 μηνών παιδάκι της. Με τα γόνατα στο κρεβάτι ακούμπαγε πάνω στη μάνα του. Και αριστερά από το κρεβάτι δεμένος κάτω ήταν ο σύζυγος. Κύριε Μαλάσκα. Φοβερό. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το Χρήστο ξέρω. Και βλέπετε τη συγκίνησή του μόνο και μόνο που τα θυμάται αυτά τα γεγονότα. Έχει περάσει τόσο καιρός, και... Θα σας ενημερώσω ότι, προσέξτε τώρα, εδώ πρόκειται για έναν άντρα μέταλλο. Όταν ήταν ιδιώτης, πριν μπει στην αστυνομία, ήταν ένα από τα καλύτερα κομμάτια. Είναι αλεξιπτωτιστής. Έχει εκπαιδευτεί σε συνθήκες άγριου πολέμου. Στην άμεση δράση έχει επιληφθεί σε πολύ σοβαρά περιστατικά, σε ανταλλαγές πυροβολισμών. Είναι ένα μέταλλο, όπως λέμε. Από τους άνθρωπους δηλαδή που ο κάθε ένας θέλει να έχει δίπλα του, σε περίπτωση που βρεθεί στην άτυχη, στην άσχημη με το περιπολικό του, και βλέπουμε όλη αυτή η συγκίνηση που μπορεί να ακουμπήσει την καρδιά ενός πατέρα, γιατί ο Χρήστος είναι πατέρας. Έχει ένα παιδί, είναι ο ίδιος μπαμπάς και βλέπετε ότι κάτι τέτοιο το οποίο είναι τόσο πολύ συγκινητικό καρφώνεται τόσο βαθιά μες στην ψυχή του και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Βέβαια. Και φαντάζομαι, κύριε Μπαλάσκα, γι' αυτό και έχετε σταθεί πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία όλοι σας και όλοι μας, γιατί λες, ρε παιδί μου, είναι τόσο άδικο, μπήκαν να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν, τα πήρανε και έπρεπε να σκοτώσουν αυτό το κορίτσι, έπρεπε να στερήσουν από αυτό το παιδάκι τη μάνα του. Μέσα σε όλη αυτή τη μαρτυρία ο συνάδελφός σας περιγράφει και τη σκηνή του εγκλήματος, δηλαδή απορίες που είχαμε και είχε και η κοινή γνώμη για το πώς ήταν διαμορφωμένη η σκηνή του εγκλήματος, πού ήταν το παλικάρι, ο 32χρονος, το κορίτσι, το άτυχο που το σκότωσαν, το στραγγάλισαν. Το μωρό. Το μωρό. Δίνει μια καθαρή περιγραφή ως την αδελφό σας. Δηλαδή, ναι, και στο κρεβάτι η μάνα δεμένος κάτω και τυφλωμένος ο σύζυγος, και λένε ότι όταν τον έλυσαν οι συνάδελφοί σας, όταν τον απελευθέρωσαν, είδε τη γυναίκα του νεκρή, το παλικάρι αυτό. Ακριβώς. Είχαμε σχηματίσει άλλη εικόνα απλώς όλοι. Σωστά. Ότι όσο ήταν του, σε άλλα δωμάτια. Ότι όσο του καταφέρει να καλέσει σε βοήθεια, δεν γνώριζε τι ακριβώς έχει συμβεί στη σύζυγό του. Άκουγε απλώς το παιδί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, οπότε... περιγράφοντας ο συνάδελφός σας, ο Χρήστος Βαρδίκος, τη σκηνή του εγκλήματος, αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν ακριβώς δίπλα ο σύζυγος. Ναι, και έχει υποθεί αυτό, ότι ήταν δίπλα ο σύζυγος, δεμένος, με σπάγκο και με μονοτική ταινία. Και στα μάτια ο άνθρωπος. Και στα μάτια. Δεν μπορούσα να δείτε. Και υπόθηκε ότι από μία... μικρή έτσι χαραμάδα. Μπόρεσε να δει τα χαρακτηριστικά τα οποία μας έδωσε και τα κάναμε και σκίτσο. Ναι, ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο έγκλημα και ακούμπησε όλη την ελληνική κοινωνία. Και δεν είναι μόνο ότι ακούμπησε την ελληνική κοινωνία, ακούμπησε όλη την Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, ακόμα και στην Αγγλία 3 μέρες ήταν πρωτοσέλιδο.
ήταν ένα ιδιαίτερο έγκλημα, γιατί ήταν η μανούλα αυτή, ήταν και αυτή παιδί. Παιδάκι 20 χρονών ήταν. Και ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό αυτό που ακούστηκε από την πρώτη μέρα, ότι το παιδάκι, αυτό που είπε και ο Χρήστος, το παιδάκι ήταν στα γόνατα, ακουμπισμένο, επάνω στην πλάτη της μαμάς του και τη σκουντούσε. Σαν να θέλει να ξυπνήσει. Άρα και λοιπόν ευαισθητοποίησε στον κάθε ένα από εμάς πάρα πολλές χορδές. Ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό είναι το πιο βασικό έτσι για το διατάφτα, μπορούσαν να το είχαν κάνει αυτό χωρίς να κάνουν αυτή την πράξη. Χωρίς να σκοτώσουν την άντυχη. Σωστά. Κύριε Μπαλάσκα, χωρίς λεπτομέρειες, πόσο κοντά πιστεύετε ότι βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στην εξιχνίαση του εγκλήματος? Χωρίς λεπτομέρειες, μπορώ να σας πω ότι περπατάμε βήμα-βήμα, ικανοποιητικά και είμαστε αρκετά κοντά. Έχουμε λύσει, επαναλαμβάνω, πολύ πιο δύσκολες υποθέσεις από αυτή. Πολύ πιο δύσκολες από το. Ήταν απρόσεκτη, σαφώς και ήταν απρόσεκτη. Δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες, το καταλαβαίνετε κι εσείς, αλλά είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα από τους πολύ έμπειρους και άξιους συναδέλφους μου. Ναι, να τους πιάσετε. Κύριε Λίτρα, τι λέτε? Εγώ με τον Σταύρο, το μόνο που θα διαφωνήσω είναι ότι εάν πράγματι πρόκειται για μια απλή ληστεία, θα έπρεπε, νομίζω, η αστυνομία να έχει φτάσει στα ίχνη των δραστών. Εάν το ρεπορτάζ είναι σωστό, το οποίο και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, εάν οι πληροφορίες από την αστυνομία που διαρρέουν είναι αυτές, έχει βρεθεί DNA, υπάρχουν αποτυπώματα, γιατί διαβάζουμε ότι ούτε DNA έχει βρεθεί, ούτε αποτυπώματα έχουν βρεθεί, ότι από κάμερες που έχουν γίνει παρακολουθήσεις δεν υπάρχει κάτι. Κάπου λοιπόν δεν είμαι αισιόδοξος στο αν είμαστε κοντά στους δράστες. Θεωρείτε λοιπόν ότι εφόσον έμειναν τόση ώρα μέσα και έχει παρέλθει τόσος χρόνος, ότι αν ήταν ληστές και δεν είναι κάτι άλλο, ή δεν. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Ότι θα είχε βρεθεί κάτι, κάποιο στοιχείο. Προφανώς, ναι, αλλά ληστεία μία ώρα και. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ληστεία μεταφώνου βέβαια πλέον. Μιλάμε για μία δολοφονία. Ναι, ληστεία μεταφώνου. Δεν ξέρουμε αν κάτι δεν πήγε καλά. Και ενώ έχουν πάρει αυτό που θέλουν. Αυτό δεν είναι τεχνικό. Ακριβώς. Τι σκέφτεστε δηλαδή? Τι είναι αυτό που σας προβάλλω? Όχι, δεν σκέφτομαι. Σκέφτομαι το εξής. Ότι με. Αφού πήραν αυτό που θέλανε, γιατί έμειναν τόση ώρα μέσα? Πολλά στοιχεία. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολλά στοιχεία. Εμένα μου δείχνουν ερασιτέχνες. Δεν μου δείχνουν επαγγελματίες. Μου δείχνουν ερασιτέχνες. Ναι, βέβαια, αν μιλούσαμε για ερασιτέχνες, κύριε Λίτρα, κανονικά δεν πρέπει να έχουν ήδη εντοπιστεί και συλληφθεί. Αυτό λέω. Αυτό είπα από την αρχή. Λέτε ότι δεν σας δείχνουν ερασιτέχνες, ότι δεν βλέπετε ερασιτέχνες πίσω από αυτό? Όχι, βλέπω ερασιτέχνες. Βλέπω ανθρώπους που μείνανε τόσο παραπάνω από όσο έπρεπε. Πάνω από όσο έπρεπε. Και παρόλα αυτά δεν άφησαν. Ναι. Και παρόλα αυτά δεν άφησαν τίποτα. Κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μπαλάσκα, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Όχι, είναι γόνιμη η σκέψη του κύριου Λίτρα. Δεν θα διαφωνήσω ότι μπορεί να είναι και αυτό. Από εκεί πέρα όμως αφήσουμε να τρέξουν λίγο οι έρευνες. Σωστά. Αυτό θα πρότεινα εγώ. Και πιστεύω τα πρώτα πορίσματα θα δοθούν μαζί με τις πρώτες συλλήψεις. Τώρα δεν θα διαφωνήσω εγώ με τον κύριο Λίτρα. Είναι πολύ έμπειρος, είναι νομικός, σκέψη, έχει αντιμετωπίσει πολλά στη ζωή του. Ναι, ναι. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Δεν μπορώ. Εντάξει. Να πω κάτι άλλο. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Βεβαίως θα περιμένουμε. Να σας με την ευχή να το κλείσετε το θέμα. Κύριε Λίτρα, περαστικά να ευχηθούμε. Σας ακούμε λίγο. Βραχνιασμένος. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Καλημέρα. Περαστικά. Καλό ξεκίνημα στην εβδομάδα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην Δήμητρα Μανιαβούτη να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Καλώ ήρθατε, Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Εκλογική διαδικασία είχαμε στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές, το 65% συμμετοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι με ποσοστό 27,7% το κεντροδεξιό κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, από το οποίο προέρχεται
έρχεται και ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, αναδείχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν, όπως βλέπετε, και με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία από τον κορονοϊό. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 17 έδρες για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, έχοντας χάσει μία έδρα. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ με ποσοστό 22,3% και το Δημοκρατικό Κόμμα στο 11,29%. Ακολούθως η Δημοκρατική Παράταξη, η ΕΔΕΚ, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο και το Κίνημα των Οικολόγων. Ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Αναστασιάδης, δήλωσε ικανοποιημένος και είπε ότι έχει την πρόθεση να καλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων ώστε να αναζητήσουν έναν οδικό χάρτη για το μέλλον της πατρίδας τους. Τώρα περνάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 25 τραυματίστηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντας, όταν τρεις άνδρες άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί έξω από κλαμπ με μπιλιάρδα, όπου ήταν προγραμματισμένη να δοθεί μια συναυλία εκεί. Σταμάτησαν αυτοί οι ένοπλοι με ένα λευκό SUV, κατέβηκαν κάτω και άρχισαν να γαζώνουν πυροβολώντας τον κόσμο, κρατώντας τουφέκια εφόδου και περίστροφα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας, πρόκειται για μια στοχευμένη ένοπλη επίθεση. Κάθε άλλο παρά τυχαία. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις έως τώρα. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται. Μάλιστα. Και έχει απευθύνει έγκριση. Δεν μιλούν πάντως για τυφλό χτύπημα, ακριβώς, αλλά για έτσι ακριβώς. Θέλω η αστυνομία να καλέσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους ήταν μάρτυρες, ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Τώρα περνάμε στον Καναδά, όπου σοκ έχει προκαλέσει η ανακάλυψη ενός μαζικού τάφου. Μεταλείψανα 215 παιδιών. Ορισμένα από τα οποία υπολογίζεται να είχαν ηλικία ακόμη και 3 ετών. Αυτό το μακάβριο έβριμα βρέθηκε σε ένα κτίριο το οποίο λειτουργούσε ως οικοτροφείο στις αρχές του 20ου αιώνα για την ενσωμάτωση των παιδιών των αυτοχθόνων. Αυτά τα παιδιά στην ουσία πέθαναν και δεν καταγράφηκε πουθενά ο θάνατός τους. Θεωρούνταν αγνοούμενα. Πουθενά και ποτέ. Ακριβώς. Τη διεύθυνση του σχολείου είχε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ώσπου τα ενία ανέλαβε τελικά η κυβέρνηση στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ήταν συχνό φαινόμενο οι εξαφανίσεις μαθητών. Το θέμα είναι ότι είναι σοκαρισμένη η κοινωνία φυσικά στον Καναδά. Μιλάμε για 215 παιδιά. Έτσι. Για ένα επέσχυτο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας έκανε λόγο ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Τζαστίν Τριντό, και για να τιμηθεί η μνήμη αυτών των παιδιών, πνέουν, όπως βλέπετε, και κυματίζουν οι σημαίες μεσίστιες στον Καναδά. Αλλάζουμε κλίμα, να κλείσουμε με τον γάμο του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος το πήρε το κορίτσι, την Κάρι Σίμονς. Ο τρίτος γάμος για τον Μπόρις Τζόνσον. Σε ιδιωτική μυστική τελετή πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό του Westminster με 30 μόνο καλεσμένους, λόγω και των... εδώ βλέπετε βέβαια εικόνες αρχείου από το καθεδρικό ναό. 30 καλεσμένους είχε ο Μπόρις Τζόνσον, έτσι όπως επιβάλλουν τα μέτρα προστασίας. Με νηφικό διαχειρός Έλληνες ιδιαστή. Του Χρήστου Κωνσταρέλου, ακριβώς βλέπετε εδώ τον μπόχο αέρινο αυτό νηφικό της Κάρι Σίμονς. Η φωτογραφία δόθηκε από την Downing Street. Χρήστος Κωνσταρέλος από τούλι και δαντέλα το συγκεκριμένο νηφικό. Κόστησε 2.900 λίρες. Ωραία αυτή, ωραίο το νηφικό. Ναι. Όχι, ωραίος ο Τζόνσον. Ο Τζόνσον έχει ένα σλουπ περίεργο. Αέρινο και το μαλλί του. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχει γίνει και μεγάλη φασαρία για τις ταπετσαρίες εκεί στην Downing Street. Το είπε πολύ ξύλο ο Τζόνσον γι' αυτό. Για να χορέψει τώρα. Παλιό αγαπημένο, καλοκαιρινό. Για μας το έμαθες πιο παλιούς. Ωραίο. Να μπαίνουμε σε κλίμα καλοκαιριού. Μπανάνα μουν και πίσω. Έτσι, ε. Ναι, ναι. Μπανάνα μουν και πίσω. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι μαλλί ήταν αυτό που έχει ο Τζόνσον. Έτσι είναι, έτσι κυκλοφορεί. Έτσι είναι. Κουρέψω το άνθρωπο. Όχι, δεν θέλει, το θυμόσουνε, ρε. Όπως θέλει. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για την ΑΕΚ στο handball.
Βλέπουμε την απονομή του τροπαίου, το οποίο έγινε στην Χαλκίδα. Η ΑΕΚ επηρέασε στο δεύτερο τελικό της Ίσταντς με 24-20. Απέναντι σε σοβαρή ομάδα. Ναι, πολύ καλή η Σουηδή. 20-24. Πήρε την νίκη στο δεύτερο παιχνίδι και στέφθηκε πρωταθλήτρια. Πήρε το European Cup. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Υπήρχε και ανάρτηση του κυρίου Αυγενάκη αμέσως μετά τον τελικό, μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Ένωση, που έκανε λόγο για πολύ κακές εικόνες εν μέσω πανδημίας κτλ. Ξέχασε να αναφέρει συγχαρητήρια ο κύριος Αυγενάκης. Μετά από λίγο, επειδή έπεσε κράξιμο στο Twitter, ανέφερε και συγχαρητήρια στην ομάδα. Για την κατάκτηση του τροπαίου. Ακριβώς. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια όμως στην υποδοχή της ομάδας. Εκεί όπου χιλιάδες φίλοι της Ένωσης υποδέχθηκαν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Βλέπουμε εδώ καπνογόνα. Γενικότερα η Νέα Φιλαδέλφεια έδειξε. Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι, παιδιά. Ό,τι έγινε και με τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα, ναι. Ό,τι έγινε και με τον ΠΑΟ που πήρε το κύπελο. Το ίδιο γίνεται και στο Πάτρο που πήρε η ΑΕΚ το κύπελο. Το πρωτάθλημα πήρε το κύπελο, το ξέχασα. Το European Cup. Ωραία, αυτό τέλος πάντων. Το δεύτερο τρόπαιο ελληνικής ομάδας το είχε πάρει και το 2012 ο Διομήδης Άργους. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στον πρώτο παιχνίδι στο Ρολάν Γκαρός επικράτησε με 3-0 του Σαρντί, του Γάλλου. Εύκολα μεν, δεν έπιασε καλή εμφάνιση. Εντάξει. Το αποτέλεσμα μετράει. Εντάξει. Πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Δυσκολεύτηκε να βρει πατήματα. Αλλά λίγο στην αρχή. Εν τέλει ήταν πιο αδύναμος ο αντίπαλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένει το ζευγάρι Κόρντα Μαρτίνεθ για να δει με ποιον θα παίξει την Τετάρτη στον επόμενο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πέναλτι του Βέργου στο 83 ήταν το χρυσό γκολ για τον Πανετολικό, το οποίο τον κρατάει τελικά στην Super League στον δεύτερο αγώνα μπαράζ κοντρά στην Ξάνθη. Θυμίζω είχε ιτηθεί ο Πανετολικός με 2-1 στην έδρα της Ξάνθης. Αυτό το χρυσό γκολ έδωσε την νίκη στον Πανετολικό, ο οποίος παρέμεινε στην Super League και για φέτος. Και πάμε στα μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχτηκε χθες τον Τικίνιο, ο Βραζιλιάνος Φορ, άλλοτε της Πόρτο, θα παίξει στους ερυθρόλευκους από την νέα σεζόν. Είναι εδώ στην Αθήνα για να περάσει οι ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο, το οποίο θα έχει κοντά στις απολαβές κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, και κλείνουμε. Δεν έχουμε πλάνα, αλλά αξίζει πάρα πολύ να το πούμε. Καθώς εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο στο Αν θα γίνουν οι Ολυμπιακοί, δεν ξέρουμε απλώς. Εμείς λέμε ότι πάμε για να γίνουν. Ναι. Οι αθλητές παίρνουν τις προκρίσεις. Ο Δημήτρης Μάρκος πήρε την πρόκριση, ο 20χρονος κολυμβητής, στα 800 μέτρα ελεύθερο στο τουρνουά Ακρόπολης. Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο συγχαρητήρια. Του. Καλημέρα, κύριε Γρηγόρη. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές οι μεγάλες αποστάσεις. 800 μέτρα ελεύθερο, τώρα τι λέμε, ρε παιδιά. 800 και 500 μετράς, πλακάκια, δεν τελειώνει με τίποτα. Τώρα πρέπει να έχει κάτι πνευμόνια, να μην πω τώρα τι, σαν αερόστατα. Λοιπόν, για πάμε. Καλημέρα στον κύριο Μπλουμπασάκο από τον Ευαγγελισμό. Καλημέρα και στον κύριο Κάνταρο, τον παιδίατρο, γιατί είχαμε τον αίμα, τον EMA που έδωσε το πράσινο φως για τα εμβόλια στα παιδιά, ναι, και στην Ευρώπη. Καλή σας ημέρα, καλή καλημέρα, εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Μπλουμπασάκο, διευθύνης του Συνδεμονικής του Ευαγγελισμού. Καλημέρα κύριε Ακουτροπό και κύριε Παυλόπουλε. Καλώς τους, καλώς τους. Ο κύριος Μπλουμπασάκος λίγο βλέπω να χαμογελά. Κάνω λάθος? Θα τα πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία και θα πούμε. Ναι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα σας πω κάτι. Είπατε προηγούμενα πρέπει να έχεις πνευμόνια για να μετράς τα πλακάκια, όπως το είπατε ωραία και χαρικτικά. Σαν αερόστατο, ναι. Για να μπορούμε να έχουμε τέτοια πνευμόνια δεν πρέπει να καπνίζουμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος. Α, πράγματι. Σωστά. Καλά κάνετε και το λέτε. Και γι' αυτό καλό είναι και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ένα πρόγραμμα «Δεσμεύομαι και σταματώ» και θα πρέπει όλοι οι καπνιστές, όσοι θέλουν, να προσφύγουν στα ιατρία διακοπής καπνίσματος των νοσοκομείων προκειμένου έτσι να δούμε κάποια πράγματα. Βλέπετε το λίγο χαμόγελο γιατί ξέρετε κάτι. Ακριβώς να επισημάνω το γεγονός ότι δεν έχουμε μόνο COVID. Μπορεί με το COVID να έχουμε αποκλιμακωθεί και όντως να μην πιεζόμαστε. Τώρα θα σας πω κάτι ωραίο. Πιεζόμαστε από τα non-COVID περιστατικά. Έλα μου, δε. Δηλαδή η πίεση είναι πολύ μεγάλη πλέον στο νοσοκομείο και ιδιαίτερα σε εμάς τους πνευμονολόγους αυτή τη στιγμή από τα non-COVID. Περιστατικά τα οποία έχουν παραμείνει μάλιστα και παραμελημένοι κακοήθειες, ναι, παραμελημένες ανεπάρκειες. Και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και καλό δράτε με τις ευκαιρίες από την εκπομπή σας να μεταφέρω στο Υπουργείο Υγείας ότι θα πρέπει γρήγορα να ανοίξει και το νοσοκομείο Σωτηρία. Δεν υπάρχουν πνευμονολογικές κλινικές οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν. Τα 250 κρεβάτια της Σωτηρίας τα πνευμονολογικά έχουν φύγει από το σύστημα και δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και θα πρέπει πλέον, γιατί και τώρα έχει μειωθεί και στη Σωτηρία η νοσηλευόμενη με COVID, να ανοίξουν κάποιες κλινικές που έχει 10
να ανοίξουν για κανονικά περιστατικά. Πάντως, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, κύριε Μπασάκο μου. Είναι καλύτερα. Εμείς είχαμε, όπως γνωρίζετε, στην περίοδο του COVID είχαμε 200 κρεβάτια δώσει για την νοσηλεία του COVID. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα μισά κρεβάτια, τα έχουμε αποδώσει πλέον στις παθολογικές κλινικές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα συνήθη καθήκοντα του νοσοκομείου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κάτω από 100 αρρώστους. Κατά συνέπεια έχουμε μειώσει πολύ και είμαστε σε μια καλή κατάσταση όσον αφορά την αντιμετώπιση του COVID. Άντε μακάρι. Άντε μακάρι. Κύριε Κάνταρε, τι θα κάνουμε τώρα με τα εμβόλια των παιδιών? Μας δώσαν, λέει, το πράσινο φως. Εγώ είμαι στη επιστημονική κοινότητα. Όπως βλέπετε, οι εξελίξεις είναι ραχδαίες. Ξέραμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήταν επόμενο μάλλον. Αλλά κάτω από επιτήρηση επιστημονική έρευνα κυρίως και με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα μας δώσει το OK είτε να κάνουμε τα εμβόλια εμείς ή να ακολουθεί με άλλο πρόγραμμα όπως θα μας πει το ελληνικό κράτος. Οφείλω να πω ότι εξελίσσεται ο εμβολιασμός με μεγάλη επιτυχία. Άψογη οργάνωση των πάντων. Ναι. Είναι ένας τρόπος μοναδικός. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Από την ενημέρωση πολλαπλώς σε μηνύματα έχετε το εμβόλιο σας την επόμενη μέρα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μέχρι το γεγονός ότι με ακρίβεια ελβετικού ορολογιού γίνεται εκείνη τη στιγμή το εμβόλιο στο χέρι. Σας παίρνουν γονείς και σας ρωτάνε. Είναι πάρα πολύ μικρές, 1 στο 1.000.000. Και συνεπώς η ομάδα πληθυσμού των παιδιών είναι επόμενο ότι θα εμβολιαστεί με άλλες δόσεις, με άλλο σχήμα, πιθανόν μικρότερη ποσότητα, ναι, προκειμένου να αποκτήσουμε ένα ανάχωμα και στην ομάδα πληθυσμού των παιδιών που είναι μεγάλος ο αριθμός. Σας παίρνουν γονείς από τώρα ήδη και σας ρωτάνε τη συμβουλή σας? Βέβαια. Για το αν θα και πρέπει ακόμα το... και ενήλικες ρωτάνε αν πρέπει να κάνω τη γνώμη σας το εμβόλιο, ποιο εμβόλιο πρέπει να κάνω. Και βεβαίως είμαι κάθετος ότι πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός οτιδήποτε εμβόλιο και να είναι. Διότι είναι πάρα πολύ μικρές οι παρενέργειες. Αλλά έχει αρχίσει είναι η αγωνία. Εκατομμύριο. Έχει αρχίσει η συζήτηση μεταξύ των γονιών. Έτσι δεν είναι, κύριε Κάνταρε? Σαφώς. Ναι. Σαφώς. Ναι. Αλλά ό,τι μας πει σε πρώτη φάση ο EMA, δηλαδή η Επιτροπή... Το είπε ο EMA, το έδωσε το πράσινο το φως. Και το... η Αμερική, ναι, η Pfizer η οποία θα δώσει τη δόση και θα δώσει και το σχήμα ή οποιαδήποτε άλλη φαρμακευτική εταιρεία και βέβαια η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, γιατί αυτή δίνει την κατευθυντήρια εντολή για όλα τα εμβόλια τα οποία κάνουμε. Ναι. Κύριε δηλαδή, κύριε Πουλβασάκο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών από γνωστούς επιστήμονες, ναι, κυρίως δημοξιολόγους, μας, ναι, λέει. Κύριε Πουλβασάκο, θα βγει το παιδί από το μαευτήριο, στους 2 μήνες θα κάνει αυτό, στους 3 μήνες θα κάνει αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ναι, ναι, ναι. Εάν δώσει την εντολή και πει ότι πρέπει να κάνουμε και αυτό, σε αυτό το σχήμα και αυτή την ώρα θα το κάνουμε. Άραστε. Κύριε Πουλβασάκο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Κικίλιας εδώ πριν από λίγες ημέρες ήταν σε ευαίσθητες ομάδες. Ναι. Και... μία από αυτές τις ομάδες είναι η υγειονομική, τα νοσοκομεία κτλ. Φαίνεται πως δεν είναι η μόνη ομάδα που θα μπει στη συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Πώς το ακούτε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ από την πρώτη στιγμή που τέθηκε αυτό το ζήτημα έχω τοποθετηθεί καθαρά ότι θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς. Mm-hmm. Το λέω βασιζόμενο σε μια βασική αρχή, Ιπποκράτη αρχή, η οποία λέει ωφελέει μη βλάπτει. Δεν έχει δικαίωμα ο υγειονομικός, ο οποίος δέχεται ασθενείς, δηλαδή ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση γιατί ζητάνε τη συμβουλή του, δυνητικά να προκαλέσει βλάβη. Κατά συνέπεια, είναι εκ των ουκάνευ ότι οι υγειονομικοί θα πρέπει υποχρεωτικά να εμβολιάζονται. Είναι θέματα, για τόσο θέματα μιλάμε δημόσιας υγείας που προκαλούν τέτοιες μεγάλες υγειονομικές κρίσεις. Ναι, ναι. Δεν μιλάω για οποιοδήποτε ζήτημα. Κατά συνέπεια νομίζω και δεν θα πρέπει να αφαιθεί η κουβέντα όπως άκουσα και από τον Πρωθυπουργό να πάμε το Σεπτέμβριο να το κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα. Έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Τώρα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Ναι. Γιατί ήδη κάποιες χώρες, είδατε η Ιταλία προχώρησε και νομίζω και εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε συνταγματικά κολλήματα από ό,τι έχω ακούσει νομικούς, έγκριτους νομικούς να κι όμως. Αντιδράσεις μπορεί να έχουμε. Ακούμε σοβαρές επιφυλάξεις. Για παράδειγμα, η πρώην Πρωθυπουργός, η κυρία Βασιλική Θάνου Αρωπαγίτσα,
κορυφαία δικαστική λειτουργός, έλεγε ότι δεν μπορεί να τεθεί θέμα υποχρεωτικότητας του εμβολίου. Ναι. Μπορεί η πολιτεία με άλλους τρόπους να καταστήσει σαφές ότι αν δεν εμβολιαστείς θα έχεις μια διαχωριστική γραμμή σε σχέση με τις ελευθερίες που δίδονται στους εμβολιασμένους. Όμως η υποχρεωτικότητα ανοίγει στους υγειονομικούς, ανοίγει το δρόμο και σε άλλες κατηγορίες. Βλέπε δημοσίους υπαλλήλους που επίσης το έχει ρωτήσει τώρα αυτό. Λέει υγειονομική ένα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έρχονται σε πάρα πολλές υπηρεσίες, σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Άρα λοιπόν υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση και αντίθετες απόψεις. Υπάρχει στη δημόσια συζήτηση, δεν έχω νομικές γνώσεις για να αντικρούσω της κυρίας Θάνου σε επίπεδο νομικό, όμως έχω μία βασική αρχή. Έτσι, ο καθένας έχει κάποιες βασικές αρχές στις οποίες πορεύεται και δεν είναι θέμα. Εμείς οι υγειονομικοί ξέρετε πολύ καλά, σας είπα προηγούμενα, ότι υπακούμε σε μία άγραφη, αν το θέλετε, σε έναν άγραφο ηθικό κανόνα, ναι, που είναι αυτό. Αυτός ο οποίος ορίζεται, έχει οριστεί τόσες χιλιάδες χρόνια και λέει οφελέιν μη βλάβη. Δεν έχουμε δικαίωμα να προκαλέσουμε βλάβη. Ναι. Για μένα αυτό είναι πολύ υπεράνω από οποιαδήποτε διαδικασία, αν το θέλετε, νομικού χαρακτήρα. Δεν είναι, να σας πω και κάτι. Δεν κατάλαβα, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και στις μέρες μας σε επιμέρους καταστάσεις. Μπορεί κάποιος να δουλέψει, νομίζετε, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς να έχει ορισμένες εξετάσεις και ορισμένα εμβόλια. Υπάρχει. Παιδιά, όταν πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό, δεν υποχρεώνονται να είναι εμβολιασμένα. Τα δέχονται οι παιδικοί σταθμοί. Ναι. Άρα δηλαδή δεν κατάλαβα. Σε επιμέρους προβλήματα, ξέρετε, σε επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες υπάρχει ήδη υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Άρα τι θα λέγατε. Ένα είναι η υγειονομική. Άλλη ομάδα που θεωρείται πολύ ευαίσθητη. Εγώ θα έλεγα η υγειονομική και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη φύλαξη ευπαθών ομάδων. Δηλαδή μιλάω για τα γυροκομεία, μιλάω για δομές υπέργυρων, όπου εκεί δεν έχουμε, και εκεί πραγματικά είδαμε ότι στη διάρκεια της πανδημίας είχαμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, γιατί δυστυχώς δεν αναγνωρίστηκαν τέτοια μέτρα. Άρα όσοι έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες, βεβαίως, μάλιστα, στις δομές φιλοξενίας, πρόνοιας κτλ, σε όλες αυτές τις δομές λέτε, και στους υγειονομικούς. Υγειονομικούς, βεβαίως. Είμαι σαφερός σε αυτό. Για να κλείσουμε, αυτό που έχει ανοίξει η συζήτηση πλέον, επειδή προχωρούν οι εμβολιασμοί, έχουμε και καλύτερες καιρικές συνθήκες, βοηθά και αυτό στο θέμα του περιορισμού της πανδημίας, είναι το πότε θα βγάλουμε τη μάσκα επιτέλους. Ναι, γιατί ναι. Είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί πραγματικά όλοι αρχίζουν και δυσφορούν, αν και θα σας πω και κάτι μεταξύ μας, που δεν είναι καλό, ότι ήδη οι μισοί τις έχουν βγάλει. Δεν ξέρω, το βλέπετε ξέρετε εσείς, κάτι, δηλαδή. Να είμαστε και ρεαλιστές. Με υψηλές θερμοκρασίες και στην παραλία και σε άλλες δραστηριότητες, δεν αντέχεται η μάσκα πλέον. Ναι, θα έλεγα ότι πρέπει να χτίσουμε πρώτα ένα τείχος ανοσίας αρκετά παραπάνω από αυτό που έχουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις μάσκες. Όταν η οδηγία δόθηκε στους Αμερικανούς εμπροκειμένου που ήταν ότι μπορούν οι εμβολιασμένοι να μην φορούν μάσκα, είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση το 60% των Αμερικανών. Όταν φτάσουμε και εμείς σε ένα τείχος ανοσίας του 60%, θα μπορούμε σε πολλές δραστηριότητες να μην φορούμε μάσκες, παρά μόνο σε αυτές που υπάρχουν μεγάλοι συνωστισμοί. Μάλιστα. Και για τα παιδιά. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η λέξη κλειδί είναι το μεγαλύτερο τείχος ανοσίας. Όσο μεγαλύτερο κόσμο εμβολιάσουμε, δηλαδή όσο, να το πάρω αλλιώς, όταν εμβολιαστεί μεγαλύτερος αριθμός ατόμων από ηλικίες ή μικρές ή μεγάλες, τόσο στείλουμε μεγαλύτερο τείχος ανοσίας. Το να καθόμαστε τώρα και να λέμε πότε θα βγάλουμε τη μάσκα ή όχι, ή πόσα εμβόλια έχεις κάνει. Το εμβόλιο σώζει ζωές. Αυτή είναι η βαθύτερη φιλοσοφία. Σε αυτή την πανδημία είχαμε ένα μεγάλο όπλο, το εμβόλιο. Είναι κρίμα να προσπαθούμε να πείσουμε. Εμείς θα λέμε την αλήθεια και από εκεί και πέρα η ατομική ευθύνη του καθενός και στην οικογένειά του, αλλά και στην υγεία του την ίδια, να μπορέσει να σώσει ζωές. Να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, διότι αυτή τη στιγμή, εν σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, έχουμε και το εμβόλιο και τις καιρικές συνθήκες και πέφτουν οι αριθμοί, όπως βλέπετε, και συνεπώς πάμε καλύτερα. Σας ευχαριστούμε νομίζω πολύ. Νομίζω ότι είναι το δυνατό μας χαρτί αυτό το πράγμα. Μακάρι, δεν προσπαθούμε να πείσουμε, προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια στο τι πρέπει να κάνουμε. Μακάρι. Και είναι η άμυνά μας απέναντι σε αυτή την επίθεση. Καλημέρα κύριε Κάνταρε. Καλημέρα κύριε Μασάκο. Καλημέρα. Καλή σας εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα, παιδιά. Καλή δουλειά.
Λοιπόν, να θυμίσουμε, πρώτο πάμε στη διαφημίση στα δώρα μας. Τώρα εγώ θα πάμε, θα μας πάω Μύκονο. Εντάξει, ιδέες, τι σου κάνω. Τι περιμένεις να πούμε, λοιπόν, όχι, για πήγαινε μας. Το Penelope Village ανοίγει 18 Ιουνίου και προσφέρει σε έναν τυχερό δωρεάν δύο δωμάτια για 4 άτομα. Είτε πρόκειται για παρέα, είτε πρόκειται για μια ολόκληρη οικογένεια με πρωινό για 4 ημέρες, μόλις 100 μέτρα από την πανέμορφη παραλία του Καλούλη Βαδιού. Προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα, εξωτερική πισίνα, υδρομασάζ, δωρεάν WiFi και απέραντη φυσικά θέα στο Αιγαίο. Μπορούμε να πάμε εκεί να χαλαρώσουμε στο υδρομασάζ, στο χώρο της πισίνας, να περιηγηθούμε εκεί στην παραλία, να περπατήσουμε, να κολυμπήσουμε. Μόλις 6 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Μυκόνου, δωρεάν και η μεταφορά σας από και προς το αεροδρόμιο. Μπείτε και στο site, στο penelopevillage.gr, για να δείτε όλες αυτές τις παροχές πιο αναλυτικά. 4 άτομα, 2 δωμάτια για 4 ημέρες μέσω του 14999. Καταπληκτικό. Με τον ίδιο τρόπο, παιδιά, διεκδικείται και το μεγάλο δώρο του Open, το SUV της Toyota, το CHR Hybrid, αξίας 24.000 ευρώ. Πάμε. Διάλειμμα και επιστροφή. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Παιδιά, συζητάμε διάφορα θέματα τώρα τα οποία απασχολούν όλους μας κατά καιρούς. Για παράδειγμα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Το ότι έχουμε πει μόλις μπήκε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τον υποδεχθούμε και ο Νέρ. Σωστά, σωστά. Σωστά. Συζητάμε διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν νομίζω όλους μας. Κατά καιρούς της καθημερινότητας. Πότε το παιδί, ο γιος, λέει εκεί που κάθεται, δώσ' μου και εμένα μια γουλιά μπύρα να πιω. Και του λες όχι και μένεις και νεός από το έτοιμα τέτοιο. Πότε αρχίζεις και ανησυχείς αν το παιδί έχει κάνει ένα φλερτάκι. Πότε αρχίζεις και ανησυχείς, διάφορα τέτοια, εν πάση περιπτώσει, ναι. Καθημερινά πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Βέβαια λέγαμε και ότι ανησυχούμε. Αγχώθηκε το κοντρόλ. Λέει παιδιά, αγχωτική κουβέντα. Λέμε ότι ανησυχούμε λίγο και με τα σχολεία. Κλείνουν βέβαια σε λίγο. Κλείνουν σε λίγο, ναι. Αλλά βλέπουμε ότι έχει κρούσματα στα σχολεία. Αύριο κλείνει. Ναι, αυτό γιατί ενώπιση των πανελλαδικών, έτσι, για να προστατευτούν και τα παιδιά, μην έχουμε κάποια... 11 Ιουνίου κλείνουν τα γυμνάσια και τα υπόλοιπα λύκεια. Και 25 τα δημοτικά με το καλό. Οι περισσότεροι λόγοι είναι και λόγους πρόληψης που κλείνουν τα τμήματα. Ουσιαστικά πάντως μην γελιόμαστε και από τη δική μας εμπειρία, αλλά φαντάζομαι όλοι οι γονείς, ότι η φετινή χρονιά δεν είναι αυτό που λέμε ότι λειτουργήσε. Όχι τώρα, εντάξει. Θα υπάρξουν προφανώς και κενά. Πιο και πολύ την ήταν σπίτι χρονιά. Τα παιδιά παρά στις σχολικές αίθουσες. Ακριβώς. Παιδιά. Λογικό δεν είναι. Και όσο καλά και αν πάει η τηλεδιάσκεψη, το διαζώσεις μάθημα. Ναι. Η τηλεκπαίδευση, συγγνώμη. Το διαζώσεις μάθημα δεν μπορεί να αντικατασταθεί, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, όσο καλά και να είναι. Βεβαίως. Και όσο και ο δάσκαλος να είναι αυτός που πρέπει και ο μαθητής. Και έγινε προσπάθεια, δεν είναι καλά. Έγινε προσπάθεια και τεχνικά έγινε προσπάθεια. Θυμίζω ότι δεν υπήρχε δεδομένο όταν ξεκινούσαμε αυτή την περιπέτεια ότι θα δουλεύουν τόσοι πολλοί υπολογιστές ταυτόχρονα. Σε πανεθνικό δίκτυο. Από το μηδέν ξεκινήσαμε. Ναι, ναι. Για να μην πούμε κάτι. Εγώ θα το ξαναπώ ότι ήταν λάθος που τα δημοτικά ήταν μεσημέρι και όχι πρωί. Γιατί τα παιδιά δεν είχαν τι να κάνουν το πρωί και ξυπνάνε πολύ νωρίς. Ναι. Απλώς δεν ξέρω το βάρος του συστήματος. Νομίζω ότι αυτό έγινε για να μην είναι ανοιχτά όλοι οι υπολογιστές. Όχι, γιατί και οι μαθητές γυμνασίων και ηλικίων λέγανε ότι θα προτιμούσαν να μην ξυπνάνε τόσο νωρίς το πρωί. Ξέρετε, όσο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι, βεβαίως, την εφηβεία προτιμάς να ξυπνάς λίγο αργότερα. Βεβαίως. Τα μικρά ξυπνάνε πολύ πρωί όλα. Να ευχηθούμε να μην επαναληφθεί. Όχι, ναι, και να είμαστε κανονικά στα σχολεία μας. Να ευχηθούμε να ανοίξουμε του χρόνου με το κανονικά καλό και να γίνουν σε όλα πολύ κανονικά. Καλύτερες συνθήκες. Ακριβώς. Σωστά. Λοιπόν, τι γίνεται κύριε Γιάννη με τον κύριο Μευλούτ, το φίλο μας. Ο κύριος Τσαβούσογλου σε λίγες ώρες, 10 και 4, θα περάσει το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου για μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ανταπόδοση στην πραγματικότητα της συνάντησης που είχε ο κύριος Ερντογάν με τον Έλληνα υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Δένδια. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα σε αυτή τη συνάντηση θα κλειδώσει το ραντεβού Ερντογάν-Μητσοτάκη στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μια σύνοδος που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι τόσο για τα όσα θα γίνουν στο χώρο της διάσκεψης, όσα θα γίνουν στο περιθώριο. Ναι. Θυμίζω ότι στο περιθώριο, εκτός της συνάντησης Ερντογάν-Μητσοτάκη, που θα κλειδώσει λογικά και εκτός απρόπτου σήμερα, θα έχουμε τη συνάντηση Biden-Ερντογάν και τη συνάντηση Biden-Μητσοτάκη, ενώ περιμένει ο κ. Μητσοτάκης να βρεθεί και η ημερομηνία για τη μετάβασή του στο Λευκό Οίκο. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το τρίγωνο των επαφών
που θα υπάρξει. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα δούμε τι καλοκαίρι θα περάσουμε. Σωστά. Έτσι. Θα καθορίσει και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Μην είναι όπως το περασμένο. Το περασμένο λογικά δεν θα είναι. Δεν θα είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο ένταση, να φτάνουμε πολλές φορές ακόμα και σε σύραξη όπως είχαμε παραδεχθεί. Ακριβώς. Αλλά να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό το καϊτανάκι των προκλήσεων από την Τουρκία την ίδια ώρα που θέλει να εμφανιστεί ότι είναι το καλό παιδί στην περιοχή. Mm. Έχουμε μια Τουρκία η οποία ο κ. Τσαβούσογλου και χθες επανέφερε τα περί τουρκικής μειονότητας, μια φράση η οποία πήρε αμέσως την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ την ίδια ώρα μιλάει για θετική ατζέντα. Δηλαδή ένα παιχνίδι σε διπλό ταμπλό, ένα παιχνίδι που αφορά το εσωτερικό της χώρας του, ότι είμαστε, υπερασπιζόμαστε δηλαδή, όπως εκείνοι εννοούν τα εθνικά δίκαια, ναι, και προς το εξωτερικό, προς Αμερικανούς και Ευρωπαίους, ότι εμείς, παιδιά, δεν θέλουμε τίποτα από την Ελλάδα, ναι, θέλουμε μια θετική ατζέντα. Σε αυτό το παιχνίδι η Αθήνα δεν πρόκειται να παίξει. Η γραμμή τώρα, Μητσοτάκη εγώ έχω ένα ερώτημα. Ότι εμείς συζητάμε. Χθεσινά. Να στο ολοκληρώσω μια φράση μόνο. Ότι εμείς συζητάμε, αλλά δεν παραχωρούμε τίποτα από τα δικά μας εθνικά δίκαια, μεταξύ των οποίων είναι και το γεγονός ότι υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα στη Θεάκη και όχι τουρκική. Ναι, το έχει υπογράψει και η Τουρκία αυτό άλλωστε. Σωστά. Αλλά το ξεχνάει. Όμως εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα όσα είπε χθες, θεωρούνται στα πλαίσια του στο πλαίσιο του αναμενόμενου, στο πλαίσιο του υπερβολικού, στο πλαίσιο εκείνο που μπορεί να καταστήσει αγχωμένη τη σημερινή συνάντηση, την επίσημη συνάντηση. Σε ποιο σημείο είμαστε? Είναι στη λογική ότι υπόθηκαν κάποια πράγματα, απαντήθηκαν από την ελληνική πλευρά, πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα σκιάσουν τα μέχρι στιγμής τα όσα είπε. Δεν θα σκιάσουν τις συναντήσεις που θα έχει ο κ. Τσαβούσογλου στις 10 με τον κ. Μητσοτάκη, στις 11 με τον κ. Δένδια. Το τι θα γίνει από εκεί και πέρα, μένει να το δούμε. Η Αθήνα δεν υπάρχει θέμα άγχους, υπάρχει θέμα προσοχής. Αν θα μείνει ο κ. Τσαβούσογλου εκεί ή θα πει και κάποια κουβέντα παραπάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι θα υπάρξουν δηλώσεις. Μία και τέταρτο. Με τον κύριο Δένδια, με τον κύριο Μητσοτάκη δεν προβλέπονται και λογικά γιατί είναι πρωθυπουργό του Υπουργού Εξωτερικών. Mm. Όπως δεν είχαν γίνει και δηλώσει με τον κύριο Ερντογάν και τον κύριο Δένδια. Να δούμε εκεί τι θα υποθεί. Θυμίζω ότι και στη συνέντευξη που εδόθη στην Άγκυρα, γιατί λένε κάποιοι ότι θα υπάρξουν ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Μα ούτε στην Άγκυρα υπήρχαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Μόνοι τους. Εκεί θα φανεί τι θέλει να κάνει ο κύριο Τσαβούσογλου. Αν θα αρχίσει δηλαδή μια ρητορική πολεμική, μια επιθετική ρητορική για να πάρει τις απαντήσεις του ξανά επί ελληνικού εδάφους αυτή τη φορά από τον κύριο Δένδια, mm-hmm, ή θα μείνουν στην πεπατημένη, να το πω έτσι, σε δηλώσεις που θα εκπέμψουν και οι δύο την ανάγκη επικοινωνίας και διαλόγου. Γνωρίζαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, το λέγαμε και εδώ στην εκπομπή, ότι είναι δεδομένο ότι θα έκανε λόγο για τουρκική μειονότητα, προσερχόμενος εκεί στην Κομωτινή και απευθυνόμενος στο συγκεκριμένο κοινό, έτσι, στους μουσουλμάνους της Θράκης, αλλά. Και περιμέναμε ότι η απάντηση θα είναι άμεση και αυτή που ήταν τελικώς. Ακριβώς. Ότι έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης και ότι θα πρέπει. Την οποία έχετε υπογράψει κι εσείς. Ακριβώς. Και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία. Οπότε νομίζω ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στη μία και τέταρτο, το αν οι δύο, ναι, και πάλι αν εκεί ο Τσαβούσογλου επιλέξει να απαντήσει και να βάλει θέμα. Ναι. Στη συνέντευξη που είχε δοθεί, την κοινή συνέντευξη τύπου στην. Κοιτάξτε, αν ο Τσαβούσογλου πει στη συνέντευξη τύπου τουρκική μειονότητα. Θα του ξαναπαντήσω. Θα δούμε το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή, είναι στρατηγική της Αθήνας. Από τον κύριο Τσαβούσογλου εξαρτάται το πώς θα απαντά. Είναι στρατηγική της Αθήνας να μην αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω. Δηλαδή, ακόμα και μια φράση. Και ένα, αν θέλετε, λάθος συνειδητό ή ασυνείδητο. Ναι, ναι. Να απαντάτε εν τη γενέση. Δηλαδή, εδώ είδαμε χθες το εξής. Να κάνει δηλώσεις στη Θράκη ο κ. Τσαβούσογλου, να απαντάει η Αθήνα. Εν πτήση ήταν. Ακριβώς. Και να μην περιμένουν καν να γίνει συνάντηση των δύο ανδρών. Να απαντάνε αμέσως. Ναι. Αυτή είναι μια γραμμή Μητσοτάκη-Δένδια και νομίζω ότι το ίδιο θα συνεχιστεί. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία δίνει εξετάσεις. Όχι σε εμάς. Δίνει εξετάσεις στους Αμερικανούς, δίνει εξετάσεις στους Ευρωπαίους. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μετά όσα μέτωπα αντιμετωπίζει ο Ερντογάν θέλει να ανοίξει ένα ακόμα. Ναι. Ήδη προσπεράσει τη προσοχή μας η επίσκεψη της Αμερικανίδας Υπουργού Εξωτερικών λίγο πριν φύγει ο κ. Τσαβούσογλου με το τελεσίγραφο. Με το τελεσίγραφο και δεν ξέρουμε αν είναι μόνο το τελεσίγραφο για τους S400 ή είναι μια, αν θέλεις, νουθεσία των Αμερικανών για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η Τουρκία. Αλλάξτε πρόσωπο. Ακριβώς. Ναι. Ήταν μια συνάντηση προετοιμασίας προφανώς, ναι, αλλά βλέπουμε και τους Αμερικανούς μετά την αλλαγή φορά στο Λευκό Οίκο ότι το ένα τελεσίγραφο διαδέχεται το άλλο στην Τουρκία. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ισχυρός πια ο Ερντογάν όπως ήταν επί της περίοδου Τραμπ. Έτσι. Μάλιστα. 10 και 4 στο Μέγαρο Μαξίμου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ο Τσαβούσογλου από χθες που, ναι, έφτασε, ναι, στην Αθήνα. Εκεί είναι ο Φάνης ο Καραβατσάκης, αρκετά έκτακτα μέτρα από την ελληνική αστυνομία. Και η τρομοκρατική έχει ευστατευθεί, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πλήρως
η ήρεμη παραμονή και του Τούρκου, του προσκεκλημένου μας, έτσι, ο κύριος Σαββούρος είναι προσκεκλημένος μας. Βεβαίως, σαφώς. Με επίσημα ραντεβού και ο Χρήστος ο Νικολάηδης χθες ακολούθησε και παρακολούθησε. Δεν ξέρω, και από τηλεοράσεως ενδεχομένως, Χρήστο, γιατί απαγορεύτηκαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι να προσεγγίσουν ουσιαστικά στις ανεπίσημες συναντήσεις ιδιωτικές που είχε ο Τσαβούσογλου εκεί. Να πάμε πρώτα στο Χρήστο, να δούμε τι έγινε χθες. Ναι, πέντε ώρες κάτσε. Εγώ θα ήθελα... Έλα, Χρήστο. Αφού σας καλημερίσω από μια Θεσσαλονίκη που θυμίζει περισσότερο φθινοπορεινό σκηνικό με 13 βαθμούς Κελσίου, να σας πω ότι από την χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσογλου στη Θράκη ξεχωρίζω προσωπικά τρία σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, η ελληνική αστυνομία δεν μας άφησε να καλύψουμε καθόλου την επίσκεψη. Mm. Τρομερά μέτρα ασφαλείας, απαγόρευση πρόσβασης και μια συμπεριφορά η οποία νομίζω ότι ήταν λίγο μειωτική για όλους εμάς τους δημοσιογράφους. Δεύτερο στοιχείο. Ακούσαμε πολλά πράγματα σε σχέση με το τι είπε ο Τσαβούσογλου. Mm. Από το ρεπορτάζ το δικό μας όμως προκύπτει και το τι είπαν οι άλλοι στον Τσαβούσογλου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στους μειονοτικούς κύκλους της Θράκης και έχει να κάνει με τη ροή της χρηματοδότησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν άτομα, προσωπικότητες αλλά και φορείς, όπως οι ψευτομουφτίδες, οι οποίοι τακτικά χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση της Τουρκίας για διαφόρους σκοπούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τους τελευταίους μήνες αυτή η χρηματοδότηση έχει ατονίσει. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το παράπονο το οποίο διατύπωσαν οι εκπρόσωποι της μειονότητας στον κύριο Τσαβούσογλου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντοτε τους έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί. Και το τρίτο στοιχείο. Προσπάθησα να κάνω ένα γκάλωπ στην Κομωτινή, μιλώντας με διάφορους μειονοτικούς. Το κλίμα το οποίο εισέπραξα, και μιλάω για τους μειονοτικούς της Κομωτινής, όχι για τους πομάκους οι οποίοι εκφράστηκαν με πάρα πολύ καθαρό τρόπο τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Οι περισσότεροι μειονοτικοί της Κομωτινής, παιδιά, μου λέγανε χαρακτηριστικά το εξής. Τι θέλουν και μας μπλέκουν στα πολιτικά τους παιχνίδια. Αυτή ήταν η έκφρασή τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι θεωρούν ότι ζουν σε μια πολιτισμένη χώρα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι Έλληνες πολίτες, δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα συμβίωσης με τον τοπικό χριστιανικό πληθυσμό, αλλά η δράση του προξενείου από τη μία και οι συνεχείς επισκέπτες των Τούρκων αξιωματούχων από την άλλη, είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά διαμορφώνουν ένα κλίμα έντασης το οποίο δεν το έχουν καθόλου ανάγκη. Και δεν το θέλουν οι απλοί μουσουλμάνοι. Γιατί δεν είναι αυτή η ζωή τους. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ναι. Δεν γιατί είναι καθόλου η ενότητά τους. Ακριβώς. Και οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς, κάθε άλλο παρά επιθυμούν να μπλέκουν σε αυτού του είδους τον εκβιασμό και στα εθνικιστικά παιχνίδια κτλ. Και στα σχέδια της Άγκυρας. Άρα λοιπόν είναι λογικό ακόμη και να δυσφορούν απέναντι σε όσους παίζουν αυτό το εργάκι ή προσπαθούν να το εξυπηρετήσουν κτλ. Τώρα, Φάνη, τι γίνεται εκεί. Δρακόντια τα μέτρα. Στο Σύνταγμα, έτσι, στη Μεγάλη Βρετανία είναι ο κύριος Τσαβούσογλου. Ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα και από μένα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, όπου στη σουίτα του τετάρτου ορόφου διαμένει ο κύριος Μελβούλου Τσαβούσογλου, όσο και σε όλες τις περιοχές από όπου περνάει. Εκατοντάδες φανεροί αλλά και μυστικοί αστυνομικοί για την ασφάλεια του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος 14ο συναντάται με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και αργότερα με τον ομόλογό του κύριο Δένδια στο Υπουργείο, προτού φύγει για να παραστεί, όπως μαθαίνω, αργά το μεσημέρι σε Υπουργικό Συμβούλιο στην Άγκυρα. Αστακώς μέσα το ξενοδοχείο σε όλους τους ορόφους, όχημα της ΕΚΑΜ βλέπετε τώρα παρκαρισμένο απ' έξω, ενισχυμένες πεζές πορυπολίες στους δρόμους, αστυνομικοί παρατηρητές σε ταράτσες, επιτήρηση από αέρος, ακόμη και με ελικόπτερο μαθαίνω, σταδιακό κλείσιμο των δρόμων, ενώ κλιμάκια της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής είναι υπατμών και για τυχόν προβοκάτσια από κάποιους ή ακτιβιστικές ενέργειες ή και απλές συγκεντρώσεις. Γι' αυτό ελέγχεται και κάθε κάλεσμα στο διαδίκτυο. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και σε τυχόν τουρκικούς στόχους όπως η τουρκική πρεσβεία. Ναι. Εντάξει. Είναι το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, έτσι. Ναι. Ακολουθείτε και για την επίσκεψη και κάθε ξένου άλλου ηγέτη. Απλώς αυτή τη φορά πληροφορούμε ότι είναι ακόμη πιο ενισχυμένο για τη τυχόν προβοκάτσια την οποία φοβούνταν και φοβούνται ακόμη οι αστυνομικοί. Ναι. Καλά. Δεν ξέρω αν φοβούνται.
Πάντως η δουλειά τους είναι και αυτή είναι η αποστολή. Είναι να αποκλείσουν ακριβώς, κάθε τι. Ναι, να αποκλείσουν που και θα αυτό μπορούσε, το μικρό σωστά, σωστά. Ναι. Να διαταράξει αυτή την επίσημη επίσκεψη. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα, Χριστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, τώρα από την πλευρά, παιδιά. Εντάξει. Είδαμε από το πρωί να το ξαναδούμε αυτό το πλάνο στην, για την επέτειο της άδωσης στην Αγία Σοφιά. Τι κιτσαριό είναι αυτό το πράγμα. Πόσο μεγάλη προσβολή είναι. Και αποκαλύπτει και την αισθητική του ανθρώπου. Κοίτα, πρόσεχε να δεις τι έχει... γίνεται τώρα. Δεν μένουμε στην πρόκληση, στη νέα πρόκληση, ναι, έτσι. Ναι. Μένουμε στο αισθητικό, γιατί πραγματικά είναι τόσο kits. Μα είναι δυνατόν να βεβηλώνεις έτσι, ένα παγκόσμιο μνημείο, ρε παιδί. Ναι, γιατί απευθύνεσαι... Η κακογουστιά στο μεγαλείο της. Σε ποιους απευθύνεσαι. Απευθύνεσαι σε ένα κοινό, το οποίο ουσιαστικά θέλει να βλέπει αυτά τα πράγματα. Προσφέρει θέαμα. Μα σε ποιους απευθύνεσαι, στους οπαδούς του Μπακτσελία. Δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο. Και εκεί απευθύνεται. Μα υποτίθεται ότι έχεις αγωνία για τον Biden, να σε δεχθεί ο Biden και τα λοιπά. Για να δείξει το μεγαλείο του, γιατί αυτό έτσι πως το βλέπεις για εκείνους, προφανώς φαίνεται ένα μεγαλειώδες σκηνικό. Προσφέρει θέαμα και γιατί δεν μπορεί να δώσει και άλλο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δοκιμάζεται οικονομικά, είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης η τουρκική οικονομία. Βλέπετε ότι προσπαθεί να κάνει. Σας θυμίζω επίσης ότι πριν από αυτό το kits που βλέπουμε τώρα, στις τηλεοράσεις της Τουρκίας προβάλλονται διάφοροι στρατιώτες οπλισμένοι σαν αστακοί στις ασκήσεις, έτσι να καταλάβουν τους πάντες και τα πάντα. Όχι, αλλά δίνει θέαμα. Αυτό δίνει. Και προσπαθεί προφανώς να καλύψει και τις καταγγελίες του αρχιμαφιόζου. Ο οποίος έχει απειλεί κάθε μέρα ότι θα βγάλει κάποια στοιχεία, παιδιά. Και είναι ανόητη η τουρκική κοινή γνώμη. Δηλαδή, βλέπει αυτό το πράγμα, το virtual, αυτό το. Προφανώς ένα μεγάλο μέρος αυτή είναι η αισθητική. Κακό, στο χαμένο πράγμα. Ναι, γιατί φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις δεν είναι ανόητη. Πέφτει το κόμμα του και ο κ. Ερντογάν. Προσπαθεί όμως να απαντήσει στη μεγάλη πίεση που δέχεται μέσα και έξω με αυτό το kits. Με παλιά σκοπής νομίσματα. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Για τον δυτικό όταν πολιτισμό. Όταν βγαίνει ο αρχιμαφιόζος. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι πουλάει την ίδια ώρα τη σχέση του, τις δυνατές στρατηγικές σχέσεις του με τη Δύση, με το Λευκό Οίκο, με τη Μόσχα, με τον Ερντογάν. Πουλούσε αυτό. Το Λευκό Οίκο το πουλούσε. Το πουλούσε. Τώρα πουλάει μόνο με τη Μόσχα. Γιατί αν θα ξαναπουλήσει με το Λευκό Οίκο, θα φανεί τον Ιούνιο μετά τη συνάντηση με τον Biden. Έχουν αναγνωρίσει και οι Τούρκοι ότι δεν είναι οι σχέσεις όπως ήταν με τον Τραμπ. Ούτε η διπλωματία των γαμπεών πιάνει, ούτε τίποτα άλλο. Και σας θυμίζω ότι και η Ζαχαράκη μας λέει συνέχεια ότι θεωρεί ο Ερντογάν ότι θα τον γυρίσει τον Biden μόλις τον δει. Θα τον γοητεύσει με την πολιτική του και με την εφάδειά του. Δεν ξέρω. Αν βάλει τέτοια βίντεο, δύσκολα. Ναι, γι' αυτό το λέω ότι δίνει αυτό το πράγμα. Δίνει θέαμα γιατί δεν μπορεί να δώσει άλλο. Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι το θέμα με τον αρχιμαφιόζο, θα το συζητήσουμε φαντάζομαι στην πορεία, δεν είναι επεξεγέλασε. Είναι σημαντικές καταγγελίες, θα μου πείτε από πού έρχονται. Εν πάση περιπτώσει, αυτός δηλώνει από κάποιον φίλος που πιθανά ξέρει. Και ξέρει και τον Ερντογάν. Λοιπόν, παιδιά, να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε να σε διαφημίσεις. Τα δώρα μας. Για να δω τώρα. Θέλω να δω την αντίδραση 40 παρακαλώ πολύ με το δώρο που θα δώσει η κυρία Κουτροκόη. Λοιπόν. Για πάμε. Το Penelope Village, Γιάννη, ανοίγει στις 18 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν θα το χαρείς εσύ, εγώ ή ο Άκης. Θα το χαρούμε σίγουρα. Λιβάδι, ξέρεις τώρα. Οι φίλοι μας, έτσι, δωρεάν 2 δωμάτια για 4 άτομα, με πρωινό για 4 ημέρες, το καλό Λιβάδι, καταπληκτικά. Με πανοραμική θέα στη θάλασσα τα δωμάτια σας, εξωτερική πισίνα, υδρομασάζ, δωρεάν Wi-Fi και αυτή την υπέροχη, απέραντη θέα στο Αιγαίο. Θα χαλαρώσετε, θα ηρεμήσετε. Θα κολυμπήσετε σε αυτά τα νερά, τα καταπληκτικά. Κοίτα μια παραλία, φοβερή. Ναι. Μόλις 6 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Μυκόνου, 15 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη χώρα της Μυκόνου. Μπείτε στο penelopevillage.gr να δείτε όλες τις παροχές του Penelope Village. Νομίζω ότι αξίζει. Μέσω του 14999 το διεκδικείτε από σταθερό κινητό ή με μήνυμα open κενό. Και το ονοματεπώνυμό σας. Το κάνεις εικόνα, Planet Mykonos, Mykonos TV, πότε το οι βουτιές του Γιάννη Σαραντάκου στο καλό Λιβάδι. Στο τέλος της εβδομάδας. Το κάνεις εικόνα αυτό. Δίνετε και 2 δωμάτια, έτσι. Ναι. 2 δωμάτια για 4 άτομα. Μπορεί να είναι είτε παρέα, είτε ζευγάρια, πιο δίπλα η κυρία. Είτε οικογένεια, είτε οτιδήποτε. Ποια κυρία πάλι βλέπω πιο δίπλα. Όχι, είμαστε εμείς στις παραλίες Mykonos, το Mykonos TV και το Planet Mykonos δείχνει τις καλύπηγες κυρίες που κάνουν τις βουτιές τους κτλ. Για φαντάσου τώρα να έχεις και εσύ μια θέση σε όλο αυτό. Ενδυμασία. Παιδιά, το καλοκαίρι έχει 40 βαθμούς. Τι θέλετε να βάλουμε, μπουργκα. Σωστά, όχι. Να είμαστε από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή. Καθόλου. Για δείξε λίγο καλό Λιβάδι, κύριε Αντώνη, δείξε λίγο καλό Λιβάδι, λίγο παραλία. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι σου. Κυρίες, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε. Αυτό είναι το Penelope Village.
που είναι εκεί, σε αυτή την παραλία. Αυτό, στο καλό λιβάδι. Δεν είχε λίγο να το πεις. Κοίταξε να δεις κάτι νερά. Δεν ξέρεις να πιείς, να βουτήσεις. Λοιπόν, και... Δώσε εσύ τώρα το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, παιδιά, της, το Toyota, το SUV, το CHR Hybrid. 24.000 ευρώ η αξία του, μέσα από το 14.99, καθόλου. Γιατί θες και ένα SUV να κάνεις τις βόλτες σου εκεί πέρα. Πάμε, πάμε. Επιστρέφουμε, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό σε όλους. Ξεκίνημα σε όλους και σε όλους σας. Εδώ λέμε και εβδομάδα τα δικά μας. Εμβολιασμού, έτσι, για την εκπομπή. Την Πέμπτη, εγώ. Δεύτερη δόση την Πέμπτη. Εσύ Σάββατο. Σάββατο. Δεύτερη σάββατο, δόση απόγευμα, το Σάββατο. Το βράδυ, εγώ. Ναι. Τι εννοείς. Απόγευμα. Οπότε θα ωραία, όχι βράδυ. Βράδυ. Ναι, 8 και 20. Αυτή τη φορά δεν θα πάτε μαζί. Όχι, δεν θα πάμε μαζί. Πώς το κάνατε αυτό, γιατί δεν κλείσατε μαζί το ραντεβού. Δεν θα πάμε μαζί. Και θα έχουμε και μια απόσταση για να πει ο ένας τον άλλον πώς αισθάνεται στη δεύτερη δόση. Λοιπόν, ναι, αλλά η Ντόρα μας περνάει. Θα ξέρουμε την Πέμπτη εμείς. Την Πέμπτη από τηλεφώνου θα ξέρετε, γιατί την Παρασκευή. Ναι. Την Παρασκευή που η Ντόρα θα έχει κάνει πια τη δεύτερη δόση. Ότι θα τη δούμε. Αν γίνει πράσινη, αυτό, αν βγάλει καμιά ουρά, θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε και για τώρα μου. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τριανταφύλου, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Καντήρχας στην Κωνσταντινούπολη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφύλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Βλέπουμε τη Μαρία τη Ζαχαράκη, βλέπουμε την Αλεξία Ντασούλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε καλημέρα να ξεκινήσουμε. Τις δύο κυρίες. Τις δύο κυρίες. Πριν ακούσουμε το σχόλιο του κυρίου καθηγητή. Να πάμε λίγο τώρα να δούμε αρχικώς στην Άγκυρα. Ναι. Τι λένε και αν προλάβαμε, Μαρία, να δούμε τα πρωτοσέλιδα, τι λένε για την επίσκεψη, για την πρώτη ημέρα. Ναι. Έτσι. Καλημέρα, λοιπόν. Ναι, είναι πράγματι εδώ σήμερα στο πρωτοσέλιδα, όχι πρώτη είδηση, αλλά είναι στο πρωτοσέλιδα και γενικότερο τύπος εδώ, τουρκικός τύπος, αυτό το Σαββατοκύριακο και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ειδικά το Σαββατοκύριακο, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την επίσκεψη, ειδικά επειδή ο κύριος Τσαβούσογλου πήγε και στη Θράκη και ήταν και το ζητούμενο, θα έλεγα, από την τουρκική ηγεσία και από τον κύριο Τσαβούσογλου να αναδειχθεί αρκετά αυτή η επίσκεψη, γιατί ουσιαστικά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θα λέγαμε ότι ήθελε να πάρει κάποιο είδους επικοινωνιακή ρεβάνς και αυτή τη ρεβάνς την πήρε ουσιαστικά στη Θράκη. Δεν ξέρουμε σήμερα τι θα γίνει στη συνέντευξη τύπου, αλλά ήδη κάποιο είδους ρεβάνς, τουλάχιστον επικοινωνιακή, την πήρε, γιατί έδειξε εδώ στα τουρκικά μίντια και στην τουρκική κοινή γνώμη ότι εμείς πήγαμε στη Θράκη, ότι είδαμε τους ομογενείς μας εκεί, όπου βρισκόταν και όπου στεκόταν, επαναλάμβανε φυσικά τη λέξη τουρκική όπως ήταν αναμενόμενο. Επομένως, όλο αυτό ήταν μια τροφή εδώ για τα μίντια, προκειμένου να αναδείξουν ακόμη περισσότερο αυτήν την επίσκεψη του κύριου Τσαβούσογλου. Στην Άγκυρα ήταν την προηγούμενη φορά που ο κύριος Δένδιας, όπως τουλάχιστον λέει εδώ η Τουρκία, ότι το έκανε για επικοινωνιακούς αντίστοιχα λόγους για να απευθυνθεί στην εσωτερική ελληνική κοινή γνώμη. Το ίδιο λοιπόν και ο κύριος Τσαβούσογλου χθες απευθύνθηκε ουσιαστικά στο εσωτερικό του ακροατήριο με αυτήν την πεντάωρη επίσκεψη στη Θράκη. Τώρα σήμερα φυσικά θα έχει τις συνομιλίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το γνωρίζουμε, και τον Νίκο Δένδια. Εδώ αυτό που αναμένει η Τουρκία, βασικά η Άγκυρα, είναι να κλειδώσει κάποιο ραντεβού μεταξύ των δύο ηγετών, μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν. Το έχουμε ξαναπεί, γίνεται και αυτό περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους, όχι ότι θα έχει κάποιο ουσιαστικό πολύ αποτέλεσμα, αλλά θεωρούν ότι μπορεί με αυτήν την συνάντηση να δείξουν προς τη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία επιδιώκει το διάλογο, επιδιώκει να είναι σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και να έχει θετική ατζέντα, καλή και καλή σχέση με τους γειτονές της, εν όψη βέβαια και του ραντεβού της 14ης Ιουνίου του κυρίου Biden με τον κύριο Ερντογάν. Τώρα, η Άγκυρα επιδιώκει ουσιαστικά, θα ήθελε να επιστρέψουν οι σχέσεις σε αυτό το κλίμα που επικρατούσε πριν το περσινό καλοκαίρι. Το περσινό καλοκαίρι ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σχέσεις επιδεινώθηκαν πάρα πολύ με τα πλοία στη Μεσόγειο, τα τουρκικά πλοία. Και αυτό που θέλει τώρα είναι ένα κλίμα ηρεμίας.
Και πάλι, όπως είπαμε, για να δείξει ότι έχω άλλες μπόρες να αντιμετωπίσω πρώτα απ' όλα. Έχω την μπόρα της Αμερικής, έχω τις μπόρες της οικονομίας. Θέλω να επικρατεί τουλάχιστον με τον γείτονά μου απέναντι κάποια σχετική ηρεμία, ώστε να μην έχω και εκεί ένα μέτωπο ανοιχτό. Πάντως, να πούμε ότι την ίδια ώρα βέβαια που γινόταν η επίσκεψη της Αβούσογλου στην Αθήνα, εδώ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας βγήκε εκπρόσωπος του Υπουργείου και έκανε κάποιες δηλώσεις που ουσιαστικά δυναμίτησε το κλίμα με την Ελλάδα και δεν θύμιζε σε τίποτα αυτή τη θετική ατζέντα που θέλει ο κύριος Τσαβούσογλου, όπως λέει τουλάχιστον και έλεγε στους δημοσιογράφους, να δημιουργήσει στην Ελλάδα. Κατηγόρησε τη χώρα μας για μια άσκηση που έγινε στο Νότιο Αιγαίο στις 19 Μαΐου, που είναι για τους Τούρκους εδώ εθνική γιορτή, όπως αντίστοιχα και για μας είναι η μέρα μνήμη, είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων. Κατηγόρησε λοιπόν την Ελλάδα ότι δεν σέβεται εθνικές και θρησκευτικές εορτές της Τουρκίας και άρχισε να μιλάει πάλι και να λέει ότι η Ελλάδα προκαλεί, η Ελλάδα παρανομεί, η Ελλάδα είναι αδιάλακτη, η Ελλάδα δεν συνομιλεί. Και από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει, δηλαδή αυτό το κλίμα συντηρείται εδώ στον τουρκικό τύπο και στην Άγκυρα. Με δύο πρόσωπα θα λέγει κανείς. Μία κουβέντα που έχει τη σημασία της σήμερα, μία κουβέντα μόνο, επειδή η Γενής Αφάκ σήμερα βγαίνει με ένα πρωτοσέλιδο που αναφέρει τρίτο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν μέσω του Πεκέρ, δηλαδή του μαφιόζου. Εκεί βλέπουμε τη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν και αυτό που είναι η εφημερίδα είναι ότι ο Τζο Μπάιντεν έβγαλε τον Πεκέρ από το ράφι, όπως λέει χαρακτηριστικά, προκειμένου να χτυπήσει αυτή τη στιγμή τον Ερντογάν και ότι πρόκειται για το τρίτο πραξικόπημα που γίνεται κατά του Ερντογάν. Α, κατηγορεί δηλαδή, τον Μπάιντεν για την ιστορία του Πεκέρ. Νομίζω, Μαρία, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Το έχει κάνει, αλλά τώρα βγαίνοντας και η φιλοκυβερνητική εφημερίδα και λέγοντας ότι ο Μπάιντεν οργανώνει πραξικόπημα μέσω του μαφιόζου κατά της Τουρκίας και του Ερντογάν, καταλαβαίνουμε και αυτό τι μήνυμα είναι λίγο πριν από αυτή την κρίσιμη συνάντησή τους, βέβαια. Ερντογάν-Μπάιντεν. Και τι πιέσεις γίνονται και από τις δύο πλευρές. Μην ξεχνάμε ότι ήρθε και η κυρία Σέρμαν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο και τα είπε πολύ χοντρά, να το πούμε. Και τώρα βγαίνει η Γενής Αφάκ με αυτόν τον τίτλο. Ενδιαφέρον. Για πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Σούλη-Αλεξία. Τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, πώς τα είδε τα πράγματα μέχρι στιγμής. Καλημέρα. Λοιπόν, η προσοχή είναι στραμμένη γύρω στις 11 η ώρα, οπότε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας θα ανέβει στο Υπουργείο Εξωτερικών για τη συνάντησή του με τον κύριο Δένδια. Θα έχει προηγηθεί μια σύντομη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στις 10 και 4. Στη 1 και 4 προβλέπονται να γίνουν οι δηλώσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα είναι όμως πάρα πολύ σύντομες, υπό την έννοια ότι στις 2 η ώρα ο κύριος Τσαβούσογλου πρέπει να αναχωρήσει γιατί έχει υποχρεώσεις στην Τουρκία. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: να μην γίνουν ερωτήσεις, δηλαδή μέσα να μπουν μόνο οι κάμερες από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επομένως λοιπόν δεν θα γίνουν ερωτήσεις, θα είναι κοινές δηλώσεις στον τύπο. Ωστόσο σας θυμίζω ότι και στην Άγκυρα δεν προβλέπονταν ερωτήσεις και ωστόσο είχαμε αυτό το πινκ-πονγκ μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών. Για την ώρα ο προγραμματισμός είναι να υπάρξουν χαμηλά οι τόνοι. Θα δούμε αν ο κύριος Τσαβούσογλου θα θελήσει να πάρει κάποια ρεβάνς εντός ελληνικού εδάφους και να θελήσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με τις δηλώσεις του στον κύριο Δένδια. Αλλά ακούγοντας τώρα τη Μαρία Ζαχαράκη να λέει ότι ο κύριος Τσαβούσογλου, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, νιώθει ότι πήρε τη ρεβάν στη Θράκη, μου δίνει την εντύπωση ότι μέσα στη Υπουργείο Εξωτερικών θα έχει κρατήσει πιο χαμηλούς τόνους. Έτσι. Για να... Αυτό τουλάχιστον δείχνει. Και άλλωστε είναι τόσο σύντομο το χρονικό διάστημα που θα είναι οι δηλώσεις στον τύπο. Οπότε το κλίμα μάλλον θα είναι να γίνουν δηλώσεις χαμηλούς τόνους και μετά να αναχωρήσει ο κύριος Τσαβούσογλου. Πάντως χθες το βράδυ στην Ακρόπολη το δίπλο πήγε πάρα πολύ καλά. Κάθισαν οι δύο υπουργοί εξωτερικών και οι δύο υφυπουργοί εξωτερικών, ο κύριος Κώστας Φραγκογιάννης και ο κύριος Σεντάνο Νάλ. Δεν συζήτησαν καθόλου για πολιτική. Άλλωστε οι δύο υπουργοί γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια. Έχουν πολύ μεγάλη οικειότητα
μεταξύ τους. Συζήτησαν για όλα τα άλλα θέματα εκτός από πολιτική. Ήταν και δύο υφυπουργοί οι οποίοι είχαν προηγηθεί στην Καβάλα, είχαν μια συνάντηση εκεί και μιλήσαν για θέματα οικονομικής συνεργασίας. Επομένως, το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, που επομένως μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ καλύτερο κλίμα σήμερα, για να μην έχουμε αυτή την σκληρή αντιπαράθεση στην 1 και 4 το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά το ταξίδι στη Θράκη και την επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσογλου, η Αθήνα λέει ότι είναι ικανοποιημένη υπό την έννοια ότι δεν οργάνωσε ο κ. Τσαβούσογλου μια φιέστα, δεν μάζεψε κόσμο, δεν πήγε στα απομακοχώρια. Υπήρχε μια σκέψη, μια ανησυχία εντός εισαγωγικών ότι μπορεί να πήγαινε στο χωριό Πάχνη, όπου ο κ. Μητσοτάκης είχε κάνει την τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές. Και αυτή η τηλεδιάσκεψη και αυτές οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη προς τα παιδιά είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις στην Τουρκία. Αυτό δεν το έκανε ο κ. Τσαβούσογλου, δεν πήγε προς τα εκεί. Δεν έκανε κάποιες επίσης δημόσιες δηλώσεις. Για τα δεδομένα λοιπόν τα δικά τους και για τα δεδομένα των προηγούμενων επισκέψεων άλλων Τούρκων αξιωματούχων, ο κ. Τσαβούσογλου ήταν αναμενόμενος. Ήταν σχετικά μετρημένος. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται ότι μέτρησε στην ελληνική πλευρά. Έβγαλε, βέβαια, εξέδωσε μια ανακοίνωση ο κ. Δένδιας με το που απογειώθηκε το αεροσκάφος από την Αλεξανδρούπολη. Εξέδωσε μια ανακοίνωση που απαντούσε στον κ. Τσαβούσογλου στις αναφορές του για τουρκική μειονότητα και τουρκικά σχολεία. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, που του έλεγε ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και ότι πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αλλά, όπως είδατε, βγήκε αυτή η ανακοίνωση, αλλά λίγες ώρες αργότερα αγκαλιάστηκαν θερμά μπροστά στις κάμερες κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Αυτό νομίζω είναι το κλίμα. Ας και ελπίσουμε. Δεν φαίνεται να υπάρχει ότι θα υπάρχει αυτή η ένταση όπως είδαμε στην Άγκυρα τον Απρίλιο. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι ο κ. Τσαβούσογλου θα παραμείνει σε αυτούς τους χαμηλούς τόνους και θα σεβαστεί την φιλοξενία. Κύριε καθηγητά, πώς βλέπετε να γίνεται το πράγμα? Και το ερώτημα είναι τι περιμένουμε από όλα αυτά. Ακόμη κι αν προγραμματιστεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, τι μπορούμε να περιμένουμε? Ποιο είναι το μέγιστο που μπορούμε να περιμένουμε? Ναι, κοιτάξτε, στην παρούσα φάση βρισκόμαστε σε μια φάση οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έτσι, από το εκεί που ήταν στον Άδερ η εμπιστοσύνη. Προσπαθούν οι δύο χώρες να χτίσουν λιγά και να προσπαθούν να συνομιλήσουν. Mm-hmm. Να πέσουν οι τόνοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε κάποια επίλυση των ζητημάτων που μας χωρίζουν. Το ενδιαφέρον είναι, με την αναφορά του κ. Τσαβούσογλου σε θετική ατζέντα, που θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι κάτι που το έθεσε ο κ. Δένδιας στην Άγκυρα, όταν είχε πάει με τον κ. Φραγκογιάννη και η Ελλάδα έκανε προτάσεις προς μια θετική ατζέντα. Είναι μια έμεση αναγνώριση ή αποδοχή του τουρκικού πλαισίου στα ελληνοτουρκικά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα συμπεράσματά της πάντα αυτό λέει, ζητάει μια θετική ατζέντα. Και το γεγονός ότι δύο χώρες χρησιμοποιούν αυτή την ορολογία σημαίνει ότι η Τουρκία έμεσα την αναγνωρίζει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσει να αλλοιώσει τα αποτελέσματα. Αυτό που αποσκοπεί ουσιαστικά η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι να φανεί ότι όντως θέλει μια προσέγγιση με την Ελλάδα, ότι θέλει μια προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στα θέματα αναβάθμισης της Θελωνιακής Ένωσης, που θα βοηθούσε την οικονομία της. Και το γεγονός ότι θα γίνει μια συνάντηση με τον Biden, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνάντηση, ότι θα γίνει ενδεχομένως μια συνάντηση με τον Μητσοτάκη, μεταξύ του Ερντογάν και του Μητσοτάκη στην Σύνοδο Κορυφής. Αυτό ενισχύει τον ίδιο τον Ερντογάν τελικά. Δηλαδή η κυβέρνηση τουρκική που βάλεται εσωτερικά σε πολλά μέτωπα, πολιτικά, οικονομικά και ούτω καθεξής, μπορεί να δείξει ότι κοίταξε, μας υπολογίζουν εμάς στην Ευρώπη. Και στη Δύση. Κατάται και από το επιτέλεσμα, κύριε καθηγητά, των συναντήσεων βεβαίως. Το ότι θα συναντηθεί ο Biden με τον Ερντογάν δεν σημαίνει ντε και καλά ότι θα πάει και όπως πρέπει η συνάντηση. Ναι, εντάξει. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, δεν θα γινόταν η συνάντηση. Και ποια είναι τα ωφέλη που αναμένονται και από αυτή τη συνάντηση και από αυτή την, μέχρι τώρα τη στρατηγική τους, ας πούμε? Ποια είναι τα ωφέλη που αναμένονται να έχουν αποκατάσταση, οι... αποκατάσταση λίγο των σχέσεων. Μην ξεχνάμε ότι οι συζητήσεις γίνονται σε πολλαπλά επίπεδα. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα, όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη, είχε έρθει στην Τουρκία πριν μερικές ημέρες η υπουργός εξωτερικών, τον είπα, η κυρία Σέρμαν, αλλά επίσης είχε έρθει ο ειδικός απεσταλμένος για τη Λιβύη,
των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, όπου έκανε και δηλώσεις και... Άρα εδώ δεν μιλάμε για επίμηση. Οι καλές σχέσεις περνάνε από τους S-400. Δηλαδή θέλω να πω ότι τους γειτονές έχουν ταράξει τα τελεσίγραφα οι Αμερικανοί και κάποια στιγμή αποτυλώνουν. Δεν περνάνε μόνο από εκεί. Ίσα-ίσα από ο κύριος Νόρλαντ, ο κύριος Ρίτσαρντ Νόρλαντ, ο ειδικός απεσταλμένος για τη Λιβύη, αναζητά μια προσέγγιση Αιγύπτου, Τουρκίας, και στήριξε αυτή την προσέγγιση. Ένα πακέτο για τα θέματα της Λιβύης. Σωστά. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο τα S-400. Τα S-400 όντως πρέπει κάτι να κάνει η Τουρκία εκεί πέρα, να βρει τη λύση, να τα παρατήσει. Αυτό είναι σοβαρό το ζήτημα. Άμα τα παρατήσει, παρατάει και το φίλο του Πούτιν όμως, έτσι. Ωραία. Εντάξει. Αλλά δεν σημαίνει ότι η Τουρκία. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν πάβει να είναι σημαντική χώρα σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Βλέπουμε ότι τα δεδομένα αλλάζουν. Στο Ισραήλ είδαμε τις ανακοινώσεις ότι μετά από 12 χρόνια χάνει την πρωθυπουργία ο Νετανιάχου. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό, αν υπάρχει νέα προσέγγιση πάλι Τουρκία-Ισραήλ. Δηλαδή, σε παρούσα φάση προσπαθεί η Τουρκία και στις συνομιλίες παρεπιπτόντως που γίνονται στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών και τις Αιγυπτιακές Αρχές, παρασκηνιακά έχει και ρόλο η Τουρκία εφόσον επηρεάζει τη Χαμάς στα Παλαιστινικά εδάφη. Δηλαδή η Τουρκία προσπαθεί να δείξει ότι πρώτα απ' όλα είναι σημαντική χώρα, περιφερειακή, και η σημασία της δεν αλλοιώνεται από το γεγονός ότι οι σχέσεις Ερντογάν με την Αμερική και την Ευρώπη δεν είναι στις καλύτερες τους αυτή την παρούσα φάση. Δύσκολα. Πάντα από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως εδώ δεν μιλάμε για επίλυση, μιλάμε για την επίτευξη ενός μορατόριου μεγάλης διάρκειας. Ακριβώς. Τώρα, το πόσο μεγάλη η διάρκεια θα γίνει αυτό. Και πόσο μορατόριο. Βέβαια. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου. Να δούμε και τον Παναγιώτη Βαλασόπουλο, να δούμε τι λέει και το Βερολίνο για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας σήμερα. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποδεσμεύσαμε και την Αλεξέντα Σούλη, η οποία σήμερα έχει. Αλεξία, να κάνει... Α, θα την ξαναέχουμε. Ωραία, ωραία. Με συγχωρείτε. Έλα, Παντελή. Λοιπόν. Καλημέρα. Ρίχνοντας μια ματιά στο γερμανικό τύπο, ναι, σχετικά τι αναφορές υπάρχουν αυτό το Σαββατοκύριακο για την Τουρκία, υπάρχει ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ το γερμανικό τύπο, όλες τις μεγάλες γερμανικές εφημερίδες. Ναι. Έχουν ρεπορτάζ και σχόλια για αυτό το θέμα. Πρόκειται για το θέμα το τζαμί που εγκαινιάστηκε στην πλατεία Ταξίμ. Αυτό το πολύ μεγάλο τζαμί που εγκαινιάστηκε το Σάββατο στην πλατεία Ταξίμ, την Παρασκευή μάλλον, που το θεωρούν ότι είναι ένα χαστούκι του Ερντογκάν στο κοσμικό κράτος. Η πλατεία Ταξίμ, το σύμβολο του Κεμαλισμού, εγκαινίασε εκεί ένα τεράστιο τζαμί δίπλα στο μνημείο του Κεμάλ, απέναντι από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, η οποία δέσποζε εκεί στην πλατεία. Οι εφημερίδες αναφέρουν ότι έδωσε άλλο ένα μήνυμα υπέρ της μουσουλμανικής ισλαμικής Τουρκίας ο Ερντογκάν και ένα χτύπημα, ακόμα άλλο ένα χτύπημα στους κεμαλιστές, δείχνοντας ότι είναι ο μεγάλος εχθρός του κοσμικού κράτους αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη, λένε, να χτιστεί άλλο ένα τζαμί πάνω στην πλατεία Ταξίμ. Απλά ήθελε να βάλει και εκεί άλλο ένα σύμβολο του Ισλαμισμού στην καρδιά της κοσμικής Τουρκίας. Για το είδαμε και στη συνέχεια, ναι, και με την φιέστα που οργανώθηκε στην Αγία Σοφία, ότι εκεί ο κύριος Ερντογκάν έβαλε τον εαυτό του δίπλα στον Μωάμεθ τον Πορθητή. Ουσιαστικά, το είπατε και εσείς προηγουμένως, αναφερόμενος στο εσωτερικό ακροατήριό του, τους Ισλαμιστές, τους Εθνικιστές και βέβαια βάζοντας και πάλι απέναντί του το κοσμικό κράτος και τον κεμαλισμό. Αυτό όμως είναι λίγο οξύμορο. Απ' τη μία θέλει να έχει ένα αποτέλεσμα από αυτές τις επαφές του με τη Δύση. Ναι. Από την άλλη βλέπουμε... Είναι το ίδιο πράγμα που συζητάμε και με τη φιέστα. Ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, ναι, 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 προς το εσωτερικό, ναι, του ακροατήριο. Δεν ξέρω, Μαρία, αν αυτό το αντιλαμβάνονται στην Τουρκία. Θέλω να πω, προφανώς οι δημοσκοπήσεις, το έχει πληρώσει όλο αυτό στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά οι Τούρκοι το αντιλαμβάνονται, βλέπουν δηλαδή... Μια τελείως διαφορετική, έτσι, από τη μία πλευρά, τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Δύο πρόσωπα, ρε παιδί μου. Ναι. Μα τα δύο πρόσωπα. Οι Τούρκοι βλέπουν εδώ τι συμβαίνει.
Κοινή γνώμη, ο μέσος Τούρκος, έτσι, βλέπει όλες αυτές τις φιέστες, βλέπει όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν, που υπόσχεται τις διόρυγες Κωνσταντινούπολης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και φυσικά τους μοιάζει πάρα πολύ τσέπη τους αυτή τη στιγμή, είναι λογικό, γιατί έχει εξανεμιστεί ο μισθός που παίρνουν, έχει εξανεμιστεί το ίδιο τους το νόμισμα. Δεν βλέπουν τόσο πολύ αυτή την αντίφαση, αλλά και πάλι θέλω να πω ότι και όλα αυτά τα εντυπωσιακά που ήταν κάποτε εντυπωσιακά, τώρα πλέον ο τουρκικός λαός δεν τα χάβει, να το πω έτσι. Ναι. Γιατί δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και πέρυσι με την Αγία Σοφία, αυτό που έγινε, δεν του βγήκε δημοσκοπικά, δεν πήρε μονάδες παραπάνω ο κύριος Ερντογάν. Ίσα ίσα άρχισε και έπεφτε από πέρυσι, δηλαδή, που έχει κάνει αυτές τις κινήσεις, και φέτος που συνεχίζει με αυτά που λέμε, να φουσκώνει το εθνικό αίσθημα ουσιαστικά του Τούρκου, δεν αποδίδουν τελικά. Γιατί υπάρχει και η αντιπολίτευση πλέον που έχει ανδρωθεί και η αντιπολίτευση δείχνει πάρα πολύ το χάλι της οικονομίας και ο κόσμος έχει αρχίσει και πείθεται, έχει αρχίσει και ακούει την αντιπολίτευση εκεί που λέγαμε ότι η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη ουσιαστικά. Έχει λοιπόν ακούει όλες αυτές τις φωνές που βγαίνουν από την αντιπολίτευση. Έχει τώρα τελευταία και αυτά τα σκάνδαλα που βγαίνουν με τη μαφία. Ναι. Ο κόσμος τα πιστεύει. Έχουν βγει οι δημοσκοπήσεις και λέει ότι ναι, πιστεύουμε ότι το κράτος έχει κάποιες σχέσεις με το λεγόμενο βαθύ κράτος ή με τη μαφία, όπως ονομάζεται πλέον τώρα. Έτσι. Και επηρεάζεται από αυτές τις καταστάσεις, τις αρνητικές, και γι' αυτό στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε να έχει πέσει τόσο πολύ ο κύριος Ερντογάν. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να σου πω τώρα, δεν βλέπει την αντίφαση αυτή, που, όπως τη βλέπουμε εμείς απ' έξω. Έτσι, τι δείχνει στην λοιπόν, κοινή γνώμη. Καλημέρα, και παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαρία και στην Αλεξία και στον Παντελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, λοιπόν. Τα έχουν λύσει οι Αμερικανοί αυτά, έτσι. Με τη φράση είναι η οικονομία ανόητε. Ναι, ναι. Που είχε πει ο στρατηγός της καμπάνιας του Κλίντον όταν ο Μπούς είχε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράκ και έχασε τις εκλογές. Το έχει ξαναπεί αυτό, ναι. Τα έχουν λύσει αυτά, παιδιά. Ό,τι και να κάνει, δηλαδή όλη την κίτς να κάνει, να δείξει ότι καταλαμβάνει τα πάντα. Είναι οικονομία στην Ελλάδα. Δεν είναι παχύ τόσο τόνο. Αυτές οι σχέσεις, παιδιά, με συγχωρείτε, κοστίζουν πάρα πολύ. Και όταν ο άλλος δεν έχει το ψωμί να φάει και το βλέπει. Και ακούει και τον Αχινονό. Και ακούει και τον Αχινονό να λέει διάφορες ιστορίες. Κάποια στιγμή, όσο και στρατευμένος να είναι ο άλλος, όσο και φοβισμένος να είναι ο άλλος, μήπως έχει μπελάδες να αντιδράσει. Κάποια στιγμή του τρίβει, δηλαδή. Στιγμή... Κάτσε. Εγώ δεν έχω να πάω. Κάποια στιγμή να σου λέει, θα κάνουμε ταμείο. Η Λόρδα, λοιπόν. Οι κακουχίες κτλ. Στην Ελλάδα, να σου πω μια φράση, μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί ξεκινάνε κωδικός περιφέρεια για τους πολιτικούς αρχηγούς. Μητσοτάκης αστυπάλαια με ηλεκτροκίνηση. Μητσοτάκης μετά τα Χανιά, να το πω γιατί ήταν σημαντικό. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο ανάπτυξη για την Κρήτη, θέση εργασίας, αλλά και ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει πολύ την οδική ασφάλεια στο νησί, το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξεκολλάει το έργο, πολύ σημαντικό. Μητσοτάκης μαζί με Καραμαλή ξύγκυλαν και παρουσίασαν το έργο. Και την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, πάει στην Αστυπάλαια ο κ. Μητσοτάκης για ένα πολύ πρωτοποριακό, θα σε έλεγα, πρόγραμμα. Η Αστυπάλαια πάει να γίνει το πράσινο νησί. Αυτοκίνητα μόνο ηλεκτρικά θα υπάρχουν στην Αστυπάλαια σε βάθος χρόνου. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει με χορηγία της Volkswagen. Ήδη θα παραληφθούν τα πρώτα αυτοκίνητα ηλεκτρικά, με στόχο όλα τα αυτοκίνητα στην Αστυπάλαια να είναι ηλεκτρικά σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Τσίπρας από την άλλη μεριά, σήμερα μεταβαίνει, είχε πάει στην Ηλία. Επίσης, μια περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω μιας ανακατανομής τμήματων στα πανεπιστήμια. Γεγονός που είχε προκαλέσει και την έκρηξη του βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κώστα Τζαβάρα, ο οποίος είχε απειλήσει επίσης και με παρέτηση. Μετά την Ηλία πάει Χαλκίδα ο κ. Τσίπρας σήμερα, όπου εκεί θα έχει επαφές και με τους εργαζόμενους στη Λάρκο, μια επίσης εταιρεία που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο πρόσφατο παρελθόν. Και ο κ. Τσίπρας περιμένει να κατατεθεί στη Βουλή, να πάει στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για το εργασιακό, που θα είναι η μητέρα των μαχών για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και όπου εκεί θα μιλήσουν και για το σκοτεινό διάλειμμα, την Παρασκευή ζήτησε να παρέμβει. Ήδη μίλησαν, μα γι' αυτό πήγε. Έτσι, μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γιάννη, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς να δώσουμε τη Μύκονο. Να δώσουμε τη Μύκονο, παρακαλώ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Πενέλοπε Βίλατς, έτσι, 18 Ιουνίου ανοίγει το Πενέλοπε Βίλατς και προσφέρει σε έναν τυχερό δωρεάν 2 δωμάτια για 4 άτομα με πρωινό για 4 ημέρες. Μπείτε στο Πενέλοπε Βίλατς να δείτε όλες τις παροχές του καταλήμματος μέσω του 14
9-9-9 από σταθερό κινητό ή με μήνυμα open κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Και με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε, παιδιά, και το SUV της Toyota, το CHR Hybrid, με 3 χρόνια αξίας 24.000 ευρώ, με 3 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και πάρα πολλές εγγύσεις. Διάλειμμα και επιστρέφω. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα είδαμε να ευχηθούμε. Είδαμε το κύριο Τσαβούσογλου, είδαμε τα τέτοια. Ήρθε η ώρα. Εγώ πάω να πω, τελειώνει ο Μάιος, μπαίνει ο Ιούνιος. Εντάξει, πες τα πώς θα είναι ωραία. Είναι ωραία, είναι ωραία γιατί, κοίταξε να δεις. Πες μια καλημέρα στη Μαριάννα Γιώργαντή. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάμε τη δουλειά μας εδώ πέρα και το Σαββατοκύριακο έχουμε τις υποχρεώσεις μας. Είναι και κάτι άλλα παιδιά που δεν αφήνουνε πιτσίνα για πιτσίνα. Όχι. Δεν θα τη μαλώσεις που χαίρεται και τα νιάτα της τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν το δικαιούμαι. Εγώ τώρα είμαι μαζί της. Γούρδα, βουτά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδί. Δεν το δικαιούμαι. Μην το συζητάς. Εγώ, ναι, Μαριάννα μου, καλά μέσα κάνεις. Μέσα από την καρδιά μου. Ναι, ναι. Λέω στον κόσμο, αν δεν δουλεύει το Σαββατοκύριακο πρώτο Θεός, να πάει έστω μία φορά στη θάλασσα, παιδιά. Είναι ψυχοθεραπεία έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ πέρασα τέλεια, δεν ήθελα να γυρίσω. Έχει ένα ανανεωμένη σκέψη από τη Σουέση. Φουλ! Ευτυχώς τελειώσαν οι Αρβίλα, να ξέρεις. Με τη Μαριάννα. Εντάξει, πραγματικά είναι ανανέωση έτσι. Και εντάξει, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Εσείς πώς περάσατε, μιλάω τα δικά μου. Καλά, τα βλέπω κόσμο για το Facebook και από το Insta τα δικά μου. Εσείς κρύβεστε. Όχι, και τι ήταν, ανεβάζει. Α, όχι, η κυρία Κουτροκόη ανεβάζει τώρα. Ο Άκης είναι incognito. Incognito. Δηλαδή, μπορεί να έχει πάει και σε νησί και απόδραση και εμείς να μην το μάθουμε ποτέ. Incognito το χωριό. Έλα, πάμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Βέβαια, η επίσκεψη του κύριου Τσαβούσογλου κυριαρχεί. Ναι. Έθνος.gr, έτοιμος ο Δένδιας, αν ο Τσαβούσογλου θελήσει να πάρει ρεβάνς. Η Μυρεσία. Σήμερα οι 4 δοκιμασίες της επίσκεψης Τσαβούσογλου. Ελλάς Τζέρναλ, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Μητσοτάκης και Δένδιας θα τα πούν σήμερα με τον Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Newsbomb, σήμερα το τετατέ Τσαβούσογλου Δένδια, ποια θέματα θα θέσει ο ελληνικός Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλληνας ΙΠΕΚ, τι αναμένει η Αθήνα. Πρώτο θέμα, επίσκεψη Τσαβούσογλου, συναντήσει με Μητσοτάκη Δένδια μετά τις προκλήσεις στη Θράκη. Athens Voice, σε ισχύ το ψηφιακό πιστοποιητικό κορονοϊού, πώς εκδίδεται. Παιδιά, εκεί που καθόμουνα. Ναι. Μου έστειλε η κολλητή μου. Ναι. Έστειλε για το εμβόλιο. Άνοιξε και η δική μας πλατφόρμα. Και μου λέει, έλα, πάμε να το κάνουμε μαζί. Τη λέω, περίμενε και εσύ μόλις άνοιξε. Ναι. Όχι, μου λέει, πάμε. Ναι. Πολλοί μου έστειλαν ότι. Να πάτε να το κάνουμε. Ναι, να το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, καλά, εννοείται να το κάνουμε. Είσαστε και σε μεγάλη κινητικότητα εσείς. Ναι, αυτό ακριβώς. Κινητικότητα. Τώρα με συγχωρείτε. Μπορώ να μου μιλήσετε μια απορία. Θα πάω παρακάτω. Κυρία Λινάρδου, αρχισυντάκτρια φωνάζει. Θα πάω μισό λεπτό. Πώς είναι δυνατόν να γίνονται γάμοι, πώς να χορέψει, ας πούμε, η νύφη με τον πεθερό, ναι, που τη χόρευε, αλλά εντάξει, αν χόρευε ποτέ, χωρίς μουσική. Ναι. Είναι δυνατόν. Στους γάμους θα επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται η μουσική. Έχει δώσει διευκρίνηση ότι όχι ακόμη. Συγγνώμη, δεν επιτρέπεται η μουσική στους γάμους. Όχι τώρα. Θα γουδάνε οι καλεσμένοι, αν αναμανέ. Ένα να μανέ. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Ένα. Και όταν σηκώνεται ο γαμπρός με την πεθερά να χορέψετε, το πάνε μυρολόι. Ωραίο. Ωραίο. Συνεχίζουμε. Life.gr, σε ισχύει το ψηφιακό πιστοποιητικό. Με συγχωρείτε. Newsit, Ραφίνα, δίνουν τις φωτογραφίες του άνδρα που μεγάλο προσπάθησε θέμα, να αρπάξει 13χρονη. Φόβη πως το έχει ξανακάνει. Πόντος News, η έξοδος στο Παρχάρι, στιγμές και τελετουργίες από τα Παρχάρια του Πόντου. Και τέλος, News Beast, ελληνοτουρκικά, η ακτινογραφία του ταξιδιού του Τσαβούσογλου, σήμερα η συναντήση με Δένδια και Μητσοτάκη. Μάλιστα. Πέρα λοιπόν από το Σαββατοκύριακο που μπορούσαμε να ξεφύγουμε, οι άντρες, Ντόρα μου, δεν ξέρω αν το πέρασε και σε αυτό το βάσανο. Για πες. Όσο εγώ όχι, ήθελα να δούνε Champions League. Βέβαια. Και να ακούω εκεί στο ξαναδοχείο. Δεν έχετε τηλεόραση. Τηλεόραση να δούμε Champions League. Λοιπόν, ένας γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής στη Chelsea, μισό γιατί έχω σκονάκι, δεν τα ξέρω αυτά. Ναι. Μίκαελ Μπάλακ, αλλά είναι πολύ διάσημος και ωραίος εμφανίσιμος. Ναι, εγώ το ξέρω. Πήγε σε ένα σόου, αλήθεια, που χορεύαν γυναίκες. Ναι. Βλέπουμε εδώ, θα δούμε τα πλάνα. Και εκείνος έβλεπε το τελικό του Champions League. Βέβαια. Λογικό είναι, Μαριάννα μου. Συγγνώμη, δες πόσο ωραίες είναι οι γυναίκες δίπλα που χορεύουν. Ναι, αλλά ήταν τελικός του Champions League. Ένα λεπτό και, τώρα. Και είναι και ποδοσφαιριστής. Βλέπεις τη γυναίκα που είναι από πάνω του, που φοράει ό,τι περίσεψε από το ύφασμα, τέλος πάντων. Χορεύει η κοπέλα, ρε παιδί μου. Καλά κάνει, εγώ είμαι υπέρ. Και εσύ, που είσαι και άντρας, εντάξει, εμείς πες. Δεν θα κοιτούσες τη χορεύει και θα κοιτούσες την μπάλα. Είναι τελικό σαν προσδείξεις, είναι ιερό πράγμα αυτό. Κοιτάει την μπάλα.
Και είχαμε και ένα άλλο όμως με έναν ποδοσφαιριστή, ο Μάρκος Αλόνσο. Ναι. Έτσι, γύρισε στο ξενοδοχείο και ένας μάλλον τη χαρά του είπε λίγο κάτι παραπάνω. Ναι. Και δεν καταλάβαινε. Και προσπαθούσε να τον ξεσηκώσει και να του πει: πήραμε την κούπα, σήκω, πανηγύρισε. Αν δεν το κατάλαβε ότι κερδίσανε. Ήταν πολύ ζαλισμένος. Είχε πιει μάλλον κάτι παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Ναι. Και του φώναζε και του λέει Chelsea, Chelsea, σήκω να πανηγυρίσεις. Έτσι αυτό ήταν λίγο το παρασκήνιο. Και το πίστευε, δεν ήταν το φαβορί η Chelsea. Μάλλον... Δεν το πίστευε, άλλος χαράξει. Δεν μπορούσε το παλικάρι. Ήπιανε και κάτι παραπάνω λόγω του πανηγυρισμού, κατάλαβες. Τώρα, όπως είπε και ο Άκης, ήταν τεράστια διοργάνωση. Όλοι έλεγαν για αυτή την νίκη. Είναι πράγματι. Εντάξει, κάτι άλλο. Θέλετε. Έχεις. Έχω βεβαίως. Ναι, έλα, ώρες να κάθομαι Οπα, εδώ. Τι έχεις. Τι είναι αυτό με το παιδάκι. Ότι η θέληση, με τη θέληση μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και θα δούμε ένα βίντεο με ένα κοριτσάκι, είναι τόσο γλυκό, που προσπαθεί να ανέβει την κολόνα. Πέφτει. Στο τέλος όμως τα καταφέρνει, ανεβαίνει και μάλιστα πανηγυρίζει και με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σπάιντα γκέλ. Ωραίο. Μπράβο. Καταπληκτικό. Έχουμε κάποια κολόνα εδώ κοντά. Γιατί για να το δοκιμάσουμε. Πήγε στο γραφείο, σε παρακαλώ. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον κύριο Παπαθανάση στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας στο ξεκίνημα της εβδομάδας ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης. Καλημέρα, κύριε Παπαθανάση. Καλημέρα σας, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κουτροκόε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εργατόλογο, να τον καλημερίσουμε επίσης. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Παπαθανάση. Να το ρωτήσεις. Γιατί το ρωτάτε πολύ. Κύριε Παπαθανάση, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ τώρα κατάλαβα ότι στους γάμους δεν θα έχουμε μουσική ούτε στους γάμους. Λίγο υπομονή, κυρία Κουτροκόη. Γνωρίζετε ότι αυτό το εξετάζει η Επιτροπή των Επιδημιολόγων. Ναι. Κάποια στιγμή θα επιτραπεί και η μουσική. Υπομονή. Μια φορά παντρεύεται ένα ζευγάρι. Γι' αυτό το λέμε τώρα. Μήπως το ξανασκεφτεί ο γαμπρός. Παπαθανάσης λέει, παιδιά, μήπως το ξανασκεφτεί ο γαμπρός. Δηλαδή, σκεφτείτε και το ζευγάρι υπάρχει, τώρα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να το ξανασκεφτεί ο γαμπρός. Όταν έχει αποφασίσει, έχει αποφασίσει. Ναι, ναι, από εκεί πέρα λίγο υπομονή. Οι επιδημιολόγοι έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Σύντομα πιστεύω θα πάρουν την απόφαση. Καλά, εντάξει. Προφανώς δεν είναι δική σας η απόφαση, είναι η απόφαση της Επιτροπής και εσείς συμβιβάζεστε. Ναι, αλλά να το πούμε. Οξύμορο. Ο γάμος χωρίς χώρο δεν γίνεται. Βέβαια. Δεν ξέρω. Να πείτε στην Επιτροπή ότι δεν είναι όμορφα πράγματα αυτά. Ότι σε αυτή τη στιγμή το ζευγάρι, έστω το χορό του ζευγαριού, κάτι. Καλύτερα λιγότερα άτομα και έναν κανονικό παρά περισσότερα άτομα. Έτσι. Κοιτάξτε, αλλά βέβαια... και το θέμα των ατόμων έχει τεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συνεδριάζει εβδομαδιαίως. Κάποια στιγμή θα λάβει την απόφαση και για τα άτομα και για τη μουσική. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Λοιπόν. Το άλλο είναι για τα γυμναστήρια. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος μας στέλνει σήμερα μήνυμα και λέει: ρε παιδιά, πώς θα κάνουμε γυμναστική με μάσκες? Πώς θα πούμε στα γυμναστήρια με τις μάσκες? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρηθούν. Να μην ξεχνάμε ότι συνεχίζουμε να είμαστε στο θέμα του COVID. Δεν έχει τελειώσει. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν διασωληνωμένοι συμπολίτες μας. Όμως, όταν έχουμε ασκήσεις αερόβιες, μπορούμε να μην έχουμε μάσκα αν υπάρχει απόσταση μεταξύ του ενός και του άλλου γυμναζόμενου. Επομένως, προσοχή, υπάρχουν οι κανόνες, έχουν ανακοινωθεί. Θα πρέπει να έχουμε και το self-test όταν μπαίνουμε και να τηρούμε βεβαίως να ανοίγουμε τα παράθυρα, ανοιχτά τα παράθυρα στα γυμναστήρια για να μπορεί να αερίζεται και φυσικά ο χώρος. Τώρα θα συνεχιστούν, θα υπάρχουν και προγράμματα στήριξης των γυμναστηρίων, Υπουργέ. Ναι, σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους. Θα λάβουν στήριξη ανάλογα με το τζίρο και ανάλογα με τους εργαζόμενους. Τρέχει λοιπόν το πρόγραμμα και όλοι όσοι έχουν γυμναστήρια και παιδότοπους θα μπουν μέσα για να κάνουν τις αιτήσεις τους. Μάλιστα. Και θα ακολουθεί η ίδια διαδικασία με την εστίαση. Η ίδια διαδικασία με την εστίαση. Έχει σχέση εργαζόμενοι και πτώση τζίρου. Από έως 17.000 ευρώ η στήριξη και στους παιδότοπους και στα γυμναστήρια. Οι παιδότοποι θα λειτουργούν μόνο σε εξωτερικούς χώρους?
Έχουν ανακοινωθεί τα σχετικά πρωτόκολλα, κύριε Κουτροκόη. Από εκεί και πέρα, καθώς μπαίνουμε και καθώς εμβολιάζεται ο ενήλικος πληθυσμός και καθώς φτάνουμε στο 50%, πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν, έτσι. Ναι. Ναι. Γιατί έρχονται μηνύματα και για αυτό. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, στο 50% αλλάζει και η λειτουργία της εστίασης στους εσωτερικούς χώρους. Επομένως, αναμένουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και πολλά πράγματα θα αλλάξουν εντωμεταξύ. Κύριε Τσουκαλά, τι έχετε συλλέξει, ποια προβλήματα υπάρχουν στην αγορά? Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα όσον αφορά το χρέος που έχει γίνει αλλά και την ανάγκη υποστήριξης. Άρα είναι σημαντικό να δούμε όσον αφορά εσωφυλίες που έχουν γεννηθεί, αν πράγματι θα πάνε στις 72 δόσεις και αν πράγματι θα έχουμε τη δυνατότητα επανάκτησης της ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους την έχασαν. Εκτιμώ ότι δεν πρέπει να δοθεί μόνο σε εκείνους που θεωρούνται πληττόμενοι με μείωση τζίρου, αλλά πρέπει να είναι μια πιο ευρύχωρη ρύθμιση και να μπορεί να αφορά το σύνολο εκείνων που την έχασαν. Τώρα, αύριο ανοίγει, όπως ξέρετε, ο πτωχευτικός νόμος, ο οποίος προβλέπει και τη διαδικασία του εξοδικαστικού συμβασμού ως μια διαδικασία προπτωχευτική. Ναι. Εκεί πέρα είναι μια ευκαιρία με την έννοια ότι μπορεί να πακετάρει ο οφειλέτης, οφειλές σε εφορία, ταμεία και τράπεζες και να ζητήσει να τις ρυθμίσει. Οι ενδιαφερόμενοι θα επιβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Αυτοματοποιημένα η πλατφόρμα θα παράγει τη ρύθμιση. Θα στέλνεται στις τράπεζες. Οι τράπεζες θα κάνουν πρόταση και αν αυτήν την αποδέχεται ο δανειολήπτης θα πηγαίνει για έγκριση σε εφορία και ταμεία και θα μπορεί να πληρώνει 50 ευρώ ελάχιστη δόση σε 240 μηνιαίες δόσεις οφειλές σε εφορία και ταμεία, 420 μηνιαίες δόσεις οφειλές σε τράπεζες για ενυπόθηκα δάνεια, 240 δόσεις και 180 αντίστοιχα για οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων αντίστοιχα, αν δεν είναι ενυπόθηκα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που έχει η ρύθμιση, η οποία κατά άλλα ακούγεται πολύ σημαντική και θετική, είναι ότι δεν παράγει δεσμευτικότητα για την τράπεζα. Οι τράπεζες δηλαδή έχουν το δικαίωμα να μην απαντήσουν καν στην αίτηση του οφειλέτη, και αν δεν συνενέσουν και οι τράπεζες, ανάλογα με το ποσοστό που εκπροσωπεί κάθε απέτηση, μπορεί να μην μπορεί να προχωρήσει η ρύθμιση ούτε σε εφορία ούτε σε ταμεία. Αν προχωρήσει η ρύθμιση, εκεί διαγράφονται ακόμα και το 95% των τόκων σε εφορία από πρόστιμα ή στο δημόσιο, το 85% των τόκων από μη εμπρόσθετη καταβολή εισφορών ή φορολογικών υποχρεώσεων και μπορεί ακόμα και να υπάρξει κούρεμα σε τραπεζικές οφειλές, αρκεί βέβαια να καλύπτεται το σύνολο της αξίας του ακινήτου που έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή, αν χρωστάω 100.000 ευρώ και κάνει η ακίνητη περιουσία μου 95, δεν μπορώ να κουρέψω πάνω από 95.000 ευρώ, πάνω από 5.000 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσω τουλάχιστον την αξία του ακινήτου μου. Κύριε Υπουργέ, τι λέτε? Νομίζω ότι είναι σπουδαίο το πρόγραμμα, τα είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Δίνεται η ευκαιρία στο πλαίσιο ενός εξοδικαστικού συμβασμού να ρυθμιστούν πάρα πολλά ζητήματα. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το δημόσιο συνενεί. Κοιτάξτε αυτόματα τώρα, στη ρύθμιση. Αυτό που ψάχνουμε να βρούμε από προχθές είναι ποια είναι η δεύτερη ευκαιρία. Αυτά που λέγαμε πάντα τώρα, με συγχωρεί ο Υπουργός, αφορούν τον εξοδικαστικό. Υπάρχει και ο πτωχευτικός νόμος που χάνει όλη την περιουσία σου. Δηλαδή, όποιος δεν μπορέσει να ρυθμίσει με αυτόν τον συμβασμό, αναγκαστικά θα πτωχεύσει, άρα θα χάσει το σύνολο της περιουσίας. Με συγχωρείτε, Υπουργέ. Πάντως, οι ευάλωτες ομάδες προστατεύονται, μπορούν να πάνε στον εξοδικαστικό και να δώσουν ρύθμιση. Έχει σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία και σαφώς έχει σχέση και με τη δυνατότητα αποπληρωμής. Επομένως, έχουμε μία στήριξη ουσιαστική στις πιο ευάλωτες ομάδες. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα προγράμματα της εστίασης με την αγορά και με το πρόγραμμα του τουρισμού, κύριε Παπαθανάση. Βεβαίως. Το πρόγραμμα της εστίασης τρέχει. Έχουν γίνει περίπου 30.000 αιτήσεις. Προχωράει η εκαθάριση των αιτήσεων. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εντός του μήνα θα γίνει και η αποπληρωμή όλων των όσων έχουν αιτηθεί. Ναι. Και ταυτόχρονα εντός δύο εβδομάδων... Εντός του Ιουνίου λέτε. Εντός του Ιουνίου. Μάλιστα. Και εντός δύο εβδομάδων θα βγει και το πρόγραμμα του τουρισμού, ένα σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο θα στηρίξει τις τουριστικές επιχειρήσεις, τα τουριστικά γραφεία και γενικότερα τον κλάδο του τουρισμού. Μάλιστα. Τώρα, για πάμε στην Ελευθερία της Σπυράκη, η οποία είναι σε ένα γυμναστήριο και στο Σπύρο το Θεμελίτη.
ο οποίος είναι μαζί με την Ολυμπιονίκη του Πόλο, η κυρία Καραπατάκη. Εκεί σημαίνει το εξής, ότι ενώ ανοίγουν με όρους γυμναστηρίων, δεν είναι πουθενά στα πακέτα στήριξης των γυμναστηρίων για σε ό,τι αφορά στην βρεφική κολύμβηση και σε άλλες τέτοιου είδους δραστηριότητες. Να πάμε πρώτα στα γυμναστήρια. Ναι, ναι. Γιατί εκεί θεωρούμε όλοι μας ότι είναι λογική αυτή η ένσταση που έχουν. Καλημέρα. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή να ευχηθούμε. Ναι. Πιο πολύ νομίζω καλημέρα. Ότι το πρόβλημα εντοπίζεται ελευθερία μου στις μάσκες. Σωστά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ένας από τους βασικούς κανόνες χρήσης του γυμναστηρίου για τους ασκούμενους, αλλά και για τους εργαζόμενους, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά, είναι η χρήση της μάσκας. Είναι υποχρεωμένοι να φορούν είτε διπλή μάσκα, ή να φορούν την K95 ή FFP2. Βλέπετε εδώ κιόλας με τη βοήθεια του Δημήτρη του Ζήσιμου, υπάρχει ένας ασκούμενος, ο οποίος μας χαιρετά κιόλας, ο άνθρωπος ήρθε πρώτη μέρα επαναλειτουργίας μιας και μας χαιρέτησε να τον ρωτήσουμε κιόλας πώς του φαίνεται το γεγονός ότι σήμερα καλείστε σήμερα κιόλας. Είμαστε από την εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου και της Ζώρας Κουτροκόης στο Open. Λοιπόν, καλείστε να κάνετε γυμναστική με διπλή μάσκα, διπλή φοράτε, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται είναι καταρχήν εύκολο στη χρήση? Πώς είναι το να γυμνάζετε με δύο μάσκες? Στη χρήση είναι εύκολο. Το μόνο δύσκολο πιστεύω ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες ίσως αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα στην αναπνοή. Πώς θα ακούσατε ότι θα έρθετε και θα πρέπει να φοράτε μάσκα? Εντάξει, στην αερόβια ξέρουμε όλοι, Άκη, και τώρα ότι δεν μπορεί κάποιος να φοράει μάσκα, ναι. Εάν κιόλας η απόσταση του ενός ασκουμένου με τον άλλο είναι τρία μέτρα. Αλλά πώς σας φάνηκε το γεγονός ότι... Ναι, τρία μέτρα, ναι, αυτό είπαμε. Πώς σας φάνηκε το γεγονός ότι πλέον έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα? Δηλαδή, θα πρέπει να κάνετε και self-test ακόμη και να το δείχνετε στην είσοδο για να μπορέσετε να κάνετε χρήση του γυμναστηρίου? Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα τη στιγμή που μας ανοίξαν επιτέλους, αλλά πρέπει να είσαι. Θα το θες πάρα πολύ για να έρθεις. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που δεν θα έρθουν για αυτόν τον λόγο, γιατί είναι δύσκολο πραγματικά να αναπνεύσεις, το πώς θα πάρεις αναπνοές, γιατί όλες οι ασκήσεις θέλουν οξυγόνο. Αναερόβιο θέλει οξυγόνο. Είναι δύσκολο. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Ναι. Εύχομαι όλα καλά και μακάρι να. Εσείς παρότι δεν κάνετε αερόβια άσκηση, τώρα δυσκολεύεστε? Ναι, μερικές φορές στην αναπνοή, όταν η δρόση και αρχίσει η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Υπάρχει κάποιες δυσκολίες στην αναπνοή. Βέβαια, βέβαια, δεν είναι εύκολο. Καλά θα πάνε. Ελευθερία, ναι. Ρώτα όμως τον κύριο Μπάζο, επειδή ο κόσμος προφανώς αυτή η ιστορία με τις μάσκες είναι λίγο αποτρεπτική για αρκετούς, έτσι. Λειτουργικά θα βγαίνουν οι άνθρωποι, οικονομικά θέλω να πω, τους συμφέρει να ανοίξουν? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να προσθέσω λίγο για τις μάσκες. Η τρία μέτρα απόσταση δεν κάνει χρήση μάσκα με αερόβιες άσκησης. Πράγμα που σημαίνει τα ομαδικά προγράμματα δουλεύουν κανονικά και ο κόσμος που γυμνάζεται στους διαδρόμους δεν κάνει χρήση μάσκας. Τηρούμε ήδη την κοινωνική απόσταση των 2 μέτρων, ναι. Και τα 3 μέτρα, όπως βλέπετε και στο βάθος, στους διαδρόμους, ναι. Είναι κλειστοί κάποιοι διάδρομοι για να μπορούν να γυμνάζονται. Βασικά, να το δείξουμε και στην πράξη, αν είναι εύκολο, γιατί εσείς έχετε βάλει και σημάνσεις ακόμα πάνω στους διαδρόμους. Δηλαδή, βλέπετε εδώ, Άκη, και τώρα τι έχουν κάνει. Έχουν αφήσει κενό 2 διαδρόμους από τον ένα και τον άλλο, ώστε να υπάρχουν 3 μέτρα απόσταση. Μάλιστα. Και έτσι να μην είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να φοράει μάσκα. Συνεχίστε, σας παρακαλώ, γιατί σας διέκοψα. Η αερόβια άσκηση, λοιπόν, δεν φοράμε μάσκα, το τονίζουμε, και στα ομαδικά προγράμματα. Στον υπόλοιπο χώρο κρατάμε τα δύο μέτρα ασφάλεια, κοινωνική απόσταση που υπάρχει μεταξύ του κόσμου, των μελών. Self-test είναι υποχρεωτικό, όπως έχουμε πει, για τα μέλη και για το προσωπικό. Διατηρούμε πάντα το εβδομαδιαίο χαρτί, το οποίο το επιδεικνύουμε στη ρεσεψιόν. Ναι. Εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά. Είπε ο κύριος Παπαθανάσης ότι... κύριε Παπαθανάση, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τη στήριξη των γυμναστηρίων? Σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα για τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους. Μάλιστα. Ο Σπύρος, ο Φρεμεντίτης, εκεί που είναι ωστόσο, με την κυρία Καραπατάκη, η Σπύρο, δώσε μας εσύ το ρεπορτάζ, δεν συμπεριλαμβάνονται οι άνθρωποι σε αυτό το πακέτο, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καταρχάς και από εμάς. Εδώ από την Αργυρούπολη, από ένα κλειστό γυμναστήριο κολύμβησης, όπως θα δείτε εδώ από την βοήθεια του συναδέλφου που θα μαζέψει την εικόνα. Θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι η χρήση μάσκας. Είναι ότι και χωρίς τη χρήση μάσκας ή και με τη μάσκα, ανάσα οικονομική δεν μπορούν να πάρουν αυτές οι επιχειρήσεις. Μιλάμε για 30 επιχειρήσεις όλη την Ελλάδα. Σήμερα το πρωί μιλάμε για βρεφική κολύμβηση.
Βεβαίως, μιλάμε για βρεφική κοντίβηση, αλλά έχει σημασία να σας δώσω αμέσως το ρεπορτάζ, το καταλάβετε. Σήμερα το πρωί στο γραφείο του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και στο Υπουργείο Ανάπτυξης γενικότερα, έχει φτάσει μια επιστολή, η οποία ίσως να έχει φτάσει και στο γραφείο του κ. Παπαθανάση. Την κρατάμε στα χέρια μας, είναι εξασέλιδη επιστολή, βάσει της οποίας αυτές οι 30 επιχειρήσεις, τα κλειστά κολυμπητήρια γυμναστήρια, τα οποία λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, εξαιρούνται, δεν έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα το οποίο αφορά τη στήριξη γυμναστήριων και παιδών τόπων. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό από το ρεπορτάζ που έχω κάνει μέχρι τώρα ότι ενώ είναι επιλέξιμοι 4 CAD κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας, γνωρίζω ο κ. Παπαθανάσης, ξεκινάει από τον 93-13-10-01, φτάνει στο 02 που είναι οι υπηρεσίες γυμναστηρίων. Ουσιαστικά παραβάλλεται ένας ακόμα 03, ο οποίος δεν υπάρχει μέσα στη λίστα στήριξη των επιχειρήσεων, και αμέσως μετά πηγαίνει στο 04 που είναι η υπηρεσία πίστα ΚΑΡΤ και 05 που είναι υπηρεσίες παιδότοπου. Ναι. Μιλάμε για έναν κωδικό, τον 03 λοιπόν, που δεν συμπεριλαμβάνεται. Ουσιαστικά τον ξεχάσανε ή δεν ξέρω τι έγινε, παρελήφθη από την λίστα του Υπουργείου. Και ένας ο οποίος ουσιαστικά είναι ο πρώτος ΚΑΔ, ο 00. Τα λέω τώρα, ο κ. Παθανές τα καταλαβαίνει, οι κυρίες αυτές που θέλουν να μπερδεύονται. Είναι λίγο κουραστικό. Τα λέω με αριθμούς, γιατί ουσιαστικά όταν άνοιξαν την προκήρυξη οι άνθρωποι που θα μας μιλήσει, η κυρία Καραπατάκη, η οποία είναι ασημένια Ολυμπιονίκης του 2004 και είναι και ταμεία του Συλλόγου Ολυμπιονικών, δεν βρήκανε μέσα τις επιχειρήσεις τους. Για περίμενε, Σπύρο, να καταλάβουμε. Για περίμενε. Συγγνώμη. Κυρία Καραπατάκη, εσείς έχετε κολυμπητήριο βρεφικής κολύμβησης, σωστά? Μάλιστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το βήμα να πούμε λίγο το παραπονό μας. Εμείς ευχαριστούμε. Και ποιο είναι το πρόβλημά σας? Θα σας πω, ο κλάδος μας, ο κλάδος της βρεφικής κολύμβησης, είναι ένας πάρα πολύ νέος και πολύ μικρός κλάδος στην Ελλάδα. Και πολύ όμορφος. Δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ όμορφος, πάρα πολύ σπουδαίος. Σε κάποια άλλη εκπομπή μπορώ να σας εξηγήσω πόσο σπουδαίος είναι. Βέβαια. Και δυστυχώς όμως σήμερα θέλω να πω ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν έχουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο, γιατί είμαστε ακριβώς νέος κλάδος και μικρός. Παρ' όλα αυτά όμως ζητήσαμε πολλές φορές να έρθουμε σε επαφή με τους αρμόδιους, να τους μιλήσουμε για τον τρόπο που δουλεύουμε, ότι δουλεύουμε από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε προ-κορονοϊού με συνθήκες υγιεινής, διότι εμείς εδώ υποδεχόμαστε μωρά 3 μηνών. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να παίξουμε με το θέμα της υγιεινής και της καθαριότητας. Άρα λοιπόν, σας αντιμετωπίζουν ως γυμναστήρια? Δεν γνωρίζω πόσο μας αντιμετωπίζουν, γιατί αν μας αντιμετώπιζαν σαν γυμναστήρια θα ήμασταν σε αυτό το πακέτο στήριξης. Εμείς όμως έχουμε τα τριπλάσια και τετραπλάσια έξοδα από τα γυμναστήρια, διότι δεν έχουν μπει στο πακέτο στήριξης. Τα μηχανήματα που υποστηρίζουν τη βρεφική κολύμβηση είναι πανάκριβα, έχουν απίστευτα φίλτρα, κόστη συντήρησης. Βέβαια. Ακριβώς. Κύριε Παπαθανάση, δεν είναι πολλές επιχειρήσεις αυτές. Γιατί είναι εκτός? Όπως επίσης και τα βίντεο κλαπ που ρωτάνε. Γιατί και τα βίντεο κλαπ που άνοιξαν όπως το λιανεμπόριο και παρέμειναν κλειστά για πάρα πολλούς μήνες, επίσης δεν είναι στα πακέτα στήριξης. Ναι. Καταρχάς να πούμε για την. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Με συγχωρείτε πολύ, γιατί πιεζόμαστε λίγο από το λοιπόν, χρόνο. Κύριε Παπαθάνση, να μην σας διακόψουμε. Παρακαλούμε πολύ, κυρία Καραπατάκη, γίνανε το χέρι σου καλά. Κύριε Μπάζο, ένα λεπτάκι, παρακαλούμε πολύ. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, στις 9 ακριβώς είμαστε και πάμε να. Πάρα πολλά ερωτήματα. Πάμε στον κύριο Παπαθανάση ξανά. Ναι. Δεν έχει απαντήσει την κυρία Καραπατάκη ακόμα. Για τα. Λοιπόν, όχι, είναι για δύο. Για τις πισίνες βρεφικής κολύμβησης, κύριε Υπουργέ. Ναι, ναι. Δύο ερωτήματα το είναι δύο οι ερωτήσεις που έχετε θέσει τα ερωτήματα. Το πρώτο είναι για τα βίντεο κλαμπ. Το μάλιστα. Η κυρία Κουτροκόη. Ναι. Λοιπόν, έχουν πάρει όλα τα μέτρα. Επιστρεπτέα προκαταβολή, ενίκεια κτλ. Ό,τι έχει βγει. Δεν έχουν πάρει την αποζημίωση ειδικού σκοπού του Απριλίου. Ναι. Αυτό δεν το έχουν πάρει διότι λειτουργούσαν με click inside όπως λειτουργούσε όλο το λιανικό εμπόριο. Ναι. Επομένως δεν ξέρω αν απαντά αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, ως προς την κυρία Καραπατάκη. Ταινία δεν αγοράζεις έτσι. Τι είπατε? Ταινία λέω, δηλαδή με ραντεβού. Ναι, click inside. Με ραντεβού. Ναι, με ραντεβού. Το click inside λειτουργούσε. Ναι. Επομένως, αυτό είναι που δεν έχουν πάρει μόνο. Όλα τα άλλα τα έχουν πάρει. Για τη βρεφική κολύμβηση. Ναι. Για τη βρεφική κολύμβηση. Και εκεί έχουν πάρει την επιστρεπτέα προκαταβολή, ενίκεια κτλ. Δεν έχουν λάβει
ή μάλλον δεν έχουν συμπεριληφθεί στο σημερινό πρόγραμμα και θα το εξετάσουμε αυτό. Σήμερα ανοίγει, είναι λοιπόν η στήριξη που έχουν τα γυμναστήρια και οι παιδότοποι και θα το εξετάσουμε στο Υπουργείο το θέμα αυτό της βρεφικής κολύμβησης. Πολύ ωραία. Καλό αυτό. Τι λέτε, κυρία Καραπατάκη? Υπουργέ. Τι λέτε? Πρέπει οπωσδήποτε να το κοιτάξετε. Σας το είπε τώρα, κυρία Καραπατάκη. Οπωσδήποτε. Μην του λέτε τίποτα άλλο. Είπε να το κοιτάξουμε. Να ενσκύψει στο πρόβλημα η κυβέρνηση. Σας παρακαλούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Είμαστε 30 επιχειρήσεις, οικογενειάρχες. Είμαστε άνθρωποι όλοι του πρωτοαθλητισμού και του αθλητισμού. Δεν επαιτούμε. Θέλουμε να δουλέψουμε. Θέλουμε να επανακινήσουμε τις επιχειρήσεις μας αξιοπρεπώς. Τα μηχανήματά μας είναι πανάκριβα. Είναι για την υγεία του νερού. Υποδεχόμαστε βρέφη. Υποδεχόμαστε μικρά παιδιά. Τους αυριανούς ενήλικες. Για την κοινωνία μας την αυριανή. Κάνουμε ένα σπουδαίο έργο εδώ. Σας εκτιμούμε, παρακαλώ πολύ. Μην μας ξεχνάτε. Εκτιμούμε πολύ τη δουλειά σας. Λοιπόν, εκτιμούμε, είπε κυρία Καραπατάκη, ότι θα το δούμε. Το θέμα το οποίο είναι μόνο το σημερινό. Σας παρακαλούμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Με συγχωρείτε. Ρωτάνε από την εστίαση όσοι δεν έχουν τους εξωτερικούς χώρους. Το απαντήσατε και στην αρχή, αλλά επιμένουν. Τι θα γίνει με αυτά τα καταστήματα? Κοιτάξτε, είπαμε ότι οι εσωτερικοί χώροι θα ανοίξουν όταν έχουμε το 50% του ενήλικου πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά έχουν λάβει όλα τα μέτρα τα οποία έχουν προκύψει για την εστίαση έως σήμερα και τρέχει και το πρόγραμμα το συγκεκριμένο της εστίασης που θα συμπεριληφθούν. Πότε αποφασίζει η Επιτροπή για τη Μουσική, Υπουργέ, γιατί είναι σημαντικό για να δουλέψουν ακόμη περισσότερο τα καταστήματα της εστίασης? Κοιτάξτε, στο τραπέζι είναι, το πότε θα αποφασίσει δεν μπορώ να σας πω, κυρία Κουτροκόη. Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη και όπως γνωρίζετε ακούμε με μεγάλη προσοχή τις αποφάσεις της Επιτροπής. Μάλιστα. Σήμερα περιμένουμε κάτι στο Υπουργικό από εσάς που να αφορά στις επενδύσεις και επειδή και στα μέτρα ανάπτυξης. Παρουσιάζουμε ένα νομοσχέδιο που θα έχει σχέση με την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών, δηλαδή η μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βοηθήσει, αν θέλετε, τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αιτήσεις στον αναπτυξιακό νόμο. Μάλιστα. Άντε με το καλό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε να λέμε για τον πτωχευτικό νόμο τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα μικρό μόνο σχόλιο. Αύριο ξεκινάει, αύριο θα γίνουν και οι πληστηριασμοί. Να υπενθυμίσουμε, είχαμε αναστολή στα 1 Μαΐου, από αύριο θα γίνουν και οι πληστηριασμοί, άρα πρέπει να υπάρξει μια λύση. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Εθνία Σπυράκη και τον κύριο Μπάζο, τον Σπύρο τον Φερμεντή, την κυρία Καραπατάκη και στον κύριο Υπουργό. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Για πάμε τώρα. Πάμε μέχρι το Φάνη του Καραπατσάκη στην Μεγάλη Βρετανία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική κινητικότητα, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον κύριο Τσαβούσογλου εδώ πέρα και προετοιμάζεται για τις επίσημες συναντήσεις. Έλα, Φανή. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Αυξάνονται όσο προχωράει η ώρα τα μέτρα ασφαλείας έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, όπου διέμεινε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, και οι ετοιμασίες για να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου στις 10 και 4 αναμένεται επίσκεψη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και αργότερα με τον ομόλογό του Νίκο Δένδια στο Υπουργείο. Έχουν έρθει τα συνοδευτικά και το όχημα του κυρίου Τσαβούσογλου. Βλέπετε, είναι αυτό με την τουρκική σημαία. Προλίγου σκύλος ήλεξε όλα τα οχήματα για τυχόν εκρηκτικά. 10 και 10 μαθαίνω θα βγει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για να μεταβεί κατευθείαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα δεν θα επιστρέψει πάλι στο ξενοδοχείο, ναι. Και αμέσως μετά και τη συνάντησή του με τον κύριο Δένδια θα αναχωρήσει. Όπως μαθαίνω. Μάλιστα. Για την Άγκυρα, όπου θα πάρει μέρος σε Υπουργικό Συμβούλιο για να ενημερώσει και για τα όσα έγιναν εδώ τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης. Εδώ τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά. Ενισχυμένες πεζές περιπολίες, όπως είπαμε και πριν, στους δρόμους. Αστυνομικοί παρατηρητές στις ταράτσες. Κλιμάκια της ΕΕΠ αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπατμών. Γενικώς είναι ό,τι συμβαίνει και σε άλλες επισκέψεις ξένων αξιωματούχων. Αρκετά πιο ενισχυμένη όμως αυτή η περίπτωση για ευνόητους λόγους. Καλημέρα, Φανή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Για ό,τι χρειαστεί, σε ξαναβλέπουμε. Δημήτρα Μανιαβού, ξανά μαζί μας για να δούμε τι άλλο έχει προκύψει. Καλημέρα. Σήμερα, τελευταία Δευτέρα του Μαΐου, και στις ΗΠΑ γιορτάζεται η λεγόμενη Memorial Day.
Η ημέρα μνήμης για τους Αμερικανούς που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις. Στο πλαίσιο των εορτασμών, όπως βλέπετε, εκατοντάδες μοτοσυκλετιστές της λεγόμενης ομάδας Rolling Thunder πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Ουάσιγκτον από το Πεντάγωνο μέχρι το μνημείο των πεσόντων στον πόλεμο του Βιετνάμ για να τιμήσουν ακριβώς τους βετεράνους των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Βλέπετε και μια συγκινητική στιγμή που έχασαν τη ζωή τους ή πιάστηκαν εχμάλωτοι υπηρετώντας την πατρίδα τους. Συγκεντρώθηκε και κόσμος για να παρακολουθεί στη δυναμική αυτή παρέλαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα, ο Τζο Μπάιντεν, από το βροχερό Newcastle, μίλησε και τίμησε τη συγκεκριμένη ημέρα με ένα προσωπικό του τρόπο, αναφερόμενο στη δική του απώλεια, στην απώλεια του γιού του, του Μπο Μπάιντεν, ο οποίος υπήρξε βετεράνος στον πόλεμο του Ιράκ και έχασε πριν από 6 χρόνια τη ζωή του από καρκίνο στον εγκέφαλο. Να πούμε ότι θα επισκεφθεί αργότερα το στρατιωτικό κημητήριο Arlington, εκεί όπου χίλιοι στρατιώτες τοποθέτησαν μικρές αμερικανικές σημαίες σε 260.000 επιτύμβιες στήλες. Με αφορμή τους εορτασμούς αυτούς, να πω ότι τα αμερικανικά αεροδρόμια κατακλείστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η συγκεκριμένη μέρα είναι επίσημη αργία και σηματοδοτεί και την έναρξη, θέλω να σας πω, και της τουριστικής καλοκαιρινής περιόδου για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περνάμε τώρα σε ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Η υπόθεση κατασκοπίας από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών κατά ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είναι μια υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί πρώτη φορά το 2013. Τώρα έρχονται νέες αποκαλύψεις στο φως. Συγκεκριμένα, έρευνα που έκανε κέντρο ερευνητικό που έχουν συστήσει γερμανικά μέσα ενημέρωσης αφορούν στην εμπλοκή της Δανίας. Αναφέρεται λοιπόν ότι η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας συνεργάστηκε με τους Αμερικανούς πράκτορες για να παρακολουθήσουν κορυφαίους ηγέτες στη Γερμανία. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η καγκελάριος Μέρκελ και ο πρόεδρος Στανμάγερ από το 2012 έως το 2014, αλλά και άλλους δημόσιους λειτουργούς στη Σουηδία, την Νορβηγία και τη Γαλλία. Είναι πραγματικά μια υπόθεση η οποία συνταράζει την Ευρώπη. Πλήρη ενημέρωση ζητούν η πλευρά της Σουηδίας, ενώ και η κυβέρνηση της Δανίας έχει κάνει γνωστό ότι από πέρυσι ήδη ότι θα διενεργούσε έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Ναι. Η υπόθεση αυτή είναι γνωστή ως Operation Dunhammer. Και κλείνουμε με εικόνες κακοκαιρίας από τη Νέα Ζηλανδία, όπου είχαμε κατακλυσμίες, βροχοπτώσεις που προκάλεσαν, όπως βλέπετε, σφοδρές πλημμύρες στην περιοχή του Κάντερμπερι, που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Βλέπετε και τους δρόμους που έχουν κοπεί στα δύο. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια εξαιτίας των ορμητικών χυμάρων και έχει δοθεί εντολή σε εκατοντάδες κατοίκους να εκενώσουν τα σπίτια τους. Πάρα πολλές εκκλήσεις στην πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχει και ο στρατός, καθώς και ελικόπτερα. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε να το καλημερίσουμε κοντά μας την κυρία Σοφία Βούλτευση, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, κυρία Βούλτευση. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Φίλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Και στην αδελφό μας, καλημέρα και στην αδελφό μας και η κυρία. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κινήματος Αλλαγής, σε λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα, κυρία Βούλτευση, πώς βλέπετε την επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσολου και πόσο σοβαρά ήταν αυτά που είπε από τη Θράκη για τουρκικές μειονότητες, πάλι τουρκικά γυμνάσια κτλ. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν έχει ήδη λάβει την πρώτη απάντηση, την επίσημη, από το Υπουργείο των Εξωτερικών που δόθηκε άμεσα. Καλημέρα και στον κύριο Σκανδαλίδη που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ελάτε, κυρία Βούλτευση. Ναι, είναι μια συνήθεια πλέον γραφειοκρατική των Τούρκων να μιλούν για τουρκική μειονότητα, αναφερόμενη στη μουσουλμανική μειονότητά μας εδώ στην Ελλάδα με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Την απάντηση την πήρε άμεσα από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Έπονται και οι συναντήσεις που ήδη έχετε αναγγείλει με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών. Αλλά βέβαια δεν την πήρε μόνο από εκεί την απάντηση. Η Τουρκία την παίρνει καθημερινά την απάντηση με τη φύλαξη των συνόρων σε στεριά και θάλασσα. Αλλά την παίρνει και από τους πομάκους, από τους μουφτίδες, οι οποίοι έχουν διαφωνήσει επίσημα και δημόσια με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, αλλά και με την απόπειρα εργαλειοποίησης των προσφύγων στον Εύρο, και την παίρνει και από τον ίδιο
το λαό εκεί, τη μειονότητά μας. Πιστεύω, το ξαναλέω, δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια του λαού μας. 120.000 άνθρωποι, και δεν είδαμε να υπάρχει κοσμοσυρωή για να υποδεχθεί τον κύριο Τσαβούσογλου. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι η τελική απάντηση δίδεται με την οικονομική ανάπτυξη της Θράκης, με μεγάλες επενδύσεις που προέρχονται, που πρέπει να προέρχονται και προέρχονται ήδη από ισχυρούς διεθνείς παίκτες. Βλέπουμε την χρησιμοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Έχει δημιουργηθεί, όπως ξέρετε, στη Βουλή υπό την κυρία Μπακογιάννη Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης. Mm. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν κατάλαβα καλά την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ χτες. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει το κόμμα. Γι' αυτό είναι εδώ ο κύριος Φίλης, αφού δεν καταλάβατε. Ότι, ναι, βεβαίως, φυσικά είναι. Κύριε Φίλη. Που υπενθύμησε ότι πρέπει να σέβεται, προφανώς πρέπει να σέβεται, και έπρεπε να σέβεται και τον Νοέμβριο του 2017 ο κύριος Χακάν Τσαβούσογλου, σας θυμίζω, αντιπρόεδρος κυβέρνησης, αρμόδιος για τους Τούρκους εκτός Τουρκίας, που είχε έρθει στη Θράκη και έλεγε τα ίδια. Σας θυμίζω την επίσκεψη του γιου του Ερντογάν και σας θυμίζω κυρίως το γεγονός ότι κατά το δημοψήφισμα του 15, του Ιουλίου του 2015, στη Θράκη περιόδευε ο τότε υπουργός Πεχοδέ, μπορεί να είναι και σήμερα, τασόμενος υπέρ του όχι και καλώντας τη μειονότητα να ψηφίσει το όχι. Άρα λοιπόν δεν αντιλαμβάνομαι, και όπως δεν αντιλαμβάνομαι τι θα πει μεταρρυθμίσεις που λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι η υπόθεση της μειονότητας ανήκει στο Υπουργείο των Εξωτερικών και κυρίως ανήκει στη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα ό,τι γίνεται όσον αφορά στη μειονότητα ρυθμίζεται από τη συνθήκη της Λοζάνης και όχι από κάποιες μεταρρυθμίσεις τις οποίες αναφέρει. Κύριε Φίλη, τι λέτε? Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν είναι σωστό η επίσκεψη κάθε φορά ενός Τούρκου αξιωματούχου στην Ελλάδα να γίνεται αντικείμενο μιας αντιπαράθεσης. Mm-hmm. Και δυστυχώς, ενώ θα πρέπει κανένας από την αντιπολίτευση να γίνει αυτό το πράγμα, γίνεται από την κυβέρνηση. Δηλαδή, παράλογο. Εσείς βάλατε την ανακοίνωση. Όμως, όχι, ένα λεπτό. Σας άκουσα προηγουμένως τι είπατε, κυρία Βούλτευση. Σας άκουσα. Το θέμα της μειονότητας έχει καθοριστεί από τη Λοζάνη. Mm-hmm. Είναι μουσουλμανική μειονότητα με τρεις καταγωγές. Η μία είναι τουρκική καταγωγή των ανθρώπων εκεί, η άλλη είναι πομακική και η άλλη είναι Ρωμά. Αυτά τα έχουμε δεχτεί ως ελληνικό κράτος, αλλά σε πολλές δημόσιες δηλώσεις των πρωθυπουργών και των υπουργών εξωτερικών. Ναι. Είναι λοιπόν θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Έχει δικαιώματα αυτή? Βεβαίως και έχει, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είναι Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος όμως, με μερικές εξαιρέσεις, ενώ σε εποχές, δεν αντιμετωπίζει με ισότιμο τρόπο τους ανθρώπους εκεί, η μειονότητα στη Θράκη. Και αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα, το οποίο αξιοποιεί η Τουρκία. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Φίλη, σε ποιο επίπεδο? Ακριβώς. Κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, έγινε μια συνάντηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών τότε, ζούσε ο Φλωράκης, ο αδέρφος Ανδρέου, και παραδέχτηκαν την ανισοτιμία. Επισήμως, είχαν γίνει επεισόδια στη Θράκη. Μετά με υπουργό άμυνας τον Μακαρίτη, τον Αρσένη Πασόκ, δέχτηκε το Πασόκ και σωστά να πέσουν οι μπάρες που ήταν ένα εσωτερικό σύνορο στα παχωχώρια. Mm-hmm. Μετά με υπουργό παιδείας τον Γιώργο Παπανδρέου, Πασόκ τότε, υπήρξε το ειδικό ποσοστό εισόδου των παιδιών από τη μειονότητα, ναι, στα πανεπιστήμια. Ναι. Για να μην φεύγουν στο εξωτερικό, στην Κωνσταντινούπολη, ναι, να μπαίνουν, ναι, στην Ελλάδα. Ναι. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι αυτό. Μετά, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε, ναι, πρωτοβουλία για την νηπιαγωγία στη Θράκη, ναι, ούτως ώστε υπάρχει ένα πλαίσιο αναγνώρισης, δημόσιο πλαίσιο των δικαιωμάτων των παιδιών στη Θράκη, όπως επίσης και το θέμα που έχει να κάνει με την Σαρία. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Ναι. Και έχονται και άλλες. Τις συζητούμε στην Επιτροπή που προεδρεύει η κυρία Μπακογιάννη στη Βουλή και όλα τα κόμματα. Ναι. Και επαναλαμβάνω, είναι αναγκαίες και άλλες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται ισονομία και ανάπτυξη Θράκη. Πάντως έχουν γίνει σημαντικά βήματα και να σας πω από το ρεπορτάζ, προκύπτει από τους συναδέλφους που κάλυψαν το ρεπορτάζ, ότι και οι ίδιοι αισθάνονται ότι έχουν απορροφηθεί και ότι... Όχι, όχι, δυσάρεστα απέναντι στην τουρκική πίεση αισθάνονται πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής. Πολιτικοποιείται πάρα πολύ η διαβίωσή τους εκεί. Εμένα άλλο είναι το ερώτημά μου, ρε παιδιά. Μήπως για να κάνουμε αντιπαράθεση
αναπαράγουμε επιχειρήματα τα οποία δεν είναι υπέρ μας. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι, ένα, μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Ο διάλογος για ζητήματα που φορούν έννοια. Κυρία Βούλτε, μη συμφωνείτε. Νωρίτερα εσείς είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, δεν θέλω να κάνουμε συζήτηση τέτοια τώρα. Ο διάλογος για πραγματικά ζητήματα Ελλήνων πολιτών στη Θράκη δεν μπορεί να γίνει με το τρομοκρατικό επιχείρημα ότι αυτό είναι δυνατόν να ωφελεί την Τουρκία. Ναι. Είναι Έλληνες πολίτες. Μα δεν έχουν κανένα πρόβλημα, κύριε Φίλη, στη Θράκη. Δεν ωραία, έχουν, λοιπόν, είναι ευχαριστημένοι. Αισθάνονται ότι ζουν στην ισονομία. Τότε, κυρία Βούλτεμπη, τότε γιατί κάναμε επιτροπή. Τα έχουμε λύσει, κυρία Βούλτεμπη, στα προβλήματα. Γιατί κάναμε ένα λεπτό, κυρία Βούλτεμπη, όχι λόγια πολλά. Γιατί συγκροτήθηκε. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος, δεν ξέρετε τη συζήτηση, για όπως συμμετέχω, είναι μέλος. Για την ανάπτυξη κάναμε. Κάναμε και για τα δικαιώματα των ανθρώπων εκεί. Ακούστε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα δικαιωμάτων, κανένα. Εντάξει. Έχει κηρυκτή ωραία, ισονομία λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη από τον 91 και έκτοτε όλες οι κυβερνήσεις τηρούν απαρέγκλιτα αυτή την ισονομία. Υπάρχουν 115 μειονοτικά σχολεία, υπάρχουν εκατοντάδες τζαμιά. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όσοι επισκεπτόμαστε τη Θράκη, τι να σας πω, ότι πάμε σε καφενεία, τους σκήνει η ώρα της προσευχής, πήγαμε τη Μελαχνή, τη Μαρτίδου, τη συνάδελφο και είπε φυλάξτε μας το καφενείο να πάμε να προσευχηθούμε με όλοι τους το ταμείο εκεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν χρειάζεται να λέμε μεταρρυθμίσεις. Να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Σκανδαλίδη, γιατί θα επανέλθουμε και με άλλα ζητήματα μετά. Κυρία Βούλτεμπη, επειδή είπατε κάτι πριν και αντιδράσατε, στην αρχική σας τοποθέτηση ήταν σαν να λέγατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις ανακοινώσεις που βγάζει και τα λοιπά ρίχνει νερό στο μήλο των αιτιάσεων του Τσαβούρα. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εντάξει. Εσωτερική είπα ότι όταν έχεις επιτρέψει να έρχονται επί των ημερών σου και να λένε Τούρκοι και να κάνουν περιοδίες υπέρ του όχι, άμεση παρέμβαση στην περιοχή. Αυτό είναι ένα θέμα που λέει η κυρία Βούλτεψη. Γίνεται τώρα. Η κυρία Βούλτεψη δεν είναι ενημερωμένη ή συνειδητά λέει θέματα. Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά ενημερωμένη. Πολλές φορές Τούρκοι αξιωματούρκοι. Να μιλήσει ο κύριος Σκανδαλίδης, να πω κάτι να για, σε για ένα λεπτό. Και το συνομιλητή σας νομίζω, κύριε Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι πρέπει να πω κι εγώ κάτι. Προφανώς. Καταρχήν είναι αυτά που είπε και η κυρία Βούλτεψη και κυρίως ο κύριος Φίλης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τεράστια βήματα για την ισονομία και την ισοπολιτεία στη Θράκη. Υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα και είναι ίσως μικρά, πρέπει να λυθούν. Πρέπει να προχωρήσει η ανάπτυξή της, παράλληλα, χωρίς να υπάρχει ο φόβος τι θα πει η Τουρκία και τι θα κάνει η Τουρκία. Εμείς είμαστε ένα κράτος που έχουμε απόλυτη πίστη στη δημοκρατία και στην ισονομία. Δεν φοβόμαστε να υπερασπίσουμε τα εθνικά μας σύνορα και άρα ένα κομμάτι του εθνικού χώρου που είναι η Δυτική Θράκη θα πρέπει ανεπτυγμένο και περήφανο να έχει ίσους τους πολίτες τους απέναντι στον νόμο κλπ. Εγώ θέλω να μπω σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Ότι άλλα είναι αυτά που λένε οι Τούρκοι όταν πηγαίνουν στη Θράκη και άλλα λένε στο δημόσιο διάλογο που γίνεται για τις συζητήσεις που γίνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σε μια χθεσινή του συνέντευξη φάνηκε πάρα πολύ διαλλακτικός. Φάνηκε σαν ένας άνθρωπος που θέλει το διάλογο, που όλα μπορούν να προχωρήσουν, που οι σχέσεις καλύτερα και να πρέπει να πέσει το κλίμα της αντιπαράθεσης κλπ. Εγώ δεν διαφωνώ να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε το διάλογο, να επιδιώκουμε τα μορατόριουμ και την εκτόνωση του κλίματος, να επιδιώκουμε και την εξυπηρέτηση των εθνικών στόχων όπως κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Το πρόβλημα είναι να μην έχουμε ψευδεστήσεις για το τι θέλει η Άγκυρα τελικά. Η Άγκυρα εφαρμόζει μια στρατηγική που δεν είναι ίδια με τη στρατηγική της δεκαετίας του 90. Είναι διαφορετικές οι σχέσεις, οι συσχετισμοί, οι συνθήκες και τα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή. Εμείς θα επιμείνουμε ότι χρειάζεται μια αναπροσαρμογή της εθνικής στρατηγικής στη βάση των νέων δεδομένων και μια εθνική γραμμή που μπορεί να προέλθει μονάχα από εθνική συνεννόηση των πραγματικά πατριωτικών δυνάμεων που υπάρχουν στο Εθνικό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε σύσσωμος ο ελληνικός λαός να έχει μια μεγάλη ενότητα σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς στόχους και να μην υπάρχει αυτός ο διαξιβισμός συνεχώς τι κάναμε, ποιος τα έκανε, πότε τα έκανε. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος του το κόμμα του, από το είπε ο κύριος Φίλης, και με τον Αρσένη και με τον Παπανδρέου και με τον Σιμίτη. Έκανε πάρα πολύ μεγάλα βήματα σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος στη Δυτική Θράκη και την ισονομία και την ισοπολιτεία. Άρα λοιπόν, είναι ένα μέγα εθνικό θέμα η σχέση με την Τουρκία. Ευκαιρία με την παρουσία του Καβούσογλου εδώ
να δει η ελληνική κυβέρνηση ξανά το θέμα της επαναχάραξης της εθνικής γραμμής. Μάλιστα. Λοιπόν, άνω τελεία. Ένα λεπτό, κύριε Φίλη, παρακαλούμε πολύ. Άνω τελεία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε να δευτερολογήσετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε, παιδιά, σε 9 λοιπόν, και μισή. Εδώ είμαστε. Σε... Ναι. Μας βλέπετε έτσι, γιατί έχουμε ένα συμβάν στη Βάρη. Μια άγρια δολοφονία, λέει. Νέα μαφιόζικη εκτέλεση, από ό,τι φαίνεται, στη Βάρη. Πριν από λίγα λεπτά. Ήδη σε λίγο θα έχουμε τη Μίνα την Καραμήτρου για περισσότερα. Ναι, να μας θυμίζουμε πείτε. Ότι στα Σεπόλια είχαμε... την εκτέλεση του νεαρού του 34χρονου. Μέσα σε καφέ. Στις 6 το απόγευμα στα Σεπόλια, σε καφέ μέσα. Σωστά. Με περαστικούς, με θαμώνες. Σωστά. Μίνα Καραμήτρου στη γραμμή, να την ακούσουμε τι έχει γίνει πάλι. Καλημέρα. 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 Ναι, φαίνεται ότι έχουμε εκτέλεση ενός ακόμη συμβολαίου θανάτου. Είναι στη Βάρη, στην οδό Παπανδρέου 22. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος είναι νεκρός πυροβολημένος. Ναι. Το άτομο αυτό, να σας πω, ότι είχε απασχολήσει πολλές φορές τις ελληνικές αρχές για υποθέσεις της νύχτας. Είχε κατηγορηθεί, είχε συλληφθεί, είχε κάνει και φυλακή. Οι αστυνομικοί τον τοποθετούσαν σε έναν πολύ συγκεκριμένο κύκλο της νύχτας. Και θεωρούν ότι είναι ένα ακόμα κεφάλαιο στο πόλεμο της νύχτας που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 3 χρόνια. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς έγινε η δολοφονία. Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, το κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών τώρα είναι καθοδόν. Οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είχαμε σίγουρα καρτέρι από τους δράστες, οι οποίοι πυροβόλησαν τον νεαρό και τον σκότωσαν. Νομίζω ότι σε λίγο θα ξέρουμε περισσότερα, ναι, και θα μπορώ και εγώ να σας μεταφέρω. Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Σαν πολλά να μαζεύονται. Για πάμε ξανά στην κυρία Βούλτεψη, τον κύριο Φίλη και τον κύριο Σκανδαλίδη. Τώρα, κυρία Βούλτεψη, την Παρασκευή μεσημέρι δεχθήκατε τα πειρά του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης για την αναφορά στο σκοτεινό διάλειμμα του 2015. Αν το ζητούμενό σας είναι η συνένεση για τη διαχείριση των πληγών της πανδημίας, τι νόημα είχε αυτή η αναφορά? Ναι, κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο λαός που δεν θυμάται την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Μιλούμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούσε να λείψει, και λίγα είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούσε να λείψει εκείνη η τρομερή περίοδος του δημοψηφίσματος με ένα ερώτημα στα αγγλικά και με ψευδές ερώτημα, διότι είχε έρθει άλλη πρόταση του Γιούνκερ της 26 Ιουνίου, αλλά πήγαμε στο δημοψήφισμα με το ερώτημα του 25 Ιουνίου της προηγουμένης. Δεν μπορούμε να μην ξεχάσουμε ότι έτρεχε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Λαφαζάνη στην Αγία Πετρούπολη να γυρεύει λεφτά από τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο Πούτιν, όπως έγραψε ο Λάντς στα απομνημονεύματά του, είπε ότι ζητούσε η Ελλάδα να τυπώσει δραχμές. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το καμιά θυσία για το ευρώ. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον Καμένο που έλεγε ότι θα δώσουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τον ΟΣΕ στη Ρωσία για να μας δώσουν λεφτά και θα συνδεθούμε με το δολάριο για να δώσουμε τους υδρογονάνθρακες. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όλες τις δηλώσεις σχετικά με την αδιαφορία μας για την ύπαρξή μας μέσα στο ευρώ. Τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει, όταν του είπαν ότι αν τα κάνετε όλα αυτά θα βγείτε από το ευρώ, να δηλώνει ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Τον κύριο Φλαμπουράρη να χασκογελάει και να λέει θα τους πληρώσουμε με αέρα. Και στο τέλος να πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο και 5-6 μεσοπρόθεσμα που τώρα τα συζητάτε, για τους πληστηριασμούς, για τα ξένα φαντς, για όλα τα οποία υπέγραψαν. Όχι, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά που συνέβησαν τότε. Κύριε Φίλη, το γεγονός, ένα λεπτό να σας απαντήσει. Ότι το όχι το ψήφισε με δήλωσή του ο Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής. Εκείνο το συνοθήλευμα δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Όχι. Κύριε Φίλη, τι λέτε? Εγώ θυμάμαι ότι το όχι ήταν απόφαση του 62% του ελληνικού λαού. Ναι, με ποιοι ήταν μέσα εκεί. 62% του ελληνικού λαού. Ναι. Αφήστε να καταλάβετε ποιοι ήταν.
και πολύ συντηρητικοί άνθρωποι. Για πέστε μας τα κόμματα. Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφοφόροι του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, της Αριστεράς. 62%. Σας καίει το νούμερο. 62%. Το ξαναλέω. Σας φόβησε το υπόλοιπο 30%. Ένα λεπτό να μιλήσουμε. Κυρία Βούλτεψη, τα είπατε όλα. Περιμένετε να είναι 80% και 90%. Ναι, αλλά κυρία Βούλτεψη, δεν σας διέκοψε ο κύριος Φίλης να απαντήσει. Ξαναλέω λοιπόν, και αυτό είναι απάντηση σε όσα λέει η κυρία Βούλτεψη. Ψηφίσανε, κύριε Παυλόπουλε. Εντάξει, να απαντήσει. Ότι ο ελληνικός λαός στήριξε μια πολιτική με το δημοψήφισμα που πήρε 62%. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε το συμβιβασμό. Κάναμε εκλογές και επιβραβεύτηκε αυτή η πολιτική του συμβιβασμού το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν αποφύγαμε τη γνώμη του λαού. Με άρα μην κάνουμε συζήτηση εκ των υστέρων. Πάμε τώρα, εκλογές, πάμε γιατί τώρα, έχουμε Κωνσταντοπούλου και πάμε τώρα λοιπόν, ένα λεπτό κυρία Βούλτεψη, μιλάτε συνέχεια. Εντάξει, πάμε τώρα στα σημερινά. Όσα έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ για να λυθεί το ελληνικό πρόβλημα στην Ευρώπη, ήταν λάθος ή σωστά? Ήταν σωστά. Τότε λέγαμε. Γιατί υπογράψατε? Ακούστε λοιπόν τώρα, γιατί πέσαμε σε έναν υπέρτερο ευρωπαϊκό σχετισμό. Σήμερα με την παγκόσμια κρίση. Καλά, οφείλατε να το ξέρετε όμως. Εμείς όμως ήμασταν τσολάκι στην Ευρωπαϊκή. Ένα λεπτό, κυρία Βούλτεψη. Μιλάτε συνέχεια. Εντάξει. Έτσι μας λέγατε. Σήμερα με την παγκόσμια ευρωπαϊκή κρίση, τι λένε για να ξεπεράσουν την κρίση? Λένε πρώτον ότι δίνουν τζάμπα χρήμα. Δίνουν ή δεν δίνουν? Αυτό ζητούσαμε κι εμείς. Δάνεια, δωρεάν. Όχι τζάμπα. Δανείζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Δίνουν τζάμπα χρήμα στην Ελλάδα. Ελάτε, δεν έχουμε άθετο το χρόνο. Κύριε Βούλτεψη, να τοποθετηθεί και ο κύριος Σκανδαλίδης. Δεύτερον, χαμηλό το καδάνια. Ναι. Τρίτον, συζητούν την αμοιβοποίηση. Ναι, αλλά είναι άλλοι οι συσχετισμοί, κύριε Φίλη. Ήταν άλλη η στιγμή τότε. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα μια μικρή χώρα να προβάλλει μια λύση υπέρ των συμφερόντων. Αν εκείνη η περίοδο έβαλε σε μια μεγάλη περιπέτεια τον τρόπο, δικαιώνουν τα όσα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Κύριε Σκανδαλίδη, ελάτε. Πάμε τώρα στα σημερινά. Ελάτε, δεν έχουμε χώρο, παρακαλούμε. Ο κύριος Σκανδαλίδης έθεσε ένα θέμα με το οποίο συμφωνώ. Ότι πρέπει σήμερα η χώρα μας να συζητήσει τις σχέσεις με την Τουρκία. Όταν έρχεται εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν έχετε φαντάζομαι για να τσακωθεί με τον κύριο Δένδια ενώπιον τηλεοράσεων. Κάτι θέλει να συζητήσει, να πληροφορηθούμε. Είναι προφανές ότι η Τουρκία είναι σε μια φάση δύσκολη και εσωτερικά και οικονομικά και πολιτικά και διεθνή. Μάλιστα. Αναζητεί μια νέα σχέση με την Ευρώπη. Εκεί πρέπει να παρέμβει η Ελλάδα. Μια φράση και ο κύριος Σκανδαλίδης, παρακαλώ. Το 2004 με το Ελσίνκι, να πάει η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία στη Χάγη για να λύσει τα προβλήματα επί τη νομική βάση, το διεθνές δίκαιο, τα μεγάλα προβλήματα που δεν μια φράση, ακόμα, κύριε Φίλη. Και ό,τι χάθηκε. Κύριε Φίλη. Και τώρα πρέπει να συζητήσουμε ένα νέο Ελσίνκι, μια νέα προσφυγή της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ελάτε, κύριε Σκανδαλίδη. Αυτό είναι το μήνυμα του σημερινού. Έχω υπομονή εγώ. Έχω υπομονή γενικά. Ελάτε. Λοιπόν, ακούστε. Αυτό είναι ένα δείγμα της πολιτικής ζωής της χώρας. Ο Πρωθυπουργός σε μια πανηγυρική διαδικασία που τιμά τα 40 χρόνια της ένταξης της χώρας βρίσκει αφορμή και κάνει, κατά τη γνώμη μου, άδικα και ανεπίτρεπτα μια αναφορά που ξανανεβάζει το διχασμό στο εσωτερικό της χώρας. Έχουμε τόσα, για αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψη και ο κύριος Φίλης, έχουμε τόσα θέματα κάθε μέρα που να τα λέμε. Όχι με αφορμή μια πανηγυρική διαδικασία που γίνεται στην ενώπιον των ευρωπαϊκών οργάνων στη χώρα μας να γίνεται αυτός, να ξαναμπαίνει το σπέρμα του διχασμού. Έγινε ένα λάθος, το κατέκρινε ο κύριος Τσίπρας. Κακώς συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Τώρα, για τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, είναι μακρύς ο δρόμος. Εμείς δεν θέλουμε να απομονώσουμε την Τουρκία, αλλά δεν μπορεί να επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία να γίνει ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή. Και τώρα υπάρχει μια καινούργια συνθήκη στη Δύση. Επανέρχεται η Αμερική, οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν. Η Ελλάδα έχει ανοιχτό δρόμο να επαναδιαπραγματευτεί πολλά από τα εθνικά της θέματα και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της παρουσία στην περιοχή. Και είναι η ώρα να χαραχτεί αυτή η πολιτική. Επιμένω, αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Αλλιώς θα τσακωνόμαστε ποιος ήταν πιο πατριώτης, ποιος λιγότερο πατριώτης τα προηγούμενα χρόνια. Και τέλος, κύριε Παυλόπουλε, μια κουβέντα μονάχα για τα θέματα της εγκληματικότητας. Γιατί ακούσα προηγούμενα και αυτή την ιστορία, την καινούργια ιστορία. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε γειτονιά κάτι γίνεται πια. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται ούτε με νουθεσίες του κυρίου Μητσοτάκη προς τον κύριο Χρυσοχοίδη, ούτε με θεματικές κινήσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη. Αντιμετωπίζονται με παρουσία της αστυνομίας στη γειτονιά.
πρέπει να το δει η κυβέρνηση σοβαρά. Νομίζω ότι είναι στη γειτονιά η αγγλική κυρία. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βούτεψη. Όχι, μην ανοίξουμε τον κύκλο, παρακαλούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Σας εύχομαι. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Εντελώς. Και να συναντήσουμε μαζί μας κοντά μας την κυρία Μαλία Κοϊνάκη, product owner στο business onboarding της Alpha Bank. Καλημέρα κυρία Κοϊνάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τι είναι λοιπόν τα Business Awards και η διάκριση αυτή, η Evolution Award της Alpha Bank από την Μπούσια? Ουσιαστικά είναι μια επιβεβαίωση για εμάς, για την πρώτη υπηρεσία που βγάλαμε, Digital Business Onboarding, πρώτη στην Ελλάδα. Καμία άλλη τράπεζα δεν το είχε βγάλει. Μια επιβεβαίωση των υπηρεσιών, των ψηφιακών λύσεων που δίνουμε στους πελάτες μας και στις επιχειρήσεις, για να ανοίξουν εύκολα τον πρώτο τους λογαριασμό, να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους με την τράπεζα εύκολα, γρήγορα, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα. Είναι κάτι που και το οι ίδιοι πελάτες το ζητούσαν και το επιβάλλει η εποχή. Γι' αυτό εξάλλου το αγκάλιασαν και φαίνεται ότι έχει και πολύ μεγάλη αποδοχή από αυτούς. Αυξάνονται ραγδαία οι ψηφιακές υπηρεσίες, έτσι δεν είναι, κυρία Κοϊνάκη? Σωστά, αυξάνονται ραγδαία, γι' αυτό και για μας έτσι είναι, αποτελεί δέσμευση. Επενδύουμε πάρα πολύ στις ψηφιακές λύσεις και στις υπηρεσίες. Θέλουμε ουσιαστικά υπηρεσίες που προσφέρουν ευκολία, αμεσότητα, ποιοτική εμπειρία στους πελάτες μας. Φαίνεται μάλιστα ότι το τελευταίο έτος 92% των εγχρήματων συναλλαγών έγιναν μέσα από ψηφιακές λύσεις, υπηρεσίες, ψηφιακά μέσα. Ολοένα και περισσότεροι πελάτες γράφονται και στο e-banking και σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, και ιδιώτες και εταιρείες. Αποδεικνύεται ουσιαστικά αυτό ακριβώς που λέτε. Όμως, γιατί πήρατε εσείς το χρυσό? Εμείς πήραμε το χρυσό γιατί αυτή η υπηρεσία, αυτό που προσφέρουμε στον εταιρικό πελάτη, είναι πιο πελάτη, ολοκληρωμένο. Αρχικά είναι το πρώτο που βγαίνει στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής ήταν η πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια που έγινε από εμάς να δώσουμε στις εταιρείες την ευκαιρία, χωρίς να χρειαστεί να πάνε σε κατάστημα, μέσα από την άνεση της επιχείρησής τους, από το γραφείο τους, να υποβάλουν όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που χρειάζεται online, χωρίς ουσιαστικά να χρειαστεί η φυσική παρουσία. Χωρίς τη φυσική παρουσία και να ανοίξουν το λογαριασμό, εφόσον πρόκειται για εταιρείες με ένα νόμιμο εκπρόσωπο. Mm-hmm. Άρα και πρωτοτυπήσαμε και είναι κάτι που το ζητούσαν και λόγω της COVID εποχής. Και η αφορμή και ο σκοπός που δηλώσετε συμμετοχή στο θεσμό Evolution Awards, ποιος ήτανε? Ούτως ή άλλως, ουσιαστικά όλες οι λύσεις που προσφέρουμε, και επειδή είναι και ένας έτσι καταξιωμένος, κατοχυρωμένος θεσμός, δεν ήταν μόνο η προβολή. Θεωρούσαμε ότι και ο πελάτης πρέπει να μάθει, να δει πως τέτοιες ψηφιακές λύσεις και εργαλεία μπορούν να τον κάνουν, να του διευκολύνουν την καθημερινότητά του. Πόσο εύκολα μπορεί και από τον δικό του χώρο, κάτι που παραδοσιακά ήταν γραφειοκρατικό, κάτι που παραδοσιακά είχε έγχαρτη διαδικασία, ουσιαστικά από την άνεση της επιχείρησής του, να ολοκληρώσει μια τέτοια εργασία τραπεζική. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοϊνάκη. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. 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 Και καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και εδώ ήταν, παιδιά, τα νέα στο τέλος. Και ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί ακριβώς στις 6. Έτσι, όλες τις εξελίξεις για τον κύριο Τσαβούσογλου θα τις μαθαίνετε και μέχρι τα δελτία από το Open. Προσοχή λίγο, σήμερα έχει πολύ κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον Τσαβούσογλου. Έχει να κάνει και με τον Τσαβούσογλου. Μεσημεράκι θα αναχωρήσει η παιδιά. Καλά, δεν θα κάνει και μεγάλες μετακινήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία στο Μεγάλο Μαξίμου. Θα πάει. Πώς γίνεται να κάνει αυτή τη μικρή απόσταση και να παραλύει το κέντρο, εξήγησέ μου τόσα χρόνια το ίδιο πράγμα. Καλό ξεκίνημα στα γυμναστήρια σήμερα. Και μην ξεχνάτε τα self-test. Καλημέρα. Καλημέρα.